Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα, ο Λίμπερο παντού. 5η 8 Αυγούστου, έτσι παιδιά. 7 λεπτάκια σωστά. Μετά τις 2 ξεκινάμε σε αυτό το τρίωρο που θα πάμε παρεούλα με Γιώργο Μπαϊράμι, Χρήστο Γιουβάνογλου και Γιώργος Παναγιωτήτης, τα τρία μικρόφωνα του Λίμπερο 107,4, για να δούμε ό,τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα με πλούσια αγωνιστική δράση και απόψε με τρία παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στο Europa League. Με Άρη στις 8 στην έδρα της Μόλντε, εκεί όπου είναι ο Χριστάνος Αλτίδης και θα μας δώσει περισσότερα συνέχεια για το pre-game της αναμέτρησης που θα ακούσετε φυσικά ζωντανά εδώ από το Λίμπερο 107,4. Έχουμε την ΑΕΚ 7 και 4 στην έδρα της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα και κλεισμένο το θύρον το παιχνίδι αυτό. Έχουμε και το ματς του Ατρόμητου στις 10 το βράδυ, τελευταίο χρονικά, στην έδρα της Λέγκια Βαρσοβία, στην Πολωνία. Ή στο Περιστέρι παίζει ο Ατρόμητος. Στην Πολωνία. Στην Πολωνία, έτσι. Όλοι εκτός σήμερα δηλαδή και οι τρεις ελληνικές ομάδες. Ακριβώς. Να δούμε αν θα συνεχίσουμε έτσι αυτά τα θετικά, μπορούμε να πούμε, αποτελέσματα που είχαμε και με το χθεσινό διπλό του Ολυμπιακού στην Τουρκία. Με τον Σαν αποκρούει πέναλτι στις καθυστερήσεις. Θα δούμε τι έγινε και εκεί στην έδρα της Μπασάξεχιρ. Τον Σέρτζιο Ολιβέιρα, ένα από τους πρωταγωνιστές της βραδιάς στα προκριματικά του Champions League, καθώς με δικό του γκολ έθεσε την νίκη στην Πόρτο στην έδρα της Κρασνοντάρ στη Ρωσία. Και έτσι οι δράκοι του Πόρτο έγιναν φαβοροί για να αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό, λογικά, καθώς και ο Ολυμπιακός πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκριση πλέον εν ώψη της ρεβάνς στο Καραϊσκάκι. Θα τα δούμε όλα, όλη τη δράση στο χθεσινό μενού του Champions League, ό,τι υπάρχει στο απόψινό μενού του Europa League και ό,τι άλλο φυσικά έχουμε από ειδησούλες έτσι από πάω, Κάρι. Να δούμε και ό,τι άλλο συμβαίνει στα γύρω-γύρω με τα γραφικά. Ωραία, έχουμε στο διεθνή χώρο. Σήμερα έχουμε και deadline, Γιώργο, στην Premier League. Έτσι, ναι, σήμερα 8-8 το deadline. Αύριο ξεκινάει το πρωτάθλημα στην Ωραία, Αγγλία. Θα ανοίξουμε εκεί το BBC, το Sky Sports και αυτά έχουν εξής. Τελευταία μέρα live κανονικά. Και πάρα πολλές ανατροπές, ειδικά με το Σίραλ Ντιμπάλα που λέγαμε χθες ότι κλείνει η Τότεραμ, τελικά δεν κλείνει. Έπαιξε φιλικό με τη Γιουβέντους χθες και σκόραρε με την Οβάρα 4-0. Ναι, και έβαλε γκολ ο Ντιμπάλα. Ωραίο γκολ μάλιστα. Θα είδα τα στιγμιότυπα. Ακούστηκε χθες ότι χάλασε του Ντιμπάλα στην Τότεναμ, ότι έκλεισε η Τότεναμ το Λοσέλσο. Μετά ξανά το αντίθετο, ότι ο Ντιμπάλα τελικά τα βρήκε με την Τότεναμ. Τελευταία στιγμή νομίζω θα γίνει αυτό σήμερα. Και σήμερα η Γιουβέντους έριξε χ. Ναι, και σήμερα γράφτηκε το πρωί ότι τελικά δεν πάει στην. Δεν μπορεί να τον είδε ο Σάρι χθες το φιλικό και να άλλαξε γνώμη, δεν ξέρω. Και ότι μένει μέχρι πρότινος, μέχρι να φύγει, δεν ξέρω, θα δείξει στη Γιουβέντους. Κούρασε πολύ, είναι αλήθεια το θέμα του Ντιμπάλα. Ναι. Ο Λουκάκο μάλλον πάει στην Ίντερ. Χθες ήταν φωτογραφία εκεί. Νομίζω ανακοινώθηκε. Ανακοινώθηκε κιόλας. Πρέπει να έχει ανακοινωθεί. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά συνέχεια. Όλα ό,τι υπάρχει. Σε ό,τι έχουμε deals και σε ό,τι έχουμε, δεν έχουμε deal. Και εφόσον έχουμε και το deadline σήμερα στην μεταγραφική περίοδο για τις αγγλικές ομάδες, στην Premier League, το ενδιαφέρον γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι από τώρα και ως τις 5 είναι η τελευταία εκπομπή εδώ του Λίμπερο 107,4, στην οποία μπορείτε να καλείτε για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βεργίνια του Ρίζινση Καζίνο Θεσσαλονίκη. Οι φίλοι του Άρη που θέλετε να βρεθείτε εκεί σήμερα, όσοι δεν έχετε κανονίσει που θα δείτε το παιχνίδι, ή όσοι είναι να καθίσετε σπίτι και να το δείτε μόνοι, χωρίς παρέα, χωρίς συζήτηση, δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 2310-287-888 από τώρα και ως τις 5, ώστε να κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση και να βρεθείτε με το φίλο σας ή τη φίλη σας παρεούλα στο θέατρο Βεργίνια του Ρίτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, να το δείτε εκεί σε γιγαντοθόνη με απεριόριστη μπύρα και δώρο λαχνό για τις κληρώσεις που θα γίνουν στο ημίχρονο και να το ζήσετε έτσι σε κυτρινό μαύρο κλίμα. Θα υπάρχει εκεί, νομίζω, σε ρυθμούς κερκίδας. Θα είναι οι φίλοι του Άρη, θα μαζευτούν εκεί για να δουν το παιχνίδι. Πολύ απλή διαδικασία λοιπόν. 2-3-10-2-87-3-8 και αμέσως με το που καλέσετε κερδίζετε τη διπλή πρόσκληση για να βρεθείτε σήμερα στις 8 το παιχνίδι, θυμίζω, η σέντρα. Να δείτε το Molde Aris στο θέατρο Βεργίνια του Ρίτζενση Καζίνο Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, είχαμε και το ωραίο της ημέρας με τον Αλέξη Κούγενα Πολύ, τον προπονητή που είχε προσλάβει πριν από περίπου ένα μήνα. Μετά από φιλικά παιχνίδια μόνο, χωρίς να προλάβει να κάνει επίσημο μάτς. Και αυτός ήταν και ο λόγος που απολύθηκε ο προπονητής, καθώς δεν παρουσίασε, σύμφωνα με τη διοίκηση πάντα, καλό ποδόσφαιρο στα παιχνίδια προετοιμασίας. Ναι. Χωρίς να έχουμε τηλεοπτική εικόνα, δεν μπορούμε να κρίνουμε, αλλά τα αποτελέσματα νομίζω δεν ήταν και πολύ άσχημα για τη Λάρισα. Μπας περιπτώσει, Κούγιας είσαι. Όπως και να έχει, είναι φιλικά. Τώρα πώς έβγαλαν συμπέρασμα. Ναι. Ότι δεν κάνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό από Αλέξη Κούγια, έτσι. Τα έχουμε ξαναδεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Μπας περιπτώσει. Παρελθόν ο Πέτριτς λοιπόν από την ΑΕΛ. Τι έχουμε, Χρήστο Γιουβάνογλου από ΠΑΟΚ. Έχουμε πως είπαμε χθες ότι ανακοινώθηκαν τα εισιτήρια για το Άμστερνταμ, για όσους θέλουν να ταξιδέψουν για το παιχνίδι με τον Νέαντα. Συγκεκριμένα η ΠΑΟΚ έχει παραλάβει 2.100 μαγικά χαρτάκια για τη ρεβάνς, στο πέταλο του γηπέδου εκεί που τα εισιτήρια είναι
στα 25 ευρώ. Ενώ για το ακόμα υπάρχουν 200 εισιτήρια για την πρώτη κατηγορία, εκεί που το κόστος ανεβαίνει στα 35 ευρώ. Από σήμερα ξεκινά η διάθεσή του. Σήμερα 9 με 5 είναι ανοιχτά τα εκδοτήρια. Ξεκίνησε το πρωί δηλαδή. Ακριβώς, και αύριο 9 με 5 ανοιχτά τα εκδοτήρια. Και να υπενθυμίσουμε ότι για να παραλάβετε το εισιτήριό σας είναι απαραίτητη η ταυτότητα ή το διαβατήριό σας. Αυτά προς το παρόν. Ωραία, για τους φίλους του ΠΑΟΚ έτσι που ενδιαφέρονται. Έχουν βγει σε κυκλοφορία από χθες. Από χθες ή από νωρίτερα? Από σήμερα 9 το πρωί. Όχι, και ήθελα να πω για τα εισιτήρια του αγώνα Άρης Μόλντε που θα γίνει την άλλη πέμπτη στο Γιάννη Βικελίδη. Νομίζω και αυτά κυκλοφορούν ήδη. Έχουν κυκλοφορήσει ήδη, ναι. Υπήρχε και ανακοίνωση. Λοιπόν, έχουμε και για Ηρακλή να πούμε πραγματάκια συνέχεια. Υπάρχει η ανάλυση της Μόλντε στο repress.gr. Το team του Repress με τους τεχνικούς και τους αναλυτές έχει ετοιμάσει ένα ξεχωριστό βίντεο με ανάλυση της νοσβικής ομάδας για τους φίλους του Άρη και για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους που απόψε περιμένουν να δουν το παιχνίδι στις 8. Μπορούν να πάρουν έτσι μια πρώτη γεύση σχετικά με το τι περιμένουν να αντικρίσουν από την αντίπαλο του Άρη. Όλη η ανάλυση για τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του παιχνιδιού των Νορβηγών. Έτσι, μπαίνετε στο repress.gr και βλέπετε το βίντεο, όπως υπήρχε και για τον Άγιαξ και για την Πασάξεχιρ. Μπορείτε να δείτε τα πάντα εκεί για τους αντιπάλους του Άρη. Γιώργο Μπαϊράμι, τι περιμένουμε σήμερα από τον Άρη? Τι περιμένεις να δεις? Θα δείξει αν είναι επηρεασμένος από το πολύ, πολύ ωραίο βασικά ταξίδι, γιατί σίγουρα αυτό πιστεύουν όλοι, ότι ταλαιπωρήθηκε και τα λοιπά. Θα φανεί τι θα γίνει. Πάντως οι παίχτες έχουν φτάσει στο Μόλντε, κάνανε χθες και την πρώτη τους προπόνηση και είναι και εντυπωσιακή θέα που υπάρχει στο γήπεδο, να το πούμε γι' αυτό. Οι παίχτες του Άρη μετά το τέλος προπόνησης στο Άκερ Στάντιουμ βρέθηκαν στον περιβάλλοντο χώρο έτσι, για την αποκατάστασή τους και για να ηρεμήσουν, να πάρουν κάποιες ανάσες, και ανάρτησαν και κάποιες φωτογραφίες στα social media. Είναι εντυπωσιακή η θέα, καθώς το γήπεδο της Μόλντε βρίσκεται μια ανάσα από τη θάλασσα. Είναι πολύ ωραίο. Είδαμε και τις φωτογραφίες του Χρύσανθου εκεί. Ναι, ναι, είναι εντυπωσιακό το τοπίο. Τα έχουμε πει αγωνιστικά και για τον Άρη και για τη Μόλντε. Είναι ένας εφικτός αντίπαλος για τον Άρη η Μόλντε, κακά τα ψέματα. Βέβαια, όπως έχουμε πει επίσης, ότι η Νορβηγή είναι πρωτοπόροι στο νορβηγικό πρωτάθλημα και αυτό δεν μπορεί να περνά απαρατήρητο. Σε καμία για να είναι πρώτη. Και μάλιστα έχοντας παίξει 17 αγωνιστικές, σημαίνει ότι έχουν καλά δείγματα, αλλά δεν νομίζω ότι σε γενικές γραμμές πρέπει να φοβίζει τον Άρη η συγκεκριμένη αντίπαλος. Τώρα, αν θα φανούν σημάδια κόπωσης λόγω της υπερπροσπάθειας και στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΛ στην Κύπρο, και ότι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έγιναν όλα αυτά για να ταξιδέψει και στην άλλη άκρη της Ευρώπης, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Είναι επαγγελματίες βέβαια. Έτσι δεν είναι? Εννοείται, εννοείται. Πρέπει να προσαρμοστούν, να μην επηρεαστούν από όλο αυτό. Όπως είναι και όλοι οι φίλοι του Άρη, αλλά και οι ίδιοι παίχτες, είναι αισιόδοξοι ότι πως θα πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Και αυτό πιστεύω και εγώ, ότι δεν θα χάσει σήμερα ο Άρης στο Μόλντε. Ένα γήπεδο πάντως, και στο Λομπάουτ Άρης μπορείτε να το δείτε. Θα αποσπάσει λύσει σε όλο αποτέλεσμα ή πάει και για το διπλό απόψε? Εντάξει, σίγουρα καλύτερα θα ήταν να πάρει ακόμα και το διπλό. Σίγουρα. Αλλά και το ισόπαλο αποτέλεσμα δεν θα είναι άσχημο. Ναι. Καθώς μετά έχει ρεβάνς στην Ελλάδα, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στο Κατάμ, στο Κλεάνθης Βικελίδης φυσικά. Ελπίζουμε, έχουν βγει σε κυκλοφορία τα εισιτήρια. Και σε ένα κλίμα το οποίο δεν είναι προσαρμοσμένοι, δεν έχουν συνηθίσει, θα είναι κάτι πρωτόγνωρο για τους Νορβηγούς. Ναι, με τη ζέστη εδώ σίγουρα. Όπως είχαμε πει και με τον Σούντγκρεν, ο οποίος πήγε να παίξει στην Κύπρο και ήταν βαριές οι ανάσεις του. Ήταν βαριές οι ανάσεις και τα λοιπά, γιατί είναι Σκανδιναβός. Το ίδιο λογικά θα συμβαίνει και με τους παίχτες της Μόλντε, όταν θα πατήσουν το χορτάρι του Βικελίδης. Οπότε σε περίπτωση που Άρης, το είχα ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή, σε περίπτωση που Άρης δεν χάσει σήμερα, θα έχει πάρα πολλές, θα έχει τις πιθανότητες υπέρ του για να πάρει την πρόκριση. Έτσι νομίζω. Μάλιστα. Αυτό, αν δεν επηρεαστεί από όλο αυτό την κούραση. Ναι, εκεί αυτό φοβάσαι δηλαδή. Μόνο αυτό λίγο. Φάμε, αν και είναι επαγγελματίες. Αυτό που είπαμε. Είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, δεν πρέπει να επηρεάζονται από τέτοιες καταστάσεις. Νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο. Και ότι... και να συνηθίσουν λίγο και το πλαστικό φορτωτό. Γιατί ναι, και αυτό είναι θέμα. Αυτό ακριβώς. Το επόμενο πήγα να συμπληρώσω. Ότι λόγω και του βαρύ χειμώνα που επικρατεί σε αυτές τις χώρες. Συνηθίζουν οι Σκανδιναβοί
και γενικά οι βόρειες χώρες να χρησιμοποιούν πλαστικό χλωροτάπητα. Ναι, και το θέμα είναι πόσο και είναι διαφορετικό το αυτό πώς θα προσαρμοστείς. Τα πατήματα, το πώς κυλάει η μπάλα είναι διαφορετικά. Έτσι. Μπορεί κάποιος απλοϊκά απ' έξω να λέει που δεν έχει παίξει ποδόσφαιρο να μην καταλαβαίνει διαφορά. Και λέει, αλλά μωρέ, εντάξει, ποδόσφαιρο παίζουν και εδώ και εκεί. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο για ποδοσφαιριστές που έχουν συνηθίσει και έχουν μάθει να παίζουν. Όπως και το αντίθετο δεν είναι εύκολο, έτσι. Για τους ποδοσφαιριστές με όλοι τα περισσότεροι που είναι Νορβηγοί και έχουν συνηθίσει εκεί, θα είναι δύσκολο. Το χώρο του είναι πιο βαρύ. Ισχύει. Πιο κουραστικό. Ίσως αρχίζουν να φαίνεται η κόπωσή τους νωρίτερα στο δεύτερο παιχνίδι εδώ. Θα είναι και συνθήκες πιο ζεστές. Παίζουν ρόλο αυτά. Είναι λεπτομέρειες που όμως μπορούν σε τέτοιο επίπεδο να κάνουν τη διαφορά. Ίσως καμιά φορά μπορεί να μην παίξουν και σημαντικό ρόλο στην εκδοχή του αγώνα. Να το δούμε. Βλέπω κλειστό παιχνίδι. Γενικά 0-0, ίσως. Είναι γρήγορη η Νορβηγία μπροστά. Θα δούμε πώς θα προσεγγίσει το μάτς και ο Σάββας Παντελίδης από πλευρά Σάρη. Αν θα πάει για το 0, σίγουρα θα το προσεγγίσει από πολύ ψηλά. Γιατί ναι, δεν θα είναι στον πάγκο, εννοείται. Πώς θα προετοιμάσει την ομάδα του. Ίσως όμως έχει καλύτερη προσέγγιση έτσι. Ίσως επειδή θα το βλέπω από ψηλά το παιχνίδι, θα έχει καλύτερη εικόνα. Εννοώ την προσέγγιση, εντάξει, ό,τι έχει να κάνει μέχρι τώρα, πώς έχει προετοιμάσει την ομάδα του, με τι φιλοσοφία θα κατέβει στο σημερινό μάτς και τι διαφορετικό θα δούμε και από τα δύο προηγούμενα μάτς με την LMSU. Το ζητούμενο είναι να δούμε και ένα βελτιωμένο Άρη. Έτσι, παίζει και κόντρα σε ένα πιο δυνατό αντίπαλο από του Κύπριου. Και είναι ζητούμενο σίγουρα να παρουσιαστεί και βελτιωμένο. Αλλά είναι στα μέτρα του. Είναι στα μέτρα του. Δεν είναι κάποιο αντίπαλο που θα πει ότι έχει χάσει από τα αποδυτήρια. Μπορεί να τον αντιμετωπίσει ο Άρης. Θα φάνουν όλα, θα φάνουν στο το απόγευμα, το βραδάκι, στο γήπεδο. Λίγες ώρες, πάντα είναι λίγες ώρες το γήπεδο. Λίγες ώρες έμειναν, 5,5 ωρίτσες για τη Σέντρα, νωρίτερα η ΑΕΚ. Να ξεκινήσουμε όπως συνηθίζουμε πάντα με το πανόραμα της χθεσινής ημέρας αρχικά, ότι είδαμε στα χθεσινά αποτελέσματα και να συνεχίσουμε με το σημερινό πρόγραμμα, έτσι όπως κάνουμε πάντα στο pre-game, ας το πούμε, της εκπομπής, πριν περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα. Ποιος θα έχει πρόχειρα να τα δούμε. Για το πανόραμα του χθες, το παιχνίδι του Champions League. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το Champions League, έτσι. Τα παιχνίδια που είχαμε. Europa League είχαμε μόνο ένα παιχνίδι χθες. Αυτό που ενδιαφέρει και τον ΠΑΟΚ ενδιαφέρει. Έτσι. Ανάμεσα σε Σλόβα Μπρατισλάβα και Ντάλλακ. Ναι. Πήρε προβάδισμα η σλοβακική ομάδα. Ναι, δώσε και το σκορ στον κόσμο. 1-0 νομίζω βγήκε. Όχι, νομίζω βγήκε ένα μήνυμα. Εκεί το είχα αφήσει, τόσο βγήκε. Ναι, ναι. Ανοιχτό είναι, εγώ θα πω, το σενάριο της πρόκρισης ακόμη. Σίγουρα. Αλλά σίγουρα έχουν προβάδισμα οι Σλοβάκοι. Λοιπόν, οι Σλοβάκοι μπορούν και τον Τζοβάρα. Δεν ξέρω αν αγωνίστηκε, δεν το πρόσεξα αυτό. Θα το τσεκάρουμε αμέσως. Ο 19χρονος του Πάκου πήγε με μεταγραφή, όχι ως δανεικός, γιατί πολλοί μπερδεύονται. Έφυγε από τον Πάκου, από την ΚΑΒΕ 19 του Πάκου και πήγε, ανήκει πλέον στη Σλόβα Μπρατισλάβα. Ο Τζοβάρα δεν ήταν. Κάνει την αποστολή, όχι. Δεν τον είχε κάνει στην αποστολή. Μάλιστα. Πάμε λίγο να δούμε συνοπτικά τι είχαμε χθες στο Champions League. Καταρχήν, Μπασάξι έχει Ολυμπιακός 0-1 με τον Σάνα από κρούι πέναλτι. Στο 90 φεύγα. Στο 92. Το είχαμε πει ότι είναι λίρα 100 για τον Ολυμπιακό. Ναι. Νομίζω η καλύτερη ήταν μεταγραφή. Πιο σίγουρη μεταγραφή, έτσι. Ναι. Που, εντάξει, πήρε και Βαλμπουενά, πήρε και Σεμέδο, πήρε και άλλου. Αλλά ο Σάνα είναι πιο εγγυημένη μεταγραφή κατά το κόρια, νομίζω. Και σίγουρα θα κάνει τη διαφορά. Το έδειξε και χθες. Ίσως αυτή η απόκριση να δώσει και την πρόκριση στον Ολυμπιακό. Έτσι θα το δούμε στο δεύτερο παιχνίδι. Πάντως σίγουρα άλλαξε πολύ και την ψυχολογία του ζευγαριού. Γιατί θα ήταν αλλιώς τα πράγματα για τους Τούρκους αν έπαιρναν το 1-1 με αυτόν τον τρόπο στις καθυστερήσεις. Ερχόντουσαν με άλλη διάθεση, άλλη ψυχολογία στο Καρασκάκη. Και αλλιώς φυσικά και άλλη ψυχολογία του Ολυμπιακού τώρα. Πήρε και πολύ καλύτερη ψυχολογία ο Ολυμπιακός παίρνοντας τη νίκη έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αφήνει το στίγμα του νομίζω ο Μαρτίνς στον Ολυμπιακό σιγά σιγά. Καλός προπονητής, θα λέγαμε και πέρυσι. Ξεκίνησε πέρυσι. Είναι καλός προετοίμασε προπονητής. Και την ομάδα φέτος. Ναι. Και θα δούμε νομίζω ακόμα καλύτερο Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν. Νομίζω αν κάνει και μια-δυο προσθήκες ακόμη. Ναι, και αυτό το ορτοδιπλό είναι ένα σημάδι θετικό για τον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι αν προκριθεί, που θα προκριθεί λογικά, θα τις κάνει τις προσθήκες που πρέπει και θα είναι βελτιωμένος σε σχέση με πέρσι. Εντάξει, βέβαια έχει δύσκολο έργο μετά αν περάσει. Με την Πόρτο λογικά. Ναι, άσχετα αν θα προκριθεί στο Champions League, γιατί είναι πολύ δύσκολο απέναντι στην Πόρτο. Θα είναι βελτιωμένος και στο πρωτάθλημα. Θα έχει, δηλαδή, είναι και ο Πάκο βέβαια βελτιωμένος, αλλά νομίζω θα δούμε καλύτερα πράγματα φέτος από όλους. Ναι, ανεβαίνει ο ανταγωνισμός. Και ο Άρης νομίζω θα είναι καλύτερος από πέρσι. Η ΑΕΚ είναι ένα ερωτηματικό ακόμη με νέο προπονητή, με αρκετά νέα πρόσωπα, αρκετά αλλαγμένη. Περιμένουμε να την δούμε και απόψε. Σίγουρα θα είναι καλύτερα από πέρσι. Που έμεινε πάρα πολύ πίσω στη διεκδίκηση του τίτλου. Ναι. Και γενικά έκανε μια πάρα πολύ κακή σεζόν. Δεν νομίζω ότι θα είναι το ίδιο και φέτος. Έκανε ποιοτικές κινήσεις. Θα δούμε, δεν ξέρω. Την έχω στο μυαλό μου ως το μεγαλύτερο ερωτηματικό. Τους υπόλοιπους όλους τους περιμένω βελτιωμένους. Η ΑΕΚ και ο Ατρόμητος για μένα είναι τα δύο μεγαλύτερα ερωτηματικά. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θα είναι σίγουρα νομίζω βελτιωμένος σε σχέση με πέρσι.
Βελτιωμένο. Τι καλύτερο τι, να κάνει. Τι είναι καλύτερο αυτό. Εννοώ ότι θα μπορούμε να δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Δεν θα υπάρχει αυτή η πίεση των αποτελεσμάτων. Ναι. Φαίνεται η ομάδα και λίγο πιο έτσι, σε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού με το Φερέιρα. Νομίζω θα δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο από τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός επίσης νομίζω στη δεύτερη χρονιά του Μαρτίν θα έχει δέσει περισσότερο. Θα κάνει και μια-δύο σημαντικές προσθήκες ακόμη. Νομίζω θα είναι και αυτό βελτιωμένο. Και φαίνεται κιόλας, έχει αρχίσει να φαίνεται. Ναι. Ο Άρης πιστεύω ότι με Παντελίδη επίσης να έχει δουλέψει προετοιμασία με κάποιες προσθήκες που έκανε σημαντικές όπως του Σάσα που μπορεί να δώσει ταχύτητα στη μεσαία γραμμή. Ο Ιντέγε μόλις αρχίζει να βρίσκει ρυθμό. Μπορεί και ο Άρης να είναι καλύτερος από πέρσι όταν θα επιστρέψει και ο Γκάμα που έχει ποιότητα. Και από εκεί και πέρα. Ο Ατρόμητος που είναι το ερωτηματικό το μεγάλο. Ο Ατρόμητος με αλλαγή προπονητή και αλλαγή του μισής ενδεκάδας. Και η ΑΕΚ επίσης με αλλαγή προπονητή και αλλαγή της μισής ενδεκάδας είναι τα δύο μεγαλύτερα ερωτηματικά για μένα. Μπορεί να είναι και πολύ καλύτερα από πέρσι. Χειρότερη να είναι δεν ξέρω. Θα φανεί αυτό στην πορεία. Ακόμη, εντάξει, η ΑΕΚ σήμερα θα παίξει το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Έτσι είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε. Θα έχουμε το πρώτο δείγμα πάντως. Σωστά. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Κρασνοντάρ Πόρτο στο μάτι που αφορούσε τον Ολυμπιακό κρίθηκε με γκολ του Σέρτζι Ολιβέιρα. Γκολάρα, όχι. Γνώριμο μα Σέρτζι Ολιβέιρα. Γκολάρα. Ναι, εκπληκτικό γκολ από τον Πορτογάλο. 0-1. Η Πόρτο κέρδισε στη Ρωσία στο υπερσύγχρονο καταπληκτικό γήπεδο τη Κρασνοντάρ. Και με το διπλό αυτό νομίζω έβαλε τι βάσει για να σφραγίσει την πρόκληση ο Ντραγκάου την επόμενη εβδομάδα και θα είναι στα playoff. Όπου θα περιμένει λογικά τον Ολυμπιακό. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Κλουζ και Σέλτικ έμειναν στο 1-1. Ανοιχτοί λογαριασμοί για τη ρεβάν στη Σκωτία. Βασιλεία Λίντσερ 1-2. Να η Αυστριακή μεγάλη που έκπληξη. Το έλεγε Γιώργο Μπαϊράμι ότι θα κάνουν την έκπληξη και την έκαναν χθες. Τα έλεγε ο Μπαϊράμι. Πόσο είχε το διπλό, για να δούμε. Πρέπει να έχει αρκετά. Πρέπει, δεν θα έχει καμιά 5,5-6. Και είχε 3,75. Μόνο. Ναι, έτσι αλήθεια. Λέει εδώ πέρα. Η Βασιλεία τα τελευταία χρόνια δεν είναι και πιο αξιόπιστη. Η οποία ομάδα αυτή από την Αυστρία δεν ξέρουμε πώς τελικά λέγεται. Γιατί εδώ γράφεται Λίντσερ. Λάσκ Λίντσερ νομίζω είναι η πλήρης ονομασία. Λάσκ Λίντζ τη γράφανε κάποιοι. Άλλοι τη γράφανε Λίντζ. Ναι. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Εντάξει. Ας την πούμε Λάσκ Λίντσερ. Εμένα μου αρέσει πολύ το Λίντσερ, το κρατάμε, το καθιερώνουμε έτσι. Ωραία. 1-2 λοιπόν νίκη για τους Αυστριακούς μέσα στην έδρα της Βασιλείας και βάσης πρόκρισης. Και Maribor Rosenborg 1-3. Νομίζω οι Νορβηγοί καθάρισαν από το πρώτο μάτς με τη Σλοβενία και θα είναι στα playoff του Champions League και έχουν τρεμάσει την έδρα τους στο Rosenborg και έχουν τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης για τα playoff του Champions League. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο πιάτο της φάσης του τρίτου προγραμματικού γύρου. Την επόμενη εβδομάδα είναι οι αγώνες Revanse. Πάντως ρίχνοντας τώρα μια συνολική ματιά, με εξαίρεση Ολυμπιακό και Πόρτο που έχουν πάρει εκτός έδρας νίκες και έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα, όπως και της Λίντσερ και Ρόζεμπορκ, όλα τα άλλα μάτς, όλα τα άλλα ζευγάρια είναι ανοιχτά. Αντί για την Καραμπάκ να βάλουμε με το 1-2. Και η Σέλτικ, παρά το γεγονός ότι έφερε ισοπαλία με την Κλουζ στη Ρουμανία, δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα στη ρεβάνς της Σκωτίας. Δεν ξέρω. Θα δούμε πάντως την επόμενη. Αυτό ήταν μια έκπληξη, μπορούμε να πούμε, ναι. Με την Σέλτικ. Ναι. Ίσως περίμεναν οι περισσότεροι διπλό. Ναι. Πάντως την επόμενη εβδομάδα να πούμε ότι όλα τα μάτς είναι Τρίτη, όλοι οι αγώνες ρεβάνς. Γιατί την Τετάρτη στις 10 το βράδυ υπάρχει ο τελικός του UEFA Super Cup. Σωστά. Πού θα γίνει φέτος? Ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Τσέλσι. Θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, στο γήπεδο της, στο γήπεδο που είχε γίνει ο τελικός του 2005. Στο Ατατούρκ. Ναι. Και θα γίνει ο τελικός της Champions League φέτος. Η χρονιά μας έρχεται. Έχει την εντύπωση ότι θα γίνει και ο τελικός του Super Cup. Για να το διασταυρώσουμε λίγο. Λίβερπουλ Chelsea την επόμενη εβδομάδα, 14 του μηνός είναι. Όχι, δεν είναι στο Ατατούρκ, όχι. Είναι στο Vodafone Park, είναι της Μπεσίκτας. Είναι άλλο γήπεδο. Και ο τελικός Champions League θα γίνει στο Ατατούρκ. Ναι, θα γίνει στο Ατατούρκ. Εκεί που είχε πάρει το κύπελο η Λίβερπουλ το 2005. Και γιατί ξαναγίνεται εκεί? Εντάξει, ξεμείναν από εκεί. Περάσαν και 14 χρόνια. Είσαι σίγουρος ότι θα γίνει εκεί? Ναι, είμαι σίγουρος θα γίνει. Τσεκάρε το λίγο. Τσεκάρω, αλλά είμαι 1000% σίγουρος. Όπως το 2011 είχε γίνει ο τελικός του Champions League στο Wembley. Εκεί και το 2013 ξανά έγινε στο Wembley. Λόγω επαιτίου του Wembley, κάτι τέτοιο είχε παιχτεί και έγινε εκεί. Αλλά τώρα μου φαίνεται σύντομο το διάστημα και υπάρχουν τόσα υπερσύγχρονα γήπεδα στην Ευρώπη. Σύντομο, δεν είναι και τόσο σύντομο. Στη Ρωσία δηλαδή έχει τόσε γήπεδα. Τσιρίκια ήμασταν τότε. Τόσε γήπεδα έκαναν για το Μουντιάλ στη Ρωσία. Πέρασαν 14 χρόνια, εντάξει, δεν πέρασαν και 30 χρόνια. Το Ολυμπιακό στάδιο Ατατούρκ τη Κωνσταντινούπολη θα φιλοξενήσει τον τελικό. Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε στην Κωνσταντινούπολη και ο Super Cup τελικός. Έπρεπε να χαίρεσαι που είναι δίπλα μας και μπορούμε να πάμε ίσως. Ίσως. Εισιτήρια θα βρούμε. Θα κληρώσουμε. Θα κληρώσουμε εδώ στην εκπομπή, Μπαίνω στην κλήρωση εγώ κάθε τόσο. Πέρσι μπήκα στην κλήρωση να διεκδικήσω εισιτήριο για Μαδρίτη που κάνει UEFA. Αλλά δύσκολο. Βάζοντας κιόλας και το πιο οικονομικό εισιτήριο που υπάρχει. Γιατί ξέρεις, δεν ξέρω αν έχεις κάνει ποτέ τη διαδικασία. Όχι.
σου βγάζει τις κατηγορίες, 4-5 κατηγορίες ανάλογα με την τιμή και τη θέση φυσικά που είσαι στο γήπεδο. Δηλώνουν τα αιτήματα όσοι είναι να δηλώσουν. Δήλωσαν γύρω στο 1 εκατομμύριο για 20.000 εισιτήρια που μοιράζει η UEFA έτσι, πέρα από αυτά που πάνε στις ομάδες. Ναι. Σκέψου τώρα ότι από το 1 εκατομμύριο οι περισσότεροι θα είχαν δηλώσει τα πιο οικονομικά προφανώς από όλη την Ευρώπη. Και από τα 20.000 πώς να είσαι μέσα στους γύρους είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει. Πόσο κάνοντας κάθε χρόνο κάτι μπορεί να τύχει. Εντάξει, τώρα είμαστε πιο δίπλα, ίσως και τα μεταφορικά δεν λες. Όχι, δεν παίζει ρόλο αυτό. Όχι. Πόσο ήταν τα έξοδα. Το εισιτήριο του αγώνα η UEFA κληρώνει τα εισιτήρια του αγώνα. Δεν να πας είναι να μπεις. Ναι. Θα πας μπορείς να πας. Η UEFA κρατάει πάντοτε έναν αριθμό για τους φιναλίστ, έναν αριθμό για τους χορηγούς της και τις δικές της εξυπηρετήσεις, ναι, ομοσπονδίες και τα λοιπά. Και έναν αριθμό συνήθως γύρω στις 20.000 βγαίνει όταν οι τελικοί γίνονται σε γήπεδα 60-70.000 θέσεων. 20-25.000 εισιτήρια μοιράζει έτσι μέσω της ιστοσελίδας της, μπαίνει στην κλήρωση και γίνεται η διαδικασία της κλήρωσης δύο εβδομάδες μετά από όλους όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή. Μπορεί να δηλώσει πολύ απλά συμμετοχή ο καθένας, έτσι. Ναι. Γύρω στο 1 εκατομμύριο δουλεύουν κάθε χρόνο. Και από αυτούς οι 20.000 παίρνουν εισιτήριο. Αν δεν είσαι μέσα. Κάπως έτσι πρέπει να είναι και στον Μπακού φέτος, στο Arsenal Chelsea. Γι' αυτό ήταν άδεια. Εκεί θα ήταν μικρότερη συμμετοχή σίγουρα. Εκεί θα μπορούσαμε να βρούμε εισιτήριο. Εκεί θα μπορούσαμε. Αλλά ποιος πάει με αυτό το Αζερμπαϊτζάν. Ναι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και με τον τελικό. Και στο Europa League θα γίνει στο Gdansk ο τελικός. Την Πολωνία, έτσι. Ναι. Το Gdansk στην το Πολωνία. Το γήπεδο που είχε κάνει. Όχι, το Gdansk. Ναι. Στην Πολωνία, στην Ουκρανία. Που είχε κάνει πρεμιέρα η εθνική στο Euro 2012 απέναντι στους Πολωνούς. Ναι. Με τον Λεβαντόφσκι και. Και Σαλμπιγκίδη ήταν. Και με χαμένο πέναλτι του Καραγκούνη μετά. Ναι. Είχε χάσει πέναλτι του Καραγκούνη. Όχι, ναι, ο Καραγκούνης έχασε το πέναλτι στο 1-1. Είχε σοφαρέσει λίγο νωρίτερα ο Σαλμπιγκίδης. Δεν το θυμάμαι το πέναλτι. Σίγουρα, ό,τι σου λέω εδώ πέρα. Εντάξει. Σε εμπιστεύομαι. Yeah. Είσαι. Εγώ θα εκτεθώ αν το κάνω λάθος, αλλά έτσι. Ωραία, πάμε σιγά σιγά. Μάλλον όχι, πριν πάμε στο διάλειμμα, να δούμε και το απόψινο πρόγραμμα, έτσι. Ή επειδή έχει πολλά παιχνίδια, το δούμε μετά το διάλειμμα, το σημερινό πρόγραμμα του Europa League. Να κάνουμε και τις προβλέψεις μας. 32 παιχνίδια έχει σήμερα. Ναι, είναι πολλά τα μάτς. Πάμε πότε στο διάλειμμα. Είσαι καλύτερο στο 2-3-10-2-87-8-8-8 για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βεργίνια του Ρίτζινγκ Κατζίνο Θεσσαλονίκη. Για να βρεθείτε εκεί σε λίγες ώρες και να δείτε σε κίτρινο μαύρο κλίμα, σε γιγαντοθόνη με απεριόριστη μπύρα το πρώτο παιχνίδι του Άρη με τη Μόλντε στην Νορβηγία. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4, ακούτε. Ο Λίμπερο παντού. Χρήστος Γιουβάνογλου γελάει. Τι ένα αστείο δεν μπορούμε να κάνουμε. Αχ, Θεέ μου. Γιώργος Μπαϊράμης. Εγώ σοβαρός εδώ. Το πιο σοβαρό παιδί του ελληνικού ραδιοφώνου, Γιώργος Μπαϊράμης. Το ελληνικού ραδιοφωνάκι το πήγε σε άλλο level. Ακού. Δημήτρης Μπαλόβας και αυτός χαμογελάσσος απέναντι. Καλή διάθεση έχουμε. Η πιο σοβαρή εκπομπή εδώ στα Τζιάννα. Εδώ, Γρηγόρια Τρίτη βλέπουμε στην οθόνη στο δελτίο ειδήσεων του Open να μας λέει τα αθλητικά. Έχεις καταλάβει τι είναι αυτό με το ποσοστό δίπλα που παίζει πάντα στην αθλητικά? Δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Και δεν πάει και μέχρι 100% ποτέ. Και γυρνάει πίσω τώρα. Γυρνάει πίσω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ένα γραφικό είναι απλά. Ναι, δεν ξέρω το νόημά του ποιο είναι. Αυτό ανεβαίνει τώρα πάλι. Δεν ξέρω τι ανεβαίνει. Παίζει τηλεθέαση εκεί. Όχι, ρε. Σε 70% λε να φτάνει το αθλητικό δελτίο του Open. Λοιπόν, για τον Γρηγόρη Αντρίδης μας έδωσε πάσα να δούμε τα γκολ του Ολυμπιακού. Ένα έβαλε, αλλά ήταν ωραίο. Ναι, του Μασούρα την κεφαλιά. Ωραία, έχει κίνηση του Βαλμπουενά που ξέφυγε πάρα πολύ όμορφα και υπέροχη κεφαλιά του Μασούρα, ο οποίος έστειλε τον τερματοφύλακα από την άλλη πλευρά. Ναι. Δεν το περίμενε κανείς, έστειλε την μπάλα εκεί. Ωραίο τελείωμα έκανε με το κεφάλαιο Μασούρα. Και φυσικά. Παρά το ύψος του. Εντάξει, ήταν όλο μόναχος. Η απόκρουση του Σά στο πέναλτι. Που και ένα-έναν άλλη και πάλι θα έχει το προβάδισμα Ολυμπιακός. Σίγουρα, αλλά μια θα νίκη. Γυρνούσε η ψυχολογία σίγουρα ενώ ψηφίζει. Τώρα η Τούρκη είναι ανώ κάτω. Και με ελληνικό ενδιαφέρον και είναι θετικό που πήρε ο Ολυμπιακός νίκη. Και τι, η Ελλάδα πήρε 200 βαθμούς στον Ολυμπιακό. Ναι. Άμα έφερε τόσο πολύ θα έπαιρνε 100. Ναι. 300 πήραμε σύνολο και η Κύπρη 0. Οι Κύπροι παίζουν σήμερα βέβαια. Δύο παιχνίδια έχουν έτσι. Ναι, αλλά είναι πολύ δύσκολο, θα τα πούμε. Ναι. Με αυτό θα ξεκινήσουμε όπως το αφήσαμε νωρίτερα με τις απόψινές αναμετρήσεις στο πρόγραμμα για το τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Έτσι θα μας πει ο Χρήστος Γιουβάνογλου τα μάτς 1-1 και θα τα σχολιάζουμε ξεχωριστά. 32 μάτς θα πω. 32 μάτς θα πεις φίλε. Θες να πούμε λίγο πρώτα για αρχή τα σημαντικά και αυτά που ενδιαφέρουν για τις ελληνικές ομάδες. Εγώ λέω να τα πάρουμε με τη σειρά. Γιατί εντάξει, στους προηγούμενους γύρους δεν είχε τόσο ενδιαφέρον, αλλά από εδώ και πέρα αρχίζει να αυξάνεται το ενδιαφέρον. Καταρχήν, να θυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι ως και τις 5 προλαβαίνετε να καλείτε και οι τελευταίοι φίλοι του Άρη 2-3-10-2-87-8-8-8 και αμέσως με το που καλέσετε κερδίζετε διπλή πρόσκληση για να βρεθείτε στο θέατρο Βεργίνια του Ρίτζινγκ Καζίνο Θεσσαλονίκη και να δείτε εκεί σε γιγαντοθόνη με απεριόριστη μπύρα και ωραία κυτρινόμαυρη παρέα σε κλίμα κερκίδα το παιχνίδι το απόψινο με τη Μόλντε 8.
Θα έχετε και δώρο λαχνούς για τις κληρώσεις που θα γίνουν στο ημίχρονο. Να ζήσετε έτσι μια ωραία κυτρινόμαυρη βραδιά, μια ωραία εμπειρία στο θέατρο Βεργίνια του Ρίτσινγκ Καζίνο Θεσσαλονίκη. Καλείτε λοιπόν στο 2-3-10-27-888 και όσοι θέλετε να βγείτε και στον αέρα να τα πούμε, να μας κάνετε το σχόλιο σας για το απόψινό παιχνίδι ή αν είστε και φίλος του ΠΑΟΚ για τη σειρά με τον Άγιαξ και γενικότερα ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε παρέα. Περιμένουμε και τις δικές σας απόψεις. Πάμε, Χρήστο Κιβάνογλου, να ξεκινήσουμε με τα απόψινά παιχνίδια. Λοιπόν, καταρχήν, να θυμίσουμε ότι, επειδή βλέπω τώρα στο Open τα παιχνίδια, η ΑΕΚ κόντρα στην Κραϊόβα τη 7 και 4 είναι στην Κοσμοτέ TV. Ναι, στην Κοσμοτέ TV. Ωραία, ο Άρης 8 είναι στην Κοσμοτέ TV με τη Μόλντε και ο Ατρόμητος στην Πολωνία με τη Λέκη Βαρσοβίας είναι στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ. Ωραία. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Να ξέρουμε που θα δούμε και τηλεοπτικά τα παιχνίδια. Ραδιοφωνικά γνωρίζετε εδώ στις 8, Χρήστος Τσαλτίδης, όλο το pre-game, όλο το post-game, συνεντεύξεις, συνδηλώσεις κτλ. Όλο το ρεπορτάζ από το Μόλντε που βρίσκεται εκεί. Από τους λίγους απεσταλμένους είναι ο Χρήστος Τσαλτίδης για λογαριασμού του Λίμπερο 107,4. Θα τον έχουμε και συνέχεια τη εκπομπή μάλλον. Να μας δώσει περισσότερα. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τα παιχνίδια επιτέλους. Λοιπόν, στις 5 η Αστάνα υποδέχεται τη Βαλέτα. Στις 6.30 όπως είπαμε. Αστάνα Δαγκωτό. Αστάνα Δαγκωτό, λέει. Εύκολα. Ποια Βαλέτα τώρα, ποια Μάλτα. Δεν παίζουν ποδόσφαιρο στη Μάλτα. Στις 5, έτσι. Ένα 22 έχει ο άλλος. Τι να παίξει. Ναι. Ένα μπράβο. Μπαϊράμι, θέλω να τα μελετήσει και να δώσει μια τριάδα τετράδα στον κόσμο μετά. Είναι πολλά τα παιχνίδια εδώ πέρα, θέλει πολύ μελέτη. Καλά, έχω εγώ μια κρατήτσα. Λοιπόν, σε 6.30 Άρη Κλάρνα Κασγάνδη. Εδώ θέλουμε αποκλεισμό των Κυπρίων για το λόγο που είπαμε νωρίτερα, κυνηγάμε την 15η θέση. Στις 7 η Πιούνικ αποδέχεται τη Γούλφ. Νομίζω εύκολο απόγευμα θα έχουν οι Άγγλοι. Στην Αρμενία, έτσι. Η Σπάρτα Πράγα υποδέχεται την Τραζοσπορ. Αυτό είναι αμφίροβο. Που ενδιαφέρει και το παιχνίδι της ΑΕΚ. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα είναι αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού της ΑΕΚ με την Κραϊόβα στην επόμενη φάση του play-off. Στοιχηματικά ένα προβάδισμα υπάρχει στη Σπαρτάκ Πράγας. Πολύ ωραία. Στις 7 και 4 η Κραϊόβα, όπως είπαμε, υποδέχεται την ΑΕΚ χωρίς κόσμο, αλλά με 2.000 παιδιά στις εξέδρες εν τέλει. Ναι. Εκμεταλλεύτηκε αυτό το παραθυράκι της ΑΕΚ. Ακριβώς από την Κοσμοτέ. Αλλά σε περίπτωση που βρεθούν μαθητές πάνω από 14 ετών, θα μεταφερθεί η τιμωρία. Είναι σαν να μην έγινε το παιχνίδι και κλεισμένο. Δεν θα. Για την ποινή. Ναι, δηλαδή θα συνεχίσει να ισχύει και θα το παιχνίδι. Οι άνθρωποι του UEFA είναι ένα τα παιδάκια και τα 2.000 παιδάκια. Πόσο χρόνο είναι. Νομίζω δεν μπορεί να καταλάβει αν κάποιο είναι πάνω από 14-15. Αφού εξαντλεί την αυστηρότητα. Από τι θα το καταλάβει. Αν είναι 13,5 ας πούμε, ή 14,5. Α, εντάξει. Δεν μιλάμε για τόσο. Νομίζω ότι μιλάμε για. Ένα παραθυράκι το οποίο δεν ξέραμε. Ότι υπήρχε. Μπορεί να θεσπίστηκε τώρα. Σωστά. Ίσως γιατί δεν θα βάζαμε 14χρονους μέσα. Ναι. Όχι. Και γι' αυτό δεν το έχει πει κανένας. Και 14χρονους να έβαζες. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο Γιώργος και χθες, ότι αν πάρεις 14χρονου από τη Χαριλάου ή από την Τούμπα ή από οποιοδήποτε άλλη περιοχή, κάνουν κερκίδα. Ναι. Εντάξει. Και επίσης και όταν τα παιχνίδια της UEFA είναι κυκλισμένα των θυρών, απαγορεύεται οι 200 προσκλήσεις που δίνει, που δικαιούσε να έχεις στο γήπεδο 200 ναι. προσκλήσεις, απαγορεύεται να, είναι για, να καταλήγουν σε φιλάθλους. Σε φιλάθλους. Σε οπαδούς από συνδέσμους. Στο είναι... τελικό. Αυτό πώς ελέγχεται. Στο τελικό, εδώ που είδαμε τελικό είναι... στο ΆΚΑ, τι έγινε, στο ΠΑΟΚΑΚ. Δεν ξέρω, εγώ έθεσα την νομοθεσία που υπάρχει από, το, από την UEFA. Απαγορεύεται να καταλήγουν τα εισιτήρια σε οπαδούς, σε συνδέσμων. Από τη μεριά του ΠΑΟΚΑΚ είδα κάτι γνωστές φάτσες. Τώρα ονόματα μην λέμε, αλλά. Και επίσης να μην φωνάζουν. Απαγορεύεται αυτοί οι 200 που είναι στο γήπεδο να φωνάζουν συνθήματα της ομάδας και να φοράνε διακριτικά της ομάδας. Στον τελικό κυπέλλο. Αυτά δεν γίνανε. Εγώ σου θέτω τώρα εδώ τι γίνεται. Ούτε διακριτικά έχουν. Δεν ξέρω τι έγινε στον τελικό κυπέλλο. Μπορούν παρόλα αυτά να πανηγυρίζουν. Άμα μπει κόλ. Ναι. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Αυτό επιτρέπεται, εντάξει. Εντάξει. Ναι. Προφανώς στο γήπεδο πας να χάρει να είναι γιορτή. Να αναπνέουν, επιτρέπεται, Γιώργο. Επιτρέπεται. Εντάξει, πάλι καλά. Ναι, οπότε κουμπέδο. Με αυτά τα δεδομένα, καταλαβαίνετε τι έγινε στο τελικό κυπέλλο. Ναι, εντάξει, μια κωμωδία και μισή. Στις 7.30 λοιπόν συνεχίζω. Η Μπρόμπι υποδέχεται. Πώς καταφέρνουμε πάντα εδώ να τα κάνουμε όλα να η ντροπή του ποδοσφαίρου να γίνεται. Να μην συνεχίσω. Συνέχισε, Χρήστο. Αν το ανοίξουμε, επειδή θα πάμε πολύ. Αυτό που με πιάνει πάντα όταν κακοποιείται όλη η μαγεία του ποδοσφαίρου. Ναι. Συνέχιση. Είναι μεγάλη συζήτηση. Τέλος πάντων. Σε 7.30 λοιπόν η Μπρόντμπι υποδέχεται την Μπράγκα. Διπλό θα έλεγα. Γιατί η Μπράγκα έχει μια συνέχεια. Παρόλο που έφυγε ο Άμπελ Φερέρα, η Μπράγκα έχει ένα κορμό. Αλλά θα το πούμε και μετά. Στεναχωρέθηκα πολύ που έφυγε ο Φερέρα. Ναι, εγώ προσωπικά στεναχωρέθηκα. Στις 8 παρατέρτο η Βέντσπιλς από τη Λετωνία υποδέχεται την Κιμαράες. Στις 8 η Ηλικόβιτς από την Ουκρανία υποδέχεται την Αλκμαρ. Ηλικόβετς λέγεται, ρε. Πώς? Ηλικόβετς. Με συγχωρείς, δεν βλέπω μέχρι εκεί. Την Ουκρανία είναι. Είναι μικρά τα γράμματα. Πώς κατέληξε να παίζει το Europa League. Είναι μικρά τα γράμματα. Μισό λεπτό λίγο να τον μεγεθύνω, γιατί πραγματικά δεν βλέπω.
Ωραία. Και δεν θα παίξει, από ό,τι βλέπω εδώ, δεν θα παίξει και στο γήπεδο της, θα παίξει ουδέτερο. Η Μάλμε υποδέχεται την Ζρινιέσκη από τη Βοσνία, η Μόλντε τον Άρη σε απευθείας μετάδοση από το Λίβερο 108,4, η Νεύσκη Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν υποδέχεται τη Γεούντα από το Ισραήλ. Υπάρχει και ένας Έλληνας εκεί, ο Βαγγέλης Πλατέλας, να πούμε, στην Νεύσκη Μπακού. Η Σέριφ Τιρασπόλ υποδέχεται την ΑΕΚ Στοκχόλμης, όλα αυτά είναι στις 8. Η Τούν υποδέχεται τη Σπαρτάκ Μόσχα σε ένα άκρο ενδιαφέρον ζευγάρι. Η Χαέξουντ από την Νορβηγία υποδέχεται την Αιτχόβεν, και αυτό άκρο ενδιαφέρον. Στις 8.30 η Άντβερτ υποδέχεται την Πλιζέν, η Λοκομοτίβ την Στρασβούργο. Λοκομοτίβ Πλόντιβ, έτσι. Ναι, τη Βουλγαρία. Από τη Βουλγαρία. Γιατί έχει πολλές λοκομοτίβ. Ναι, από τη Βουλγαρία έστω. Υποδέχεται την Στρασβούργο. Μην περιμένει κάποιο π.χ. να ανοίξει τηλεόραση να πει έχει λοκομοτίβ Στρασβούργο. Και νομίζω ότι είναι τη Μόσχα. Ναι. Είναι του Πλόντβιν αυτόν. Διορθώνω εγώ, λέγεσαι. Η Λιντογκόριτς υποδέχεται τη The New Sense από την Ουαλία. Η Μακάμπι Τελαβίβ την Σουντούβα. Η Τσεσεκά Σόφια στη Ζαρία. Η Φέγερνο τη Δυναμό Τεφλίδας. Ενώ στις... Η Ζόρια από την Ουκρανία. Η Τσεσεκά Σόφια. Ζαρία γράφει εδώ. Η Ζόρια είναι η ομάδα Ουκρανική. Εσύ είχε πάει και στου ομίλου του Champions League πρόπερση. Δεν στη γράφει εδώ. Στου ομίλου του Champions League δεν νομίζω. Εντάξει, εγώ διαβάζω τι γράφει όμω. Εντάξει, άνθρωπο τα γράφει. Μπορεί να κάνει λάθο. Δεν παίρνει τα αυτόματα. Η Φέγγινγκ στι 8.30 όπω είπαμε τη Δυναμό Τυφλίδα. Στι 10 παρατέρτο η Σαράγεφο υποδέχεται την Πάτε. Και αυτό ενδιαφέρον γιατί Βοσνία με Λευκορωσία έτσι λίγο έχουν τα θεματάκια του. Τι. Ξέρεις και πολιτικά και ιστορικά τι γίνεται. Σκέψου λίγο Βοσνία, Ρωσία, Λευκορωσία, όλα αυτή κοντά είναι. Γενικά είναι τεταμένα λίγο είναι. Τεταμένα είναι λίγο τα αίματα εκεί πέρα. Midland, η Midland 9 υποδέχεται τη Rangers. Προχωράμε παρακάτω, δεν σχολιάζουμε. Η Norke Pink δεν υποδέχεται ακούστηκες. Την Apoel Beersheba. Χάπουελ, ρε. Χάπουελ Beersheba. Είχε παίξει και ο Ολυμπιακός με αυτήν στο Champions League. Είχε αποκλειστεί κιόλα. Δεν παρακολουθεί ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Χρήστος Γιωβάνοβλου, μόνο πάω ακόμα. Σου είπα ότι δεν τη γράφει. Θα έπρεπε να την ξέρει ω φίλο του Πάου. Θα έπρεπε Μπερσεβά, γιατί εκεί πήγε ο Μιγγέλ Βίτορ φέγοντα από τον Πάου. Και παίζει ακόμα. Είπες, από Ελ την είπε. Από Ελ Μπερσεβά. Είπα και ένα χου, πρέπει να είπα και ένα χου. Ομάδα στο πρώην αυτή από Ελ Μπερσεβά. Στη θέση πιανής. Ναι, φτιαγμένη. Α, φτιαγμένη, ναι, μάλιστα. Η Ντουντελάντ. Η Ντουντελάντ, ρε. Ντουντελάντ. Με προφορά θέλω να το λέτε. Ντουντελάντ. Ντουντελάντ, του Λουξεμβούργο. Υποδέχεται... Έπαιξε ο Ολυμπιακός πέρσι, ούτε αυτό το είδες. Αυτό το ξέρω, βρε. Α. Που είχε γίνει συνέντευξη τύπου σε παραβάν. Δεν είχαν οι άνθρωποι εκεί πέρα αίθουσα. Εντάξει, το Λουξεμβούργο, ρε. Το Λουξεμβούργο είναι σαν το χωριό μου. Σιγά το πράγμα. Εκεί στο Κιλκίς. Τι, θες να έχουν και αίθουσα τύπου. Υποδέχεται την Γκάλιου από την Εστονία. Στις 9 υπενθυμίζουμε όλα αυτά. Η Ριέκα υποδέχεται την Αμπερντίν. Ενώ στις 9.30 η Αούστρια Βιέννης τον Απόλλων Λεμεσού. Η Βαντούζ την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Η Στεάω Βουκουρεστίου, η πρώην ομάδα του Βαρέλα, υποδέχεται τη Μλάντα Μπόλεσλαβ. Είναι από την Τσεχία, είχε παίξει η ΑΕΚ με αυτήν πριν καμιά δεκαετία. Στις 10 η Λέγκια Βαρσοβία υποδέχεται τον Ατρόμητο από την ΕΡΤ, όπως είπαμε. Η Λουκέρνη υποδέχεται την Ισπανιόλ. Η Παρτιζάν τη Γενή Μαλατίγια από την Τουρκία. Σιγά μην Μαλαματίνα, ρε. Ποια είναι η Μαλατίγια. Η Μαλιάτα σπορ είναι. Άσχετα τη γράφει εκεί πέρα. Εκεί το Ρήνο αποδέχεται. Η Μαλατίγια λέει. Και το Ρήνο αποδέχεται. Εντάξει. Εντάξει, δεν γίνεται. Με εσά δεν γίνεται να βγάλουμε εκπομπή. Φίλε, μάθετε τις ομάδες και έλα μετά. Με εσά του δύο δεν γίνεται να βγάλουμε εκπομπή, να ξέρετε. Εντάξει, το Ρήνο αποδέχεται την Σόλιγκορσκ από τη Λευκορωσία. Τη Σόλιγκορσκ, ναι. Σωστό, το είπε σωστά αυτό. Με ποια ομάδα θα παίξει ο Άρης Χριστίκη να προκριθεί. Ο Άρης. Ναι, αν προκριθεί, με ποιο ζευγάρι αγωνίζεται. Από όλα αυτά. Ναι. Πω, πω, τώρα με βάζει δύσκολα, κάτσε, περίμενε. Κάτω, πω, το έχω, το έχω. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Το έχω. Άστο, άστο, άστο. Θα παίξει με την Παρτιζάν ή με την Μαλατίγια που λες, με την Μαλαματίνα. Α, ναι, με την Παρτιζάν. Να κάνουμε έτσι μια σούμα και με τα παιχνίδια που ενδιαφέρουν τις ελληνικές ομάδες. Να πούμε πρώτα για τις κυπριακές, η οποία Κύπρος στη βαθμολογία της UEFA είναι πάνω από εμάς. Και τους κυνηγάμε, οπότε μας ενδιαφέρουν τι θα κάνουν σήμερα. Πάντως και οι δύο κυπριακές ομάδες που έχουν απομείνει στο Europa League έχουν πολύ δύσκολο έργο. Η ΑΕΚ Λάρνακας θα παίξει με τη Γάνδη και ο Απόλλων Λεμεσού εκτός έδρας στην Αυστρία με την Αούστρια Βιέννης. Όπως καταλαβαίνουμε, δεν υπέρεται οι πιθανότητες με τις κυπριακές ομάδες. Τώρα στα ζευγάρια που αφορούν τις δικές μας ελληνικές για την επόμενη φάση, σε περίπτωση που προκριθούν.
Όπως είπαμε, ο Άρης αντιμετωπίζει το ζευγάρι Παρτιζάν Μαλιάτασπορ στη Σερβία το πρώτο παιχνίδι. Μίντιλαντ Ρέιτζερς και το ζευγάρι του Αντρομήτου πρώτο παιχνίδι στην Δανία. Και το ζευγάρι που αφορά την ΑΕΚ, Σπάρτα Πράγας, Τραμπζονσπορ στην Τσεχία. Από τα πιο ενδιαφέροντα ζευγάρια αυτής της φάσης. Τα πιο αμφίρωπα. Και τα πιο αμφίρωπα. Απεικονίζεται και στις στοιχηματικές αποδόσεις. Πάντως εδώ, από ό,τι βλέπω, το πρώτο παιχνίδι, τώρα αυτό δηλαδή σήμερα στην Τσεχία, θα διεξαχθεί χωρίς θεατές. Ίσως κουβαλάει κάποια τιμωρία η Σπάρτα Πράγας. Για να το αναφέρει εδώ, σημαίνει ότι είναι έγκυρο. Γιατί είναι και ένα έγκυρο, μια έγκυρη σελίδα αυτή που ψάχνουμε. Τώρα στα υπόλοιπα παιχνίδια αυτής της ημέρας, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα οι Wolves, μια αγγλική ομάδα. Τι θέλουμε στους ομίλους οι Wolves? Σίγουρα, ναι. Θέλουμε τα εξτά είναι. Παίζει με την Bunic βέβαια. Οπότε θα έχει λογικά εύκολο έργο. Αλλά είναι ένα σύλλογο ο οποίο παρακολουθούμε. Έτσι, και παρακολουθεί και πάρα πολλοί κόσμος. Γιατί, όπως είπαμε, είναι αγγλικός. Τώρα από εκεί και πέρα, κάτι έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον που αξίζει να παρακολουθήσουμε. Δεν ξέρω, έχετε κάτι στο μυαλό σας που έχετε δει? Ίσως την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Ωραία. Θα το λέω Άιντραχτ σκέτο γιατί δεν μπορώ να το πω το δεύτερο. Παίζει βέβαια μέσα στο Λιχτενστάιν, αλλά είναι μια ομάδα η οποία πέρυσι έφτασε ένα βήμα από τον τελικό. Και έχει και φέτος τέτοιες βλέψεις να φτάσει ψηλά. Παρά το γεγονός ότι έχασε το μεγάλο της αστέρι, τον Γιόβιτς. Αυτά. Δεν βλέπω κάτι έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ίσως λίγο το Λουκέρνε Σπανιόλ, αλλά γέρνει προς τους Ισπανούς και αυτό το παιχνίδι. Πιο πολύ το όνομα και το brand name που κουβαλάει η Εσπανιόλ. Για την ΑΕΚ, ότι να πούμε και για τις απουσίες που θα έχει. Θα παίξει ο Τσιγκρίνσκι, ο οποίος δεν έχει δηλωθεί καν στη λίστα λόγω του τραυματισμού του που αποκόμισε από το φιλικό παιχνίδι με την Μπασάξεχιρ. Και επίσης δεν θα αγωνιστεί και ο Γαλανόπουλος, παρά το γεγονός ότι έχει δηλωθεί στη λίστα, γιατί κουβαλάει μια τιμωρία από πέρυσι το παιχνίδι με την Μπενφίκα για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα στον Νταλούζ και με συνέπεια να μην παίξει στο απόψε. Παιχνίδι. Ναι, απόψε. Τώρα, Χρήστο, θέλω να μας κάνεις τις στοιχηματικές σου προβλέψεις, μιας και τις έχεις μελετήσει λίγο όπως μας είχες αναφέρει νωρίτερα. Δεν ξέρω. Το πρώτο σημείο και το καλύτερο σημείο της ημέρας, ποιο νομίζω ότι είναι? Το οποίο έπαιξε κιόλας. Κοίταξε. Εγώ έχω μια τραδίτσα. Είναι αλήθεια. Ναι. Μια κουβαδίτσα, εγώ θα έλεγα. Ναι. Έχω το διπλό της ΑΕΚ. Ναι, νομίζω πως είναι ένα πάρα πολύ καλό σημείο. 2.20 στο ΝΟΠΑΠ. Ναι, και βλέπω ότι ιντερνετικά είναι στο 2.40. Ναι. Οπότε όσοι είναι παίζουν στο ίντερνετ, είναι πολύ πιο ψηλά η απόδοση και πολύ καλό σημείο. Και εγώ θα το προτείνω, αυτό είναι αλήθεια. Μάλιστα. Στο 2.40. Δεν μου γεμίζει το μάτι Κραϊόβα και χωρίς κόσμο κιόλας με παιδιά στην κερκίδα. Ναι. Αυτό τώρα. Κάτι άλλο έχεις? Ναι. Έχω το διπλό της Γκάνδης μέσα στην ΑΕΚ Λάρνακας. Και αυτό στο 2 κάτι. Το διπλό της Μπράγκα μέσα στην Μπρόντμπι. Και το διπλό της Πάντε μέσα στην Σαράγεβο. Όλα διπλά δηλαδή τα βλέπεις? Ναι, τα βλέπω αυτά τα διπλά. Και άμα θέλετε να βγάλουμε κάποιο από αυτό. Μάλλον όντως όλα διπλά τα βλέπεις, γιατί ξεχώρισε τα ονόματα πριν των ομάδων. Όντως τα βλέπει διπλά. Λοιπόν, πάμε λίγο στο φίλο που έχουμε στη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Αμάν. Αυτός. Εσύ ο φίλος που περιμένει στη γραμμή σύμφωνα με τον Δημήτρη Μπαλόμπα. Εσείς με καλέσατε. Κόψτε τον Δημήτρη, κόψτε. Έγινε μια ρουφιανιά στο κινητό μου ότι, ναι, ότι έχετε κάνει πολλά σαρδάμ σήμερα και ότι έχετε λαλήσει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ποιος, και μου είπαν να παρέμβω. Δεν ξέρω, δεν λέω ποιος. Δεν αποκαλύπτεις το όνομα του Δημήτρη Μπαλόμπα. Ποτέ. το Δημήτρη Μπαλόμπα ποτέ δεν το δίνω στον αέρα. Οκ. Τι γίνεται? Και τους ακούω να μιλάνε πολύ τους δύο και λέω τι έγινε, δεν είναι ο Παναγιωτήτης σήμερα, δεν είναι ο Παναγιωτήτης? Όχι, ήρθε εδώ, αράζεται, τίποτα, κάθεται απλά. Ξεκίνησε να μιλάει χωρίς να είμαστε στον αέρα μια φορά, δεν είναι τίποτα. Όλα υπό όλα. Τι γίνεται, πού είσαι, ξεκουράζεσαι? Εκδράμουμε και διακοπάρουμε στην άδειά μας. Να μην πούμε ποιος είναι στο τηλέφωνο. Δεν κατάλαβα ο κόσμος. Δεν ξέρω ο κόσμος. Ο ένας και μοναδικός Κωνσταντίνος Τσίπιος. Έτσι. Αν φτάσαμε σε σημείο να κατάλαβω ο κόσμος, νομίζω είμαστε σε πολύ κακό δρόμο. Το τεμ του Λίβερα 107,4. Λίγο κοντός δεν είναι για το τεμ.
Με μπασκετικές αρετές. Με μπασκετικές αρετές θα πω εγώ. Ναι. Ναι. Έβαλε, ναι, ναι, κάτι έβαλε ένα τρομερό καλάθι χωρίς διχτάκι και όλα. Κάτι είδαμε στο Instagram. Στο 2K. Στο 2K. Στο Instagram δεν παρακολουθείς. Τον ακολουθώ, αλλά κάτι και λίγο ανεβάζει. Δεν προλαβαίνω να τα βλέπω όλα. Ε, ναι, δουλεύετε κιόλα. Εσύ μεγάλο δημοσιογράφη. Τι να κάνουμε. Σε σχέση με ωραίο καλάθι πάντως, άλλο. Ωραίο. Μου είχατε τάξει να με βγάλετε χθες για να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ και ακόμη παίρνετε να ρωτήσετε τη γνώμη μου. Σ' ακούμε. Σ' ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε μια κουβέντα με τον Χρήστο Γιουβάνογλου για το ΜΑΤΣ, ναι, και είναι υπερβολικά αισιόδοξος. Ναι. Εντάξει, εγώ το επικροτώ αυτό. Ναι. Ότι ένας δημοσιογράφος, παύλα, φίλαθλος μιας ομάδας μπορεί να είναι και αισιόδοξος. Πότε αλλά... είχαμε εμείς τέτοια κουβέντα και εγώ δεν το ξέρω. Τι έγινε, δεν σας άκουσα. Πότε είχαμε εμείς τέτοια κουβέντα και εγώ δεν το ξέρω. Δεν είχαμε κουβέντα μέσω social media, όσο ήσουν στα δημοσιογραφικά θεωρία της Τούμπας. Συσταγωγικά δημοσιογραφικά θεωρία. Εντάξει. Α, ναι, είχαμε, έχεις δίκιο. Δικιά μου παράληψη. Και εν τω μεταξύ είσαι... Είσαι φρέσκος ακόμη και τα stories στο Instagram πρέπει λίγο να τα προσέξεις. Θα τα πούμε όλα αυτά στον αέρα, είσαι σίγουρος? Όλα, εντάξει, δεν θα τα πούμε το ποιόν των stories, θα μιλήσουμε για τα story. Πάντως το δικό μου το σχόλιο, επειδή μου το ζήτησε ο Χρήστος προχθές, είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να... ότι θα δούμε ένα πολύ δυνατό 20 λεπτό πρώτο στο παιχνίδι με τον Άγιαξ, στον επαναληπτικό. Θα δούμε ένα 20 λεπτό στο οποίο ίσως δούμε έναν από τους καλύτερους ΠΑΟΚ όλων της τελευταίας δεκαετίας. Γιατί απλώς το ΠΑΟΚ θα κυνηγήσει ένα πολύ γρήγορο γκολ. Μετά θα κλατάρει πάλι λες. Δηλαδή, εντάξει, φάνηκε ότι κλάταρε ο ΠΑΟΚ και ότι σε βιολογικά επίπεδο ο Άγιαξ είναι πολύ ανώτερος. Ναι. Και φαίνεται αυτό από το ρίσκο του Αμπέλ Φερέιρα να χτυπήσει το ματ μέχρι το πρώτο ημίχρονο. Και ίσως και λίγα και ένα δεκάλεπτο το δεύτερο. Δεν ξέρω αν το υπολόγιζε, ναι, ότι θα έρθει τόσο γρήγορα η κούραση. Και νοητική και σωματική. Δεν ξέρω αν το υπολόγιζε έτσι. Δηλαδή, είδαμε τον ΠΑΟΚ για 40 λεπτά να μην μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό του Άγιαξ σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρω. Ναι, γιατί όμως. Ένα 25 λεπτό είχε σκάσει, εντάξει, με το πρέσκι ψηλά, ναι, με τα τρέξιματα σε όλους τους χώρους. Σε ένα 25 λεπτό μέχρι και ο Πέλκας φάνηκε Μαραντόνα σε σχέση με την άμυνα του Άγιαξ, ναι, και τον τρόπο που έπαιζε η Ολλανδική ομάδα. Ναι. Δηλαδή, είδαμε ένα ΠΑΟΚ ο οποίος δεν θύμιζε λίγο γάτα με τον Ποντίκι σε, ναι, σχέση με το υπόλοιπο ΜΑΤ. Αλλά προσβολογικά δεν είναι ακόμη έτοιμο να το παίξει αυτό το παιχνίδι. Είναι νωρίς, εντάξει, για τον ΠΑΟΚ είναι νωρίς. Έχει ξεκινήσει και νωρίτερα. Είναι και πιο έτοιμη ομάδα, έτσι, κακά τα ψέματα. Ήταν το τρίτο του φιλικό επίσημο παιχνίδι, ρε παιδιά. Είναι, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πιο έτοιμη ομάδα σε σχέση με πέρσι. Ο Φερέιρα ακόμα προσπαθεί να βάλει τα δικά του στοιχεία στον ΠΑΟΚ. Σίγουρα. Ήταν λογικό. Απλά εγώ δεν περίμενα σε τόσο μεγάλο διάστημα να το δούμε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή από το 55 έως το 92 είναι γύρω στο 40 λεπτά, ας πούμε, που είδαμε τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό. Και αν πάει στο Άμστερνταμ με την ίδια προσέγγιση, θα έχει θέμα, έτσι. Κοίταξε, γενικά θα έχει θέμα, γιατί αν βάλουμε κάτω το μάτς, ο ΠΑΟΚ κυνηγάει είτε νίκη είτε 3-3, είτε 2-2 για παράταση έστω. Πάντως δεν θεωρώ ότι είναι μεμπτό το ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε τις δυνάμεις, γιατί αν πάρουμε ως δεδομένο ότι ο Άγιαξ είναι ο Άγιαξ της περσινής σεζόν με κάποιες απουσίες και λίγο βελτιωμένος σε θέματα έτσι, οργάνωσης και λίγο το κέντρο του το έχει δέσει. Δεν θεωρώ ότι είναι ίδιες οι διακοπές των παικτών του ΠΑΟΚ και παικτών που βρίσκονται στη Μεσόγειο, που πάνε και ξεχνάνε λίγο και το ότι είναι αθλητές με τους Ολλανδούς. Τώρα μην γελιόμαστε, οι Ολλανδοί και ακόμη και τις διακοπές τους μπορεί να είναι αθλητές. Μπορεί να είναι σε επίπεδα πολύ ανώτερα. Από τον Άγιαξ, κάποιοι παίκτες που είδαμε και προχθές έλειπαν και ο Σταλιαφίκο ήταν στο Κόπα Αμέρικα, ο Ζήγης ήταν στο Κόπα Αφρικα, είχαν και τέτοια δηλαδή. Επίσης, αν ο Ζήγιας είχε και έπαιζε λίγο πιο μυαλωμένα, δεν θα έπαιζε στον Άγιαξ. Τρομερός παίκτης. Νομίζω, εντάξει, είναι και μικρός ακόμη, 25-26 πόσο είναι, νομίζω σίγουρα το δούμε στο τόπο επίπεδο αυτό τον παίκτη. Θα τον δούμε σε επίπεδο Μονακό, σε επίπεδο... Όχι, νομίζω θα τον δούμε, δεν ξέρω αν θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά νομίζω μπορεί να σταθεί σε επίπεδο Bayern, Atletico, Juventus, Milan, Inter, δεν ξέρω. Θυμίζει λίγο Βάρντα. Αυτοί εκεί κάτω οι Αφρικανοί έχουν τέτοια θέματα. Αν σοβαρευτεί όπως λες, τα προσόντα, το ταλέντο το διαθέτει. Και αν βελτιώσει λίγο, αν γίνει λίγο πιο ουσιαστικός, γιατί ξέρει πολλά κιλά ποδόσφαιρο, έτσι. Το δείχνει σε κάθε επαφή του με την μπάλα.
Και, είναι ο, και ο Άγιαξ για μένα είναι, είναι ο Άγιαξ και είναι άλλοι τρεις παίκτες. Ο ένας ο Ταλιαφίκο, ο οποίος κοροϊδεύει τον κόσμο και δεν είναι παίκτης. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Ότι δεν μπορεί, είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική απάτη σύγχρονη μαζί με τους κλασικούς που λέω εγώ, τον Μάντζουκιτς και τον Κεντήρα. Όπα, για Κεντήρα συμφωνώ και τη Μαρία, αλλά για Μάντζουκιτς ο τίμιος εργάτης. Προσόντα για 6, απόδοση για 8. Πολύ ναι, για τέτοια καριέρα που έχει κάνει είναι. Πολύ τίμιο. Με το σπαθί του την κέρδισε. Με κόπο και υδρότα. Λοιπόν, ακούσουμε λίγο τι ώρα είναι. Να ακούσουμε λίγο τι ώρα είναι. Μην φύγεις. Ναι, δεν φύγω. Εδώ είμαστε. Ακούσαμε τι ώρα είναι. Έλα, Κωνσταντίνε. Σ' ακούμε. Συνέχισε. Τι ώρα είναι, δηλαδή. Τρεις είναι τώρα, εντάξει. Πήγε τρεις. Λοιπόν, και έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ είναι αναγκασμένος να παίξει αυτό το παιχνίδι. Ίσως είναι αναγκασμένος να παίξει καρμπών παιχνίδι με αυτό που έπαιξε στην Τούμπα, απλά να ελπίζει ότι θα είναι πιο τυχερός. Και ίσως να το εντείνει λίγο και να το χωρέσει κάπως όλο αυτό σε ένα 20 λεπτό για να μπορέσει να πετύχει ένα γρήγορο γκολ. Είναι το αν ο ΠΑΟΚ δεν πετύχει γρήγορο γκολ, ένα 0-1 στο πρώτο 20 λεπτό, μετά δεν έχει καμία ελπίδα για μένα. Ναι, δύσκολα λες. Το θέμα είναι αυτό, αν θα φορτσάρει στην αρχή και μετά όμως αν θα έχει το ίδιο θέμα κόπωσης και, εντάξει, αν πετύχει ένα γκολ στην αρχή θα το πάλι, έχει, θα το έχει. Ναι, το θέμα είναι αν βάλει τον γκολ γρήγορα μετά ότι θα μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Ή αν θα κρατήσει το 0 και θα κοιτάξει να χτυπήσει το δεύτερο ημίχρονο με ταχύτητα. Αν θα μπει πιο μαζεμένο δηλαδή. Είμαστε σε επίπεδα συζητήσεων το οποίο είναι πολύ ωριακό το να περάσει ο ΠΑΟΚ και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σαφώς, δηλαδή και το αποτέλεσμα δεν βοηθάει και η κατάσταση του Άγιαξ δεν βοηθάει και μεσοεπιθετικά ο Άγιαξ δεν βοηθάει καθόλου τον ΠΑΟΚ το να περάσει. Ναι. Απλά χρειάζεται τύχη πολύ... και το τέλειο παιχνίδι από πλευράς ΠΑΟΚ και κακή μέρα από πλευράς Άγιαξ. Λίγο όλα αυτά να συνδυαστούν, έτσι. Ναι. Πολύ κακή μέρα χρειάζεται από πλευράς Άγιαξ. Νομίζω είναι πολύ πιο δύσκολο από τις προηγούμενες χρονιές και με Σουάρες και με λοιπά. Γιατί τώρα ο Άγιαξ φαίνεται ομάδα που. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα, το ζητάμε. Και ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα βέβαια τις προηγούμενες φορές. Αυτός ο ΠΑΟΚ που είδαμε στην Τούμπα στο πρώτο ημίχρονο δείχνει ότι είναι ομάδα που μπορεί να σταθεί σε επίπεδο Champions League. Απλά εντάξει, τώρα βρήκε απέναντι μια ομάδα που πέρσι ήταν ίσως έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στο περσινό Champions League. Δηλαδή, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε το μεγάλο κέρδος του είναι ότι στάθηκε απέναντι σε μια τέτοια ομάδα και έδειξε ότι. Δεν έδειξε για παράδειγμα αυτό που έδειξε η ΑΕΚ πέρσι στους ομίλους, που δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει κανέναν πέρα από ένα μάτσο με την Μπενφίκα. Για μένα, αν ο ΠΑΟΚ ο περσινός, με το περσινό κέντρο, ο ΠΑΟΚ έπαιζε προχθές με τον Άγιαξ, θα είχε βάλει τουλάχιστον 4 γκολ. Όχι, ρε. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ αργό κέντρο. Έχει πάρα πολύ αργό κέντρο ο ΠΑΟΚ. Και πέρσι δεν είχε ταχύτητα στο κέντρο. Ο Εσίτη δεν λέγεται ο παίκτης. Ναι, ναι. Δεν έπιασε καθόλου. Για μένα δεν δείχνει να πιάνει. Αμυντικά ήταν καλός. Ρε Κωνσταντίνε, καθάρισε οτιδήποτε υπήρχε εκεί πέρα μεταξύ. Απλά και αυτό που λέγαμε και προχθές, ότι και με τον Τάσο τον Ζέρβα από το Repress, καλός ο Εσίτη στο αμυντικό κομμάτι. Κόβει, καλύπτει χώρους, είναι πολύ δυναμικός, παίρνει μονομαχίες. Καλός ο Καντούρη στο δημιουργικό κομμάτι. Έχει τη σωστή μεταβίβαση, έχει το μυαλό να ερεμήσει το παιχνίδι. Αλλά πάω και εκεί, αν θέλει να ανέβει πραγματικά επίπεδο, θέλει ένα οχτάρι box to box με άλλη ταχύτητα. Έτσι, για να μπορεί να τον ανεβάσει η σκαλή. Για τον Εσίτη, για το τομέα που δεν μου άρεσε εμένα ο Εσίτη, είναι ότι μεσοαμυντικά ο Άγιαξ για μένα δείχνει, μου θύμισε μια ομάδα μέτριο επίπεδο προς κακό επίπεδο Super League, με πάρα πολλά κενά, με καθόλου αλληλοκαλύψεις και δεν ξέρω, ίσως έφταιγε και ότι ο Μπλίντ ήταν σε πολύ κακή μέρα. Ναι, ο Άγιαξ γενικά πονάει εκεί, αν έχεις δει και τα βίντεο του Repress με ανάλυση και από τα προηγούμενα παιχνίδια του με PSV και FITESE, ο Μπλίντ και ο Μαζραουί καταρχήν δεν είναι αμυντικοί χαφ και οι δύο. Παίζουν, ο Μπλίντ είναι αριστερό back παύλα stopper και ο Μαζραουί είναι δεξιός back half. Σε αυτό το ρόλο το λέω και πέρσι. Ο Πάκου δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί καθόλου το transition. Το έκανε στη φάση του πρώτου γκολ. Ναι, καλά. Εγώ λέω για μετά το πρώτο καλό. Δεν είχε δυνάμεις, μου φάνηκε στο δεύτερο μήχρονο, ώστε να πιέσει ψηλά και να κλέψει μπάλες για να βγει στο transition. Δεν είχε τις δυνάμεις για να το κάνει. Εκεί αποδίδω εγώ την ευθύνη του Εσίτη. Ότι, OK, εντάξει, κόβει, OK, θα μαρκάρει, αλλά σε πολύ μικρό χώρο και δεν έχει το μαρκάρισμα στο να τρέξει λίγο, να περσάρει λίγο παραπάνω. Ναι, αυτό δεν να μπορέσει, μόλις πάρει την μπάλα, να τη σπάσει αμέσως. Φαινόταν ότι μόλις έπαιρνε την μπάλα, απλά την πετούσε. Δεν έχει συμμετοχικότητα καθόλου. Ναι. Και εντάξει, μπορεί να λέμε ότι δεν χρειάζεται να έχει τέτοιες αρετές, αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο εκεί βασίζεται το κέντρο και αυτό. Φαίνεται ότι. Αυτό κάνει ο Άγιαξ, έτσι. Αυτό κάνει ο Άγιαξ. Γι' αυτό λέμε ότι ο Πάοκ θέλει έναν χαφ που να είναι μεγαλύτερης ταχύτητας και να μπορεί να πατάει σε περισσότερους χώρους μέσα στο γήπεδο. Να καλύπτει περισσότερα μέτρα. Αυτό το box to
box-to-box. Ναι, ακόμα το box και box-to-box είναι ακριβώς πολύ χρήσιμο. Ποιο σου άρεσε πιο πολύ από ΠΑΟΚ και από Άγιαξ? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στο πρώτο, μέχρι να βγει ο Πέλκας, λίγο πριν βγει ο Πέλκας, εκεί που άρχισε λίγο και έκανε τα λάθη, μέχρι το 2-1 δηλαδή, ήταν εξαιρετικός ο Πέλκας και αυτό το παιχνίδι του Πέλκα, οι γρήγορες μεταβιβάσεις και αυτό που δίνει λίγο αέρα στα πόδια του ΠΑΟΚ είναι πολύ χρήσιμο και θυμίζει λίγο το Βιερίνια σε τρόπο παιχνιδιού και ένταση αυτό που δίνει. Δηλαδή ανεβάζει την ομάδα. Ναι. Αλλά αν πέσει, πέφτει όλη η ομάδα. Θεωρώ ότι ο Πέλκας είναι πολύ κρίσιμο. Του χάλασε ίσως το μυαλό η ευκαιρία που έχασε στο Ραντρέα και βγήκε διαφορετικό στο δεύτερο μέρος, πιστεύω. Ναι, επίσης έχει και αυτή την ατυχία ο Πέλκας να είναι μοιραίος διαχρονικά. Δηλαδή σε όσο μάτι τον έχω δει, θα κάνει πάντα καλές ενέργειες, αλλά θα κάνει και τη μοιραία φάση που θα, αν μπει, κρίνει πολύ το μάτι και δεν μπαίνει. Ναι. Ο Ακπομ σου άρεσε? Ο Μπίσες Βαρ ήταν. Ο Μπίσες Βαρ εμένα μου άρεσε πολύ και φαίνεται όμως ότι είναι πίσω σε μια ταχύτητα πίσω. Είναι, ναι, ναι. Αυτό ναι. Το μόνο κακό με τον Μπίσες Βαρ είναι αυτό. Μπίσες αν είχε και αυτό, ίσως να μην έπαιζε στον Πάο. Ναι, ναι, ναι. Να μην έπαιζε στην Ελλάδα γενικά, δεν θα έπαιζε καθόλου. Ο Ακπομ ήταν εξαιρετικό για μένα και ο Μάτος. Που δείχνει σε αυτά τα παιχνίδια ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά λόγω εμπειρίας, λόγω τρέλας, λόγω ποιότητας. Τα έχει όλα. Και ο Καντουρί ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου κατά με. Ήταν παντού. Ο Καντουρί, ναι. Ήταν παντού. Εμένα ο Άκπομ μου άρεσε μέχρι το 2-1. Μετά δεν δέχομαι δικαιολογία ότι δεν τροφοδοτήθηκε. Γιατί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ξαναλέμε, δεν είναι μόνο όταν τροφοδοτηθείς. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει και ταχύτητα, μπορεί να είναι και συμμετοχικός. Δεν ανοίχθηκε καλά. Αναλώθηκε στο να πιέζει περισσότερο, γιατί ο Πάκος ήταν πίσω από την μπάλα συνεχώς. Ναι. Χάθηκαν ευκαιρίες που μπορούσε να πιέσει περισσότερο ο Άκπομ και να προκαλέσει το λάθος. Γιατί φαινόταν πολύ αφελής η άμυνα του Άγιαξ. Εμένα με εντυπωσίασε το πόσο αφελής ήταν η άμυνα του Άγιαξ σε πολλά σημεία. Και αποδίδω το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, το αποδίδω στα αριστερά, στον Ταλιαφίκο. Εντάξει, εννοείται ότι Ταλιαφίκο παίκτης και ατύχησε κιόλας να έχει και σε πολύ μέτρια μέρα τον Τάντης. Ο Ταλιαφίκο μπροστά του. Ναι, δηλαδή, και ό,τι γινόταν από τα αριστερά. Ναι, ο Τάντης δεν γίνεται να έχεις ευκαιρία να βγάλεις τουλάχιστον 20 σέντρες και να μην βγαίνει ούτε μια καλή σέντρα. Γενικότερα δεν επιχειρούσαν πολύ τη σέντρα. Έπαιζαν με γρήγορους συνδυασμούς χαμηλά την μπάλα, όπως το βλέπουμε ούτως ή άλλως από αυτή τη σχολή ποδοσφαίρου την Ολλανδική. Ναι, παίζουν και καλά το overlap. Δηλαδή, ωραία, το Λιαφίκο μπορεί να λέω ότι δεν είναι παίκτης, αλλά έβγαζε και τα overlap, έκανε και τις. Δεν είναι παίκτης, λέμε ότι εννοείς για αυτό, ναι, το επίπεδο να ακολουθήσει, έτσι. Ναι, ναι, το ναι, Λιαφίκο ναι, θα το βάλεις τώρα σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα κατωτέρω επίπεδου, μπορεί να κορυφαίσει το επίπεδο. Δεν μπορεί. Και θεωρώ ότι είναι πολύ τυχερός ο Άγιαξ που έχει σε αυτά τα μάτς τον Φαντεμπέκ και τον Χούντελαρ. Δηλαδή, ο Χούντελαρ εδώ μεταξύ δείχνει δύο κλάσεις πάνω από όλους στο γήπεδο. Ίσως όχι μόνο από πάνω από τον Φαντεμπέκ. Είναι και η εμπειρία, οι τοποθετήσεις του, ναι, τα, ναι, πάντα. Ήταν σαν να παίζει με τα παιδιά του δηλαδή ο Χούντελαρ. Αλλά και ο Φαντεμπέκ σε πολλά σημεία ήταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ, ο Άγιαξ και ο ένας παίκτης που τι γίνεται, γιατί μένει ακόμα εκεί. Πρέπει να πάει στη Ρεάλ αυτός ο παίκτης. Θα πάει, λες, πριν το μάτς της Τρίτης. Όχι, νομίζω θα παίξει και στο δεύτερο, θα παίξει λογικά. Λογικά, ναι, εφόσον δεν προχωράει. Δεν έχει κάποιο κίνδυνο, γιατί μπορεί να παίξει κανονικά μετά στη Ρεάλ. Ναι, 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 είναι διαφορετική η λίστα που δηλώνει. Οπότε δεν νομίζω να τον αφήσει ο Άγιαξ να φύγει. Γιατί είναι ανοιχτό, έκανε το λάθος ο Άγιαξ και άφησε, έστω και λίγο άφησε ανοιχτή την υπόθεση πρόκριση. Δεν είναι δηλαδή ότι κέρδισε με 1-2 ή κέρδισε με 2-3. Είναι 2-2 το μάτς. Εντάξει, μπορεί να παίξει πολύ έξυπνο ΠΑΟΚ και να κερδίσει. Δεν είναι κάτι το δύσκολο. Ναι, γίνεται. Είναι εφικτό. Δεν είναι ανέφικτο. Ναι, είναι εφικτό. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά δεν είναι και ανέφικτο. Έχει μεγάλη διαφορά. Και νομίζω όχι τον βολεύει τον ΠΑΟΚ αυτό το αποτέλεσμα. Τον βολεύει σε στροφημικό επίπεδο να λέει ότι δεν έχασα την έδρα μου από τον Άγιαξ. Τον έπαιξα στα ίσα και ήμουνα και άτυχος σε πολλές φάσεις και ίσως ήταν και τυχερός ο Άγιαξ. Αλλά ήταν στο δεύτερο γκολ είναι πολύ δύσκολα. Ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σε επίπεδο. Σίγουρα, εντάξει, το συζητάμε κόντρα σε τέτοιο αντίπαλο. Αλλά έχει πολλά κέρδη ο ΠΑΟΚ από την προθεσινή βραδιά. Γιατί για την παρουσία του, κυρίως εκεί στο 25 λεπτό, αυτό που κοίταξε τον Άγιαξ στα μάτια και του έβαλε και πίεση ψηλή. Ναι, αλλά και πάλι εγώ θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και θα πω ότι πολλές ομάδες θα το κάνουν πρόβλημα του Άγιαξ αν συνεχίσει να έχει τέτοια αμυντική λειτουργία. Δηλαδή, για μένα φάνηκε πιο λογικό, γιατί πέρσι δεν τον είδα πολύ τον Άγιαξ. Είδα μόνο στα μάτια του Champions League. Εξηγήθηκε κατά πολύ για μένα για το πόσο γκολ έφαγε ο Άγιαξ πέρσι. Δηλαδή, με αυτή την άμυνα είναι πολύ κατανοητό να τρώει τόσο γκολ ο Άγιαξ. Ναι. Δεν γίνεται δηλαδή να τρως τόσο εύκολα δύο γκολ από τον ΠΑΟΚ.
Όπου okay, ο Πάοκ έχει ανέβει επίπεδο, έχει ανέβει level, αλλά. Απλά υπολόγισε ότι πέρσι αφέρια, είχε και τον Ντελίχτ που σε προσωπικό επίπεδο. Εντάξει, ναι, ατομικά ναι, ναι, δηλαδή ήταν άλλη, έδινε άλλη ποιότητα στην άμυνα. Ναι, αλλά δεν πρέπει να κάνεις μια κίνηση για να τον αντικαταστήσεις. Πήρε αυτόν τον Άλβαρες, ο οποίος δεν έπαιξε, ναι, ως παίξει στη Ρεβάνς με 15 εκατομμύρια. Εντάξει, μικρός είναι κι αυτός. Ερωτηματικό, θα δούμε. Αυτά για το μάτς. Για Άρη, απόψε, τι βλέπεις? Για Άρη, απόψε είναι δύσκολο μάτς και γενικότερα το όλο κλίμα, η όλη ατμόσφαιρα δεν είναι ενθαρρυντική. Γιατί? Για την κούραση που έφαγαν οι παίκτες. Αυτό που λέγαμε πριν, για την κούραση. Ναι, εντάξει, δεν είναι και φυσιολογικό. Εκεί είναι το ερωτηματικό. Άμα μπορέσει να ξεπεράσει ο Άρης όλο αυτό, ίσως κάνει ένα θετικό αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν νομίζω άμα ότι δεν επηρεαστεί. Να το ξεπεράσει. Ναι, αυτό ακριβώς. Να τον επηρεάσει λίγο, όχι να το ξεπεράσει. Ναι, γιατί μιλάμε για αθλητές, ναι, είναι η δουλειά τους αυτή και ίσως να είμαστε και λίγο καλομαθημένοι με τους ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια. Όχι στον Άρη, γενικότερα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Εντάξει, δεν είναι και κάτι, δεν κάνουν και κάτι δύσκολο. Καθισμένοι ήταν και πήγαν ένα ταξίδι okay, ωρών. Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν θα έχουν και το Σάββα Παντελίδη στον πάγκο. Παίζουν και μια πολύ πιο έτοιμη ομάδα που έχει δώσει τουλάχιστον 15-16 αγώνες. Εννοείται αυτό. Και είναι και 17 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Έχει άλλα και 3 μάτς στο κύπελλο. 4 πόσο. Ναι. Και είναι νομίζω πρώτη-δεύτερη εκεί. Πρώτη. Κορυφή. Πρώτη. Οπότε μιλάμε για μια ομάδα που είναι έτοιμη και έχει και νοοτροπία νικητή. Τώρα, αν καταφέρει, εγώ πιστεύω ότι ο Άρης θα κινηθεί πιο πολύ σε ένα συντηρητικό ματ, χτυπώντας τις αντεπιθέσεις, ανάλογα βέβαια, γιατί και η Μόλτε δεν παίζει αυτό το πολύ καλό ποδόσφαιρο, παίζει λίγο άνορχο ποδόσφαιρο στο γενικότερα. Αυτό το σκανδιναβικό, το όλοι τρέχουμε πίσω στην άμυνα, όλοι τρέχουμε στην επίθεση, δεν είναι κάτι το αξιοσημείωτο, απλά είναι πολύ πιο έτοιμη ομάδα. Είναι πάρα πολύ πιο έτοιμη ομάδα. Ναι. Για το γεγονός ότι είναι πλαστικός ο Χολοτάπητας, τα λέγαμε και εμείς εδώ πέρα πριν. Αν θα επηρεάσει αυτό. Πειράζει. Όχι, δεν θεωρώ ότι επηρεάζει. Ειδικά παίκτες όπως παίκτες ελληνικών ομάδων που έχουν συνηθίσει να παίζουν σε ό,τι γήπεδο υπάρχει, σε ζωσιμάδες, σε λακκούβες, δεν νομίζω να τους επηρεάζει κάτι τέτοιο. Θα ίσως στην προσαρμοστικότητά τους, αλλά για λίγα λεπτά. Δεν νομίζω να επηρεάσει για ολόκληρο μάτς ο πλαστικός Χολοτάπητας, ο συνθετικός. Ναι, αυτό που λες και εγώ έτσι υπολογίζω στο πρώτο 20 λεπτό, ναι, μέχρι να βρουν πατήματα, να δουν πώς κυλάει μπάλα, αυτό είναι κυρίως. Εντάξει, είναι και διπλά μάτς, έχει την ευκαιρία ο Άρης ό,τι γίνει στο πρώτο παιχνίδι να το διορθώσει στο δεύτερο με τον κόσμο στο πλευρό του, που αναμένουμε πάλι ανάλογη προσέλευση κόσμου σε σχέση με την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Mm-hmm. Και τα προβλήματα μεταφέρονται στη Μόλτε, γιατί είπαμε ότι δεν είναι συνηθισμένοι στις κλίματα και θα έχουν θέμα οι Νορβηγοί εδώ πέρα. Όταν το γήπεδο θα είναι κατάμεστο. Εγώ περιμένω πάρα πολλά από τους Σουηδό και από τους δύο Σουηδούς. Δηλαδή περιμένω να δω σίγουρα τον Σούντγκρεν να ανεβάσει απόδοση, γιατί δεν άκουσε και λίγα από τα δύο πρώτα μάτ. Εντάξει, δεν άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις, τουλάχιστον στο δημιουργικό κομμάτι, στο συμμετοχικό. Αμυντικά ήταν αρκετά σταθερός, ίσως στο δεύτερο παιχνίδι να μην ήταν τόσο σταθερός, αλλά δεν νομίζω να άφησε θετικές εντυπώσεις στο δημιουργικό κομμάτι και στα ανεβάσματά του. Ναι. Αυτό που δηλαδή περιμέναμε να δούμε, γιατί είχαμε δει ένα Σούντγκρεν ο οποίος στο φιλικό με τον Ατρόμητο για παράδειγμα ήταν πολύ καλύτερος. Ναι, αλλά και εκεί δεν ήταν τόσο καλός στα ανεβάσματα. Εντάξει, εγώ το αποδίδω αυτό ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα με τους συμπαίκτες του. Έχει βρεθεί δηλαδή πολύ περισσότερο με τον Φεσβατζίδη παρά με όλους τους υπόλοιπους, γιατί είναι και στην ίδια πλευρά και φαίνεται να συνεργάζονται καλά. Αλλά σε ανεβάσματα που έκανε, γιατί στην ΑΕΚ μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έπαιζε όλη την πλευρά, έκανε ανεβάσματα, έκανε και μπούκες. Εγώ ακόμη μπούκα δεν είδα από τον Σούντγκρεν στην περιοχή. Όχι ότι είναι απαραίτητο, απλά είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι και αυτό μέσα στην παλέτα του. Εντάξει, μπορεί να το κάνει και αυτό. Ναι, θα το δούμε. Τυχαία η χρήση της λέξης παλέτα. Πάντως το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, βασικά δεν έχει κάνει διακοπές, είναι αλήθεια ο Σούντγκρεν. Είχες σχολιάσει κάτι για τον πρόεδρο? Έχει κάνει διακοπές. Αλλά στην. Παίζει ενώ σε κανονικούς ρυθμούς σε επίσημο παιχνιδιό πολύ νωρίτερα σε σχέση με τους υπόλοιπους παίχτες και ίσως υπάρχει μια καθίζηση από πλευράς του και μέσα στην πορεία της σεζόν. Ίσως το περνάει τώρα όλο αυτό. Του βγαίνει κούραση. Και δεν κάνει αυτές τις μπούκες που λες, αυτά τα ανεβάσματα. Σε,
σε θέμα κούραση ίσω. Αλλά εγώ το αποδίδω πιο πολύ στο ότι δεν έχει βρεθεί με του παίκτε. Okay. Όχι τόσο με κούραση, γιατί αυτοί οι Σκανδιναβοί είναι και λίγο, υπερβολικά επαγγελματίε. Και δεν δείχνουν αυτά τα σημάδια που δείχνουν οι Λατίνοι ή οι Έλληνε που μετά από λίγο μπορεί να του δει να έχουν βάλει και κιλά. Να είναι λίγο... Γιατί το φυσικό για έναν Έλληνα είναι μέσα στη χρονιά αρχίσει να βάζει και κιλά. Mm-hmm. Που, δεν έχει, που έχει συνηθίσει τι προπονήσει ο οργανισμό, έχει μια φορά τη βδομάδα αγώνα, δεν είναι επίπεδο προετοιμασία σε καμία περίπτωση να λιώνει. Είναι και λίγο τεμπελάκος, αλλά οι Σουηδοί δεν είναι έτσι. Οι Σουηδοί και οι Σκανδιναβοί δεν είναι γενικότερα έτσι, είναι σκυλιά. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι όσοι έρχονται στο ελληνικό πρωτάθλημα φαίνονται δύο κλικ τουλάχιστον πάνω σε βιολογικά επίπεδα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Περιμένουμε από τα απόψεις στις 8. Θέλω να πεις και κάτι για τα μάτια της ΑΕΚ και του Ατρόμητου. Αν σου πω την αλήθεια, δεν έχω μελετήσει καθόλου τους δύο και τον Ολυμπιακό χθες έπαιζε Ολυμπιακός, ναι. Χθες το βράδυ. Δεν το παρακολούθησα. Δηλαδή είμαι σε φάση διακοπών και από το ξύνωσης. Ναι, από το ξύνωσης, αλλά εντάξει, τον Άρη τον μελετάμε και τον ΠΑΟΚ τον είδα, είναι αλήθεια όλο. Γιατί παίξαμε, ποντάραμε και όλα, αλλά δεν μας βγήκε. Δεν είναι δυνατόν. Βάλε το Σβιντέρχη μέσα να παίξει, δηλαδή να βάλει κανένα γκολ. Το Σβιντέρχη είχες και εσύ anytime score. Και τον Ντόλμπεργκ. Μπράβο ρε. Ωραίος, το έχασα από 25 δηλαδή. Έχω φάει όλους. Και τον Τάντιτς. Γι' αυτό ο Τάντιτς εμένα με πείραξε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Πώς δεν έβαλες και τον Κλάους ρε. Έβαλες όλους τους άλλους άκυρους. Ο Κλάους είναι τώρα, δίνει anytime στην επόμενη δεκαετία άμα θα βάλει γκολ. Το όχι, θα το παλέψουμε, θα το ποντάρουμε. Ναι. Μάλιστα. Okay. Ωραία. Αυτά. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια παιδιά. Αυτός λοιπόν ήταν και ο Κωνσταντίνος Τσίψιος. Παρέμβαση. Παρέμβαση, ναι. Παρέμβαση κανονικότατη. Ωραία, θυμίζουμε στον κόσμο ότι μπορεί να καλέσει το 2-3-10-2-87-8-8-8 για να κερδίσει διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βερολίνου του Ρίτζινς Καζίνο Θεσσαλονίκη. Απόψε στις 8 το ματσουάρι με τη Μόλτα να το δει εκεί σε γιγαντοθόνη με απεριόριστη μπύρα και λαχνούς για τις κληρώσεις που θα γίνουν στο ημίχρονο. Και πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο εδώ, Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε με ωραία τραγουδάκια όπως παρατηρεί ο Γιώργος Μπαϊράμης από Δημήτρη Μπαλόμπα. Έτσι, ωραία τραγουδάκια. Ρωτιάρικα είναι αυτό που βάζει. Σε ρυθμούς beach bar μας έχει ο. Ναι, είναι ο λίγο έτσι πιο δεν χαλαρά. Δεν τα έχει δυνατά. Εντάξει, 8 Αυγούστου είμαστε. Τρία μάτσα όμως έχει απόψε. Όσοι δεν πάμε στα beach bar. Τώρα που είπες 8 Αυγούστου. Τι ναι. Έγινε σαν σήμερα 8 Αυγούστου. Χειροσύμα Ναγκασάκι. Όχι ρε, τι είναι χειροσύμα. Πόσο βγήκε αυτό. Κακό. Ένα ιστορικό γεγονός, αθλητικό πάντα, έτσι. 8 Αυγούστου του 2008, στις 8 η ώρα, 8 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα, ξεκίνησε η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου. Σόπαρε. Κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει και δεν ήταν ξαναγίνει. Οι δικοί μας πότε ξεκίνησαν? Οι δικοί μας είχαν ξεκινήσει... Ημερομηνία. Δεν θυμάμαι, γύρω στις 10 κάτι ήταν, θα το δω τώρα. 4 Αυγούστου. Αλλά θέλω να σου πω ότι 4 Αυγούστου, αλήθεια. Το θυμάσαι, ρε σκύλε. 2004. Είσαι τόσο σκύλος. Για δες, μην κάνω λάθος. Κι όμως κάνεις λάθος. Γιατί καλά, πόσο είχα πει εγώ? 13. Όχι, ρε, εσύ 4 μου έχει μείνει το Euro που πήραμε, 4 Ιουλίου. 13 Αυγούστου ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες μέχρι 29. Τελικά δεν είσαι τόσο. Μου έχει μείνει το Euro, 4 Ιουλίου. Πάντως αυτό με το θυμάμαι με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Είχε γίνει κάτι ιστορικό, όλα οχτάρια. Η τελετή έναρξη δηλαδή ξεκίνησε εκείνη την ώρα, 8 η ώρα, 8. Λεπτά, 8 δευτερόλεπτα. Και στα οχτάρια καλείτε 2-3-10-2-87-8-8-8 για να κερδίσετε διπλή πρόσκληση. Για να πάτε σε λίγες ώρες στο θέατρο Βερολίνου του Regency Casino Θεσσαλονίκη και να δείτε εκεί το παιχνίδι του Άρη με τη Μόλτε σε γιγαντοθόνη με απεριόριστη μπύρα και να κερδίσετε και λαχνό για τις κληρώσεις του Αγίου στο ημίχρονο. Έτσι, κυτρινό μαύρο κλίμα που θα υπάρχει για τους φίλους του Άρη. Προλαβαίνετε ακόμη μέχρι τις 5 να καλείτε 2-3-10-2-87-8-8-8 και όποιος θέλει να παρέμβει και στον αέρα να τα πούμε για Άρη, για ΠΑΟΚ, για Πόλο Καλαμαριάς, την ομάδα του γενικότερα. Ό,τι θέλετε, ευρωπαϊκά παιχνίδια να σχολιάσουμε. Έτσι, εδώ είμαστε. Ως και τις 5 θα είμαστε παρεούλα. Ο Λίμπερο παντού. Χρήστος Γιουβάνογλου, Γιώργος Μπαϊράμης και Γιώργος Παναγιώτης στα μικρόφωνα. Με Δημήτρη Μπαλόμπα απέναντι να μας βάζει αυτά τα ωραία τραγουδάκια που θυμίζουν έτσι κλίμα beach bar, μιας που είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού. Δώσε λίγο, Δημήτρη. Πολύ ωραία λοιπόν. Και να συνεχίσουμε λίγο τώρα με ένα άλλο θεματάκι ενδιαφέρον. Να αφήσουμε λίγο στην άκρη τα παιχνίδια που έχουμε απόψε, όλη την αγωνιστική δράση, τα μεταγραφικά νέα με τα οποία θα ασχοληθούμε συνέχεια περαιτέρω. Θέλω να σταθούμε λίγο σε ένα ενδιαφέρον θέμα
έτσι λίγο πιο σοβαρό που αφορά το ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει να μας αγγίξει λίγο όλους παραπάνω νομίζω. Αφορά έναν ποδοσφαιριστή της ομάδας νέων της Λαμίας, ο πρώην αρχηγός της ομάδας K19 είναι συγκεκριμένο, ο Πάνος Αντωνίου, ο οποίος έκανε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τη μάχη με την κατάθλιψη που δίνουν άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Έτσι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Να διαβάσουμε λίγο την ανάρτησή του, όσα ανέφερε. Λοιπόν, είμαι ένας ποδοσφαιριστής 21 χρονών, λέει. Έφυγα 16 χρονών από το σπίτι μου για να παίξω σε ομάδα υποδομών μιας πάει και να ακολουθήσω το παιδικό μου όνειρο. Συνεχίζει. Νομίζω ότι αυτά τα 5 χρόνια έχω δει τη χειρότερη πλευρά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, στημένα παιχνίδια προσπαθείς με κάθε τρόπο να αποφύγεις να παίξεις για να μην τελειώσει η καριέρα σου πριν καν ξεκινήσει. Συμπαίκτες με μάτια κατακόκκινα από το αλκοόλ και τις ναρκωτικές ουσίες της προηγούμενης νύχτας. Άθλιες συνθήκες εγκαταστάσεων. Ήδη ξεκινά καταγγέλλοντας πολύ σοβαρά πράγματα, έτσι. Τα οποία λίγο πολύ νομίζω όσοι ασχολούνται βαθιά με το χώρο του ποδοσφαίρου γνωρίζουν τι συμβαίνει. Για χρόνια δεν είχαμε γήπεδο και δανειζόμαστε γήπεδα άλλων ομάδων. Εννοείται ότι δεν είχαμε για χρόνια ζεστό νερό το χειμώνα. Ενώ το αποκορύφωμα ήταν ότι για μια χρονιά κάναμε προπόνηση για κάποιους μήνες χωρίς φως. Το μόνο που είχαμε ήταν ένας προβολέας σε μια κολόνα της ΔΕΗ με ρεύμα από την πλανή καφετέρια και τα φώτα των αυτοκινήτων που είχαμε ανάψει. Όσο γελίο, τραγελαφικό και ελληνικό εντός εισαγωγικών να ανακούγεται, το κάναμε και αυτό. Έχω δει πως είναι να μην σε βλέπει ο προπονητής της πρώτης ομάδας, πως είναι μια ολόκληρη διοίκηση να σου τάζει το χειμώνα συμβόλαιο για το καλοκαίρι και το καλοκαίρι άλλο για τα Χριστούγεννα. Και ένα πρωινό μετά από προσπάθειες, θυσίες και ατέλειωτες υποσχέσεις να σου λένε πρέπει να έρθεις να πάρεις το τελτίο. Ο προπονητής δεν ασχολείται με πιτσιρικάδες και είσαι μεγάλος για αυτόν στα 20 σου χρόνια. Ενώ στα 18 σου έλεγε ότι είσαι μικρός, πάρε παιχνίδια με τη δεύτερη ομάδα. Μετά από αυτό, όπως όλοι ξέρουν και όλοι σου προτείνουν, είναι ο δρόμος της ΓΑΜΑ Εθνικής για να πάρεις παιχνίδια και ίσως να σε ψαρέψει κάποιος από μεγαλύτερη ομάδα. Πήγα γιατί γιατί ενώ ήξερα ότι οι πιθανότητες μου να εκπληρώσω το όνειρό μου και να γίνω επαγγελματίας έχουν ρεαλιστικά σχεδόν εκμηδενιστεί, δεν είμαι διατεθειμένος να τα παρατήσω. Εκεί, ό,τι σας περιέγραψα πριν, ήταν χειρότερο επί 10 και φτάνουμε στις 7 Οκτωβρίου του 2018. Το πρώτο μου παιχνίδι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ο προπονητής με βάζει να παίξω και στη δεύτερη φάση κάνω ένα tackling και σπάω την κνήμη από το δεξιό μου πόδι. Στο νοσοκομείο με πάει ένα συμπαίκτης μου με δικό μου αυτοκίνητο. Από τη διοίκηση, όλοι κοίταγαν πώς θα αποφύγουν την ταλαιπωρία του δημόσιου νοσοκομείου στη συμπρωτεύουσα. Μόνο μετά από. Στη Θεσσαλονίκη αναφέρεται προφανώς. Μόνο μετά από δική μου επιμονή φιλοτιμήθηκε να έρθει γραμματέας της ομάδας. Μετά από αυτή τη μέρα άλλαξε όλη η ζωή μου. Τοποθετήθηκαν υλικά εντός του ποδιού, δηλαδή ένα σύλλος εντός της κνήμης και βίδες. Για μήνες είχα πατερίτσες, για μήνες δεν μπορούσα να ελέγξω 100% το πόδι μου, για μήνες ένιωθα πόνους σε κάθε μου βήμα. Και φτάνουμε στο σήμερα, 9 μήνες μετά. Ακόμα έχω πόνους, ακόμα το πόδι μου δεν έχει κολλήσει 100% ενώ θα έπρεπε. Το μεσημέρι πήρα ενδοφλέβια φάρμακα. Μήπως και κολλήσει και δεν χρειαστεί να κάνω σε 2 μήνες πάλι χειρουργείο και όλα πάλι από την αρχή. Εννοείται ότι από την ομάδα δεν ξαναπήρα μισθό, εννοείται ότι δεν έβαλαν ούτε 1 ευρώ για το χειρουργείο και τους γιατρούς, ίσως από πείσμα που όλοι πιστεύουν ότι πλέον δεν μπορώ. Η ώρα που γράφω αυτό το κείμενο είναι 2:55 το ξημέρωμα και ψήνομαι στον πυρετό λόγω του φαρμάκου. Τους τελευταίους μήνες σκέφτομαι όλη μέρα, κάθε μέρα ένα πράγμα. Γιατί με κεφαλαία να ξαναπαίξω, γιατί να σηκωθώ να πάω στο γύρο γυμναστήριο κάθε μέρα. Ψάχνω το κίνητρο για να δουλέψω και να μην τα παρατήσω και δεν βρίσκω καμία προφανή απάντηση. Ακόμα ειλικρινά δεν έχω ιδέα τι θα γίνει, αλλά ο λόγος που τα γράφω αυτά, πέρα από τα παιδιά στο βίντεο που έχουν περάσει κάτι παρόμοιο, είναι 2 άνθρωποι που με τα λόγια τους με βοήθησαν πολύ. Ο ένας είναι ο Ετεοκλής Παύλου που έχει χάσει το 1 του πόδι και είπε: ωραία, αν αναρωτιέσαι γιατί συνέβη αυτό σε σένα και όχι σε κάποιον άλλον, βγες έξω και δείξε έναν άλλον που θα ήθελε να το πάθει αυτό στη θέση σου. Σας εγγυώμαι κι εγώ, δεν γίνεται, ούτε στο χειρότερο σου εχθρό. Σε σένα συνέβη και πρέπει να σηκωθείς από τον καναπέ και να το παλέψεις. Ο δεύτερος είναι ο Λευτέρης Πετρούνιας που έταζε χρυσό στο παγκόσμιο με καταστραμμένο ώμο, μόνο και μόνο για να πείσει τον εαυτό του και να τα καταφέρει. Αυτός είναι ο λόγος που τα λέω αυτά δημόσια. Σας ευχαριστώ, Αναφύριο. Πάνος Αντωνίου σε ανάρτησή του. Πρώην αρχηγός είπαμε της K19 της Λαμίας και νομίζω είναι συγκλονιστικά όσα περιγράφει, έτσι. Δεν ξέρω τι θέλετε να σχολιάσετε. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Τι να σχολιάσεις, τα είπε όλο το παιδί. Το κείμενο μιλάει από μόνο του. Δεν μπορείς να πεις απολύτως τίποτα. Και είναι η σκληρή πραγματικότητα η οποία υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο του σήμερα, έτσι. Δυστυχώς. Και πόσο ήρωες είναι αυτοί που μας φέρουν τις διακρίσεις, οι αθλητές που φέρνουν τις διακρίσεις, όπως αυτό που έχει στην αναφορά γίνει το Λευτέρης Πετρούνιας. Ναι. Ο οποίος πήγε τραυματίας στο παγκόσμιο και το κατέκτησε. Ναι. Είναι τρομερά όσα και έτσι πως προπονούνται, υπό ποιες συνθήκες προπονούνται και όλοι αυτοί. Το τι πραγματικά συμβαίνει στις χαμηλότερες κατηγορίες. Ναι. Αν πιάσουμε δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο από ΓΑΜΑ Εθνική και κάτω, ας μην πω και τη φουτμπολία που και εκεί γίνονται τρομερά πράγματα,
για αυτά που είπε για στημένα παιχνίδια, για αλκοόλ, για το ότι δεν νοιάζεται κανείς από τις ομάδες και τους ποδοσφαιριστές, για πλήρωτους παίκτες νεαρής ηλικίας, όλη αυτή την κατάσταση που περιγράφει, που την έχει ζήσει ο ίδιος από μέσα. Και νομίζω, ξαναλέω, όσοι ζουν το ποδόσφαιρο από κοντά, τα βλέπουν όλα αυτά τι γίνεται σε καθημερινή βάση. Έτσι, και πόσο σκληρή είναι η πραγματικότητα που βιώνουν όσοι κυνηγούν το όνειρό τους μέσω του ποδοσφαίρου. Όσα παιδιά έχουν φιλοδοξία να γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και το παλεύουν σε χαμηλότερες κατηγορίες, το τι καταστάσεις βιώνουν. Και από αυτούς είναι ελάχιστοι οι οποίοι θα καταφέρουν τελικά τη διάκριση για διάφορους λόγους και θα μπορέσουν να σταθούν σε υψηλότερο επίπεδο και να πετύχουν, έτσι. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και δεν ξέρω, είναι πολύ υπεύθυνοι, είναι πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν και μπορούν να γίνουν για να αλλάξει η κατάσταση, αλλά είναι συγκλονιστικά όλα αυτά που λέει το παιδί, έτσι. Για όσους τραυματίζονται και όλο αυτό το γολγοθά που έχουν να περάσουν. Και όχι να γκρινιάζουμε και να ασχολούμαστε τρεις μέρες για το αν οι παίκτες του Άρη πήγαν με τσάρτερ ή έκαναν μια πτήση παραπάνω και ταλαιπωρήθηκαν κάποιες ώρες παραπάνω, έτσι. Ναι, πάντα αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε στις δύσκολες καταστάσεις, ότι δεν είμαστε ούτε πρώτοι τελευταίο και ότι υπάρχουν και ακόμα χειρότερα. Ναι. Ότι μπορούμε να λέμε ευχαριστώ. Έτσι, ναι. Που αντιμετωπίζουμε κάτι, ενώ υπάρχουν πολύ χειρότερα στον κόσμο. Έτσι. Ναι. Γροθιά στο στομάχι το κείμενο. Ναι. Πραγματικά. Εντάξει, είναι πράγματα όμως τα οποία νομίζω δεν πρέπει να περνούν κάτω από το χαλί. Έτσι, πρέπει να έρχονται στην επιφάνεια. Μπας και κάποιος κάποια στιγμή φιλοτιμηθεί να βελτιώσει λίγο τα πράγματα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο, να αλλάξουμε τώρα θέμα. Εντάξει, όλα αυτά νομίζω όσοι τα ακούσαμε, τα διαβάσαμε, ας τα σκεφτούμε λίγο παραπάνω ο καθένας ατομικά. Έτσι, και όποιος μπορεί, είναι αρμόδιος και γενικότερα ο καθένας στη μεριά του όπως μπορεί, ό,τι μπορεί. Να σκεφτεί από εδώ και στο εξής πώς θα διαχειρίζεται καταστάσεις. Όσοι είναι κοντά στο ποδόσφαιρο, στην προκειμένη περίπτωση για το οποίο αναφερόμαστε, έτσι. Σε χαμηλότερες κατηγορίες. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι άλλο. Αν θέλεις να σχολιάσουμε κάτι άλλο επί του θέματος, τι να πεις βασικά. Τι να πεις. Ναι. Να γυρίσεις. Να ότι ίσως δεν υπάρχει και ανθρωπιά, έτσι. Όταν παρατάνε το παιδί στο έλεος, το αφήνουν. Ναι. Και δεν είναι. Ενώ αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, που δεν είναι το μόνο παράδειγμα. Ακριβώς. Απλά σαφώς, το έθεσε. Σαφώς. Και έχει τη δύναμη να τα γράψει αυτό, και δημόσια. Μπράβο το παιδί. Γιατί πολλοί μπορεί να φοβόντουσαν, πιθανόν, δεν ξέρω, συνέπειες από την ομάδα. Δεν έχει να χάσει και τίποτα άλλο το παιδί. Τι να χάσει πλέον, ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Σχετική ανακοίνωση, όχι σχετική με το θέμα που αναφέραμε νωρίτερα, ανακοίνωση από πλευράς Τρίγλιας, για την οποία Τρίγλια... υπάρχουν σενάρια για αγορά του αφημί από τον Ηρακλή. Λοιπόν, να διαβάσουμε την ανακοίνωση της Τρίγλιας που διαψεύδει ότι ο Ηρακλής πρόκειται να αγοράσει τον αφημί της ομάδας. Σε απάντηση όλων των δημοσιευμάτων των τελευταίων ημερών, η διοίκηση της ΠΑΕ Τρίγλιας ενημερώνει ότι δεν υπήρχε αλλά και δεν υπάρχει καμία περίπτωση παραχώρησης του αφημί. Και επίσης δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση συνεργασίας με άλλη ομάδα. Οι φίλαθλοι της Τρίγλιας αλλά και όλη τη Χαλκιδική θα καμαρώνουν την ομάδα του στο πρωτάθλημα της Football League. Αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Τρίγλια, της ομάδας της Χαλκιδικής που θα παίξει στο πρωτάθλημα της Football League και την οποία προσέγγισε, όπως διαβάζαμε και από χθες, ο Ηρακλής έντονα για να αγοράσει τον αφημί της και να παίξει εκείνος στη Football League με καθαρό αφημί. Κάτι τέτοιο δεν θα γίνει σύμφωνα με τους ανθρώπους της Τρίγλιας και θα δούμε την ομάδα της Χαλκιδικής να είναι στην Football League την τρίτη τη τάξη κατηγορία μετά την αναδιάρθρωση. Έτσι, όπως το ονομάζεται πλέον, είναι ΓΑΜΑ Εθνική ουσιαστικά. Και δεν ξέρουμε τι άλλο απομένει για τον Ηρακλή, άμα υπάρχει άλλη λύση. Ναι, πλέον γιατί τα περιφέρεια στενεύουν συνεχώς. Διαψεύδει και ο Βόλος, και η Λαμία, τώρα και η Τρίγλια. Υπάρχει κάτι άλλο στο κάδρο. Δεν βλέπω να υπάρχει φως στο τούνελ για τον Ηρακλή. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει. Και τα σενάρια που έμπλεκαν τον Ηρακλή με την Τρίγλια ήταν να δώσουν τα μισά παιχνίδια στη Χαλκιδική φέτος, τα άλλα μισά στην Θεσσαλονίκη, ναι. Και σιγά σιγά να γίνει αυτή η μετάβαση ώστε του χρόνου να αγωνίζεται κανονικά ως Ηρακλής στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δηλαδή θα ήταν μια μεταβατική περίοδος αυτή. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ήταν εφικτό όλο αυτό και αλλοιώνει λίγο και την ιστορία σου, δηλαδή να αλλοιώνει όλο αυτό. Βέβαια. Αλλά πρέπει να βρεθεί και κάποια λύση επιτέλους με τον Ηρακλή, να παίξει κάπου. Δεν το βλέπω. Σίγουρα δεν διαγράφεται η ιστορία, έτσι. Τα άφημα είναι νούμερα. Ναι. Δεν αλλοιώνει τη ιστορία σου, αλλά. Νομίζω θα είναι χειρότερη ντροπή, να το πούμε. Χειρότερο στίγμα στην ιστορία του Ηρακλή του να περάσει μια σεζόν και να μην παίξει πουθενά η ομάδα. Ούτε καν ομάδα νέων σε ένα πρωτάθλημα αριθμού. Γιατί αυτό θα γίνει έτσι όπως οδηγούνται τα πράγματα, εκεί θα καταλήξουν λογικά.
Του είχαν κάνει μια χρονιά την πρώτη μετά τον επιβασμό του Super League τότε με τον Αστέρα Τρίπολη στο είχε γίνει και το Λεφαδιακό. Είχαν παίξει Δέλτα Εθνική κάποια παιχνίδια. Ναι. Μέχρι να πάρουν κάτι υπήρχε, υπήρχε ομάδα, κάτι αυτό. υπήρχε Ηρακλής. Τώρα δεν θα, και έτσι όπως οδηγούν τα πράγματα δεν θα υπάρχει καν Ηρακλής στην Έζον, πουθενά σε καμία κατηγορία. Δεν δήλωσε καν συμμετοχή. Ναι, δεν έχει δηλώσει καν συμμετοχή. Αυτό έχει ξεκαθαρίσει με τον Άφημη που έχει τον προηγούμενο, με τα χρέη δεν πρόκειται να αναλάβει να παίξει. Πουθενά. Και αν θα παίξει με τελικά με ποιο Αφημί θα παίξει, με το παλιό του ή με το ΑΕΠ Ηρακλής. Το παλιό που βρίσκεται, σε ποια κατηγορία βρίσκεται το παλιό Αφημί. Έχουμε το εικόνα. Ποιο Αφημί, εκείνο του Ρέμου. Του Ηρακλή, ναι. Κοίταξε, αν δεν κάνω λάθος, εντάξει βέβαια ο Γιώργος Ματζιούκης είναι αρμόδιος για αυτά, αλλά αν δεν κάνω λάθος, το μοναδικό Αφημί το οποίο είναι λίγο σε καλύτερη κατάσταση είναι αυτό που είχε η δείξη του Αντώνη Ρέμου, καθώς έχει ξεπληρώσει κάποια χρέη και είναι λίγο σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά βρίσκεται στα τεχνικά εκείνο το Αφημί. Πρέπει, ναι. Έχω αυτή την εντύπωση. Δεν είμαι σίγουρος, να μην πω ανακρίβεια, αλλά. Θα μπορούσε να είναι μια λύση ο Ηρακλή ο Ρέμος αυτή την περίοδο. Όχι. Δεν νομίζω ότι θα θέλει και ο ίδιος ο Ρέμος. Λέμε τώρα. Γι' αυτό. Ναι. Αν το ήθελε, λέω. Λοιπόν. Νέος προπονητής στον Αποέλ, ο Τόμας Ντολ. Ανακοινώθηκε επίσημα πριν από μία ώρα. Έγινε κάτι χθες μετά την ήττα ή δεν. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχαν και έντονα μηνύματα. Πρέπει να απολύθηκε, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ειδικό πρόγραμμα για τον Ελ Καντουρί. Υπάρχει και σχετική ενημέρωση από την. Έτσι, ενημέρωση πάει από ότι θα χρειάζεται ειδική μεταχείριση ο Καντουρί. Νομίζω. Που είχε στη μέση, πονούσε για να μπορέσει να είναι έτοιμο ρίβαρντ τον Αγιάξ. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε, δηλώσει του προπονητή της Μόλντε, έτσι, για το παιχνίδι το σημερινό. Μίλησε ο εκπρόσωπος του τύπου, ο τεχνικός των Νορβηγών, ο Έρλινγκ Μόε. Λοιπόν, δεν θα πάμε σε ένα στυλ παιχνιδιού για να προσαρμοστούμε στους αντιπάλους μας. Είμαστε αρκετά δυνατοί και έχουμε πει στις δικές μας ικανότητες και στον τρόπο που αγωνιζόμαστε. Ο Άρης είναι μια καλή και έμπειρη ομάδα με ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει σε μεγάλα πρωταθλήματα. Όπως πάντα στην έδρα μας θα παίξουμε επιθετικά. Έχουμε αυτοπεποίθηση και αισθανόμαστε ότι θα κερδίσουμε τη μάχη στο σπίτι μας, αρκεί να επιβάλλουμε τους όρους μας. Αντιμετωπίζουμε μια καλή ομάδα, όμως και για μας ισχύει το ίδιο. Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στους εαυτούς μας. Θέλουμε να έχουμε την μπάλα όσο γίνεται περισσότερο. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε παιχνίδια και αυτό είναι θετικό για εμάς. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την μπάλα, να έχουμε καλό passing game και σωστές κινήσεις στη μεσαία γραμμή και την επίθεση, ανέφερε ο τεχνικός Μόλντε. Και κλείνοντας για παίκτη του Άρη που υπολογίζει περισσότερο, απάντησε πως αν θα έπρεπε να επιλέξω έναν παίκτη, αυτό θα ήταν ο Ιντέγε. Έχει παίξει στη West Bromwich και είναι καλός παίκτης και επικίνδυνος στην επίθεση. Αλλά δεν θα πρέπει να σταθούμε μόνο σε έναν ποδοσφαιριστή. Υπάρχουν πολύ καλοί παίκτες στον Άρη. Ανέφερε ο τεχνικός της Μόλντε εν ώψη του αγώνα που θα γίνει σε λιγότερο από 5 ώρες πλέον στο Μόλντε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο break και επιστρέφουμε εδώ λίμπερο παντού στο Λίμπερο. Θα επιστρέψουμε με τα γραφικά στην Αγγλία, μια και υπάρχει το deadline, να έχουμε εικόνα ποιοι ήρθαν, ποιοι έφυγαν από τις μεγάλες ομάδες. Υπάρχει και το θέμα του Ντιμπάλα που υπάρχει ξανά ανατροπή. Θα τα πούμε μετά το break. Μην βιάζει. Ωραία, πάμε break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Λίμπερο 107,4 με Ανρί, Τιτί, πανηγυρισμούς κτλ. Και πάμε κατευθείαν στο Μόλντε, όπου είναι ο Χρυσάνος Αλτίδης, για να μας βάλει στους ρυθμούς του αγώνα που θα ξεκινήσει στις 8 για τον Άρη. Τι γίνεται? Καλησπέρα, Χρυσάνε. Καλά. Καλά, εσείς τι κάνετε? Πώς είμαστε, κυκριώνουμε? Εδώ ζεσθενόμαστε πάντως. Όχι, δεν λέω κυκριώνουμε, βάλαμε μια. Με μπουφανάκι σε είδα τη φωτογραφία. Εκείνο είναι το αμάνικο. Σήμερα είναι χειρότερα τα πράγματα από αυτά. Α, μάλιστα. Τώρα έχω βάλει φούτερ με κουκούλα. Έχει 13 βαθμούς εκεί αυτή τη στιγμή. Από τους 33 στους 13. Δεν μπορώ να πω ότι έχει. Ναι, δεν έχει κρύο, δηλαδή έτσι να φυσάει και να κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή και με το εμείς οι εύσωμοι και με το φανελάκι να είμαστε εδώ. είμαστε οκ, okay, αλλά κρυώνουμε. Δηλαδή δεν μπορείς να κάτσεις έξω πολύ ώρα. Είναι και αλλαγή από άτομη. Σου. Ναι, είναι, πώς να σου πω, κάτι σαν Οκτώβριος. Μεσημεριά στην Ελλάδα, μια τέτοια κατάσταση. Είναι εδώ. Εντάξει. Για ποδόσφαιρο καλά είναι. Οι συνθήκες για ποδόσφαιρο είναι καλά. Τώρα, άμα ανοίξουν τίποτα οι ουρανοί και τα λοιπά, δεν το γνωρίζω. Τώρα βρέχει. Όχι, είναι φιά. Αλλά έχει μια μουντίλα εκπληκτική. Κατάθλιψη πιάνει, Κοίταξε, είναι πάρα πολύ ωραία η τοποθεσία. Είναι η θάλασσα, είναι και εκεί που βρισκόμαστε και το ξενοδοχείο που είναι δίπλα ακριβώς στο γήπεδο. Δεν σε πιάνει κατάθλιψη, όχι. Τη μία μέρα, δεύτερη που είμαστε εδώ εμείς.
Την πέμπτη μέρα ενδεχομένως. Την έκτη μέρα είναι για λίγο. Ενδεχομένως να μας πιάσει. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι όχι. Δεν, είναι ωραία η περιοχή. Μάλιστα τα περισσότερα εδώ μαγαζιά, τώρα είμαστε κέντρο εδώ της πόλης. Τα περισσότερα μαγαζιά, δηλαδή δεν είναι αγοράς παπούτσια, ας πούμε. Έτσι. Ανδρικά, γυναικεία και τίποτα άλλο. Είναι με κασκόλ της Μόλδε, με σημαίακια της Μόλδε. Είναι η ομάδα της περιοχής. Είναι, εδώ δεν υπάρχει άλλος είναι Άρης, άλλος είναι ΠΑΟ και άλλος είναι Μόλδε, άλλος είναι Ρόζεμπορ. Όλοι είναι Μόλδε εδώ πέρα. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι και τα μαγαζιά και όλα είναι στα μπλε και άσπρα της Μόλδε. Σου λέω έχουν βάλει κάτι σημαίακια, κάτι κασκόλ. Ναι, το περιμένουν δηλαδή έντονα και εκεί το παιχνίδι, έτσι. Ναι, βέβαια, να πω το εξής. Η πόλη έχει 26.500-27.000 κατοίκους. Και μας είπαν, μας έλεγε ο πιο κατάλληλος για να μας τα πει, ο ταξιτζής, ότι οι μισοί περίπου κάτι και λείπουν. Διακοπές στην Ελλάδα? Είναι διακοπές. Είναι διακοπές. Δεν έχουν τόσο συχνό προορισμό την Ελλάδα. Κάτι Ηνωμένες Πολιτείες λέει πάνε. Τώρα Ελλάδα τα... οι περισσότεροι πάνε κάτι Ηνωμένες Πολιτείες και υπάρχει και αυτοί που πάνε εξωτερικό δηλαδή και δεν πάνε κάτι τέτοια μεγάλα ταξιδιά περατολικά. Ακριβά ταξίδια όπως αντιλαμβάνεστε γιατί έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Και υπάρχει και το δεύτερο κομμάτι τουρισμού από την πλευρά τους, οι οποίοι είναι όπως και στα περισσότερα μέρη της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, μπαίνουν σε τροχόσπιτα και πάνε σε κάτι τέτοιες περιοχές με λίμνες, με φιόρδ, με διάφορα τέτοια καταλύματα που υπάρχουν. Αλλά αυτοί πάνε περισσότερο κατεβαίνουν προς κεντρική Ευρώπη, αυτού του είδους ο τουρισμός. Τώρα πώς ακριβώς το κάνουν αυτό και πηγαίνουν και έρχονται, άλλοι πάνε Σουηδία, άλλοι πάνε Φιλανδία. Υπάρχουν λοιπόν χωρισμένοι σε δύο κομμάτια. Και υπάρχουν βέβαια και κάποιοι που πάνε στα νησιά και τα λοιπά. Περισσότερο βέβαια από ό,τι κατάλαβα πάνε προς Ισπανία και Πορτογαλία και λιγότερο προς Ελλάδα. Αλλά υπάρχουν και προς Ελλάδα προορισμοί που επιλέγονται εδώ από τους από τους Νορβηγούς. Αλλά μας είπαμε ότι η μισή λείπουνε. Άρα, αν το πάμε με βάση τον πληθυσμό, έχουν μείνει καμιά 13-14.000, από τους οποίους οι 5 με 6 μας είπαν ότι θα είναι στο γήπεδο το απόγευμα. Δηλαδή, οι της Μόλδα που μας το είπαν, ότι υπολογίζουν γύρω στους 5 με 6.000 φίλους της ομάδας να είναι στο γήπεδο, το οποίο χωράει 11. Άρα, περίπου το μισό να είναι γεμάτο, θα είναι έκπληξη για αυτούς, αν γεμίσει. Ο Χρήστος ο Κιώσης λέει να σε ρωτήσουμε τι εθνικότητα ήταν ο ταξιτζής, γιατί λέει για Νορβηγός πολύ κουτσομπόλης, λέει, του φάνηκε για να σου είπε όλα αυτά. Νορβηγός και μια χαρά ήταν και μάλιστα ήταν εξυπηρετικότατος ο τύπος. Μας έκανε ξενάγες, μας είπε αυτό από εδώ, αυτό από εκεί, το ένα το άλλο. Ήταν μια χαρά. Ωραίος. Γενικά δεν είναι τόσο απόμακρη όσο και εμείς. Και εμείς τέτοια εικόνα είχαμε όταν μας πούμε για τους Νορβηγούς. Μια χαρά εξυπηρετική είναι μέχρι. Θα μου πεις τώρα, είναι αυτούς τους οποίους πληρώνουμε για να μας παρέχουν υπηρεσίες. Ο ταξιτζής, η ρεσεψιόν. Ναι. Εντάξει, αυτή είναι η εξυπηρετική. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς γίνεται με τους υπόλοιπους. Ναι. Να σου πω ότι πριν από λίγο ήρθε και ένα βανάκι με 10 φίλους του Άρη από τη Σουηδία. Η ηρωική, έτσι. Αυτοί είναι, κάνανε πολλά χιλιόμετρα. Έχουμε ήδη τους 4-5 από χθες που έχουν έρθει από Ελλάδα. Μαζί εννοώ, παιδιά που τα ξέρουν κιόλας. Τώρα προφανώς θα υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θα έρθουν μεμονωμένα. Τα εισιτήρια που πήρε ο Άρης είναι 50, είναι 15 με 20 προσκλήσεις, 70 υπολογιστές. Με βάση τις κρατήσεις, προκρατήσεις, τι λέγανε οι Νορβηγοί εδώ. Ότι περίπου 60 με 70 φίλους του Άρη περιμένουν σήμερα στο γήπεδο. Θα τους βάλουν σε μια συγκεκριμένη θύρα να καθίσουν. Και θα βγουν από εκεί το μάτι και βεβαίως έχουν τα πανό τους, τις μπλούζες τους. Κανονικά, για να φωνάξουν για τον Άρη. Και έτσι όπως το είναι το γήπεδο, έτσι και συσκευαστό, και αυτό νομίζω με την ακουστική που θα έχει θα τους ακούμε κανονικά στο γήπεδο. Και εφόσον και οι Νορβηγοί δεν θα έχουν πληρότητα στην κερκίδα. Οι Νορβηγοί είναι τα. Χειροκροτήματα και πάμε και τέτοια. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχουν κάτι ιδιαίτερο. Τώρα αν υπάρχει και μια πιο φανατική μερίδα οπαδών, θα το δούμε στην πράξη σε λίγες ώρες στο κήπεδο. Προβλήματα δεν υπάρχουν για τον Σάββα Παντελεύη. Έχει όλους τους παίκτες τη διάθεσή του, αυτούς που είναι εδώ στην αποστολή έτσι τους 20. Τώρα το θέμα είναι μία-δύο θέσεις από τις 11. Αν δηλαδή θα επιλέξει να παίξει
με το σχήμα που έπαιξε στην Κύπρο ή θα κάνει μία αλλαγή. Αυτή η μία αλλαγή μπορεί να είναι οι δύο που θα αναφέρω τώρα, δηλαδή ή να μπει ο Τόνσο στη θέση του Φραντζίδη και να πάει ο Μπιγκινή στα άκρα ή να υπάρξει μία πιο κατά κάποιο τρόπο συντηρητική ενδεκάδα και κάτι θα σημαίνει και μια μετατροπή του 4-2-3-1 σε 4-3-3 του Σάσα στο παιχνίδι αντί για τον Φετσαντήδη. Αυτό θα σημαίνει ότι ο Μαρτίδη θα πάει σε ρόλο πίσω από τον Μιτέγε στην ουσία, αλλά θα υπάρχουν θα βγαίνει και λίγο προς τα άκρα και θα είναι ο Σάσα σε ρόλο εξ αρχείου για να έχει και περισσότερα τρεξίματα η ομάδα και να κόβει κάποιες μπαλιές που οι Νορβηγοί παίζουν πάρα πολύ καλά το επιθετικό transition, βγαίνουν πάρα πολύ καλά στην κόντρα. Έχουν πάντα, και αυτό είναι ένα θέμα που είδε ο Παντελίδης σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που έπαιξαν και δεν υπολογίζει τόσο τα παιχνίδια στην Νορβηγία, γιατί εντάξει το επίπεδο δεν είναι τόσο υψηλό, όσο τα επίπεδα που συγκρούστηκαν οι Νορβηγοί στην Ευρώπη και τον τρόπο που έπαιξαν απέναντι στους Σέρβους στον προηγούμενο γύρο. Έχουν πάντα και καταφέρνουν και βγάζουν υπεραριθμία στην αντίπαλη άμυνα, στην επίθεσή τους δηλαδή, και αυτό βοηθάει πολύ και το γεγονός ότι παίζουν δύο επιθετικούς. Άρα ο Σάστα είναι ένας παίκτης ο οποίος με τα τρεξίματά του θα αναλάβει να καλύψει στο δυνατόν περισσότερους χώρους και παράλληλα με τον Μπάσα να κόβουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Γιατί είναι διαφορετικό να είναι ο Σάστα και ο Μπάσα, αυτό που κολλάει πρακτικά για Σάστα Μπάσα βέβαια, από το να είναι ο Μπάσα με τον Ματίγια και μπροστά να είναι ο Τόνσο ή ο Ντιγκινί. Αντιλαμβάνεσαι ότι 100% ο Βραζιλιάνος έχει πολλές περισσότερες δυνατότητες στο τρέξιμο, στην κάλυψη χώρων και φυσικά αμυντικά σε σχέση με τον Ματίγια και τον Τόνσο ή τον Ντιγκινί, ανάλογα ποιος παίζει στη θέση 10. Άρα μπορεί να δούμε και αυτό το 4-3-3. Μάλιστα. Άρα για να την πάρουμε από την αρχή την δεκάδα, Χρήσαν, πίσω είναι σίγουρα ο Κουέστα, έτσι, στα μπακ σίγουροι Σούντγκρεν. Κουέστα, Βέλεθ Ρόουζ, ο Σούντγκρεν δεξιά, ο Κόρφου τα αριστερά. Μπροστά τους ο Μπάσα, ο Σάστα και ο Ματίγια, τριπλέτα στα χαφ και η Ντέγε, Λάρσον και δεξιά ο Ντιγκινί για τα εξτρέμ. Δεν νομίζω ότι θα μείνει έξω ο Ντιγκινί για να παίξει ο Φετσφατζίδης, γιατί ο Ντιγκινί βοηθάει πολύ περισσότερο και ανασταλτικά. Ένας παίκτης παίζει και σε πολλές θέσεις και επίσης ο Ντιγκινί, ακόμα και αν διαφοροποιηθούν τα πλάνα του προπονητή, μπορεί να παίξει δεξιά. Μπορεί να παίξει αριστερά, μπορεί να παίξει πίσω από τον επιθετικό, μπορεί να παίξει και στον επιθετικό. Παίζει και στις τέσσερις θέσεις της επίθεσης. Οπότε και αλλαγή πλάνων να υπάρχει για κάποιο λόγο για τον προπονητή. Ο παίκτης αυτός είναι ο μπαλαντέρ που λέμε στην επίθεση και μπορεί να παίξει παντού. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, θεωρώ θα αφήσει το Φαφρατζίδη στον πάγκο και θα πάει ο Ντιγκινί δεξιά. Αν επιλέξει, επαναλαμβάνω, αυτό το σύστημα με το Σάσα που είναι και το πιθανότερο, γιατί η επιθετική γραμμή των Νορβηγών είναι ότι καλύτερο έχουν να δείξουν. Κατά την άλλη έχουν αδυναμίες πίσω. Έχουν αδυναμίες και στο κέντρο της αμυνάς τους στις στιμένες φάσεις. Βέβαια είναι ψηλά κορμιά. Οι θέσεις τους δεν είναι πολύ καλές σε πολλές περιπτώσεις. Και έχουν επίσης αδυναμία, αν ο Άρης καταφέρει και κυκλοφορήσει καλά την μπάλα, αλλά αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που του δίνουν, τότε σίγουρα πιστεύω ότι θα πετύχει κάποιο γκολ. Έχει αυτή τη δυνατότητα, είναι που έχει πολύ γρήγορους παίκτες. Και ο Σάσα είναι γρήγορος ποδοσφαιριστής. Θα έχει το Ματίγια που μπορεί να περάσει σίγουρα με πολύ μεγάλη άνεση καλές κάρτες πάσης στον Ιντέγε είτε στον Λάρσον είτε και στον Ντιγκινί. Έχει ο Άρης τη δυνατότητα, αν βρεθούν σε καλή μέρα η μεσοεπιθετική του, να αξιοποιήσει τις όποιες ευκαιρίες και να καταφέρει να σκοράρει. Κάτι που θα του δώσει φυσικά πολλές περισσότερες πιθανότητες για την πρόκληση στην επόμενη φάση. Βέβαια. Είπαμε και για τον Σούντγκρεν πριν ότι είχαμε ανοίξει το θέμα του, ότι βρίσκεται σε πιο οικείο περιβάλλον και ότι επειδή δεν ήταν τόσο καλό στα τελευταία παιχνίδια, τον περιμένουμε σήμερα πιο ανεβασμένο. Να και δείξει τα στοιχεία του. Ο Λάρσον, ναι. Και ο Σούντγκρεν και ο Λάρσον είναι σχεδόν στην πατρίδα του. Αυτή είναι η περιοχή στην οποία έχουν εξοικειωθεί κτλ. Από την άλλη υπάρχουν άλλοι 9-3-12 ποδοσφαιριστές που θα κληθούν να παίξουν. Και όπως είναι εξοικειωμένοι αυτοί ακόμα και στο χλωτάπιτα στον οποίο θα έχουμε το βράδυ στο παιχνίδι, αυτό το συνθετικό, τον δύσκολο πολλές φορές αν δεν ξέρεις πώς να τον αντιμετωπίσεις. Από την άλλη οι Νορβηγοί είναι απόλυτα εξοικειωμένοι και θα έχουν τις δυσκολίες τους στο πλέον της Βικελίδης, στην αφόρητη ζέστη που θα υπάρχει εκείνη τη μέρα. Αφόρητη για τα δεδομένα τα δικά τους. Υπάρχουν πολλές παράμετροι που μπορεί να καθορίσει το παιχνίδι. Η τύχη,
ο διαιτητής. Ένα τσάφα που μπορεί να προκληθεί γιατί δεν υπολογίζεις πώς θα χτυπήσει, πώς θα κάνει τον γκέλι μπάλα στο συνθετικό χλωροτάπι, θα ζητήσουμε το πώς το κάνει στο κανονικό το χλωρτάρι, η λάσπη, η βροχή. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που καθορίζουν ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. Γι' αυτό και είναι τόσο απρόβλεπτο το ποδόσφαιρο σε σχέση με τον μπάσκετ, που εκεί θα μπει σε ένα γήπεδο μπάσκετ, εκεί δεν υπάρχει. Πολλές φορές θυμάμαι λέγαμε για σκληρά και μαλακά στεφάνια που επηρεάζουν, αλλά η μόνη παράμετρος που μπορεί να διαφοροποιήσει και την κατάσταση είναι αυτή, εντάξει και ο διαιτητής βέβαια πάντα, οι διαιτητές είναι αυτοί που μπορούν να επηρεάσουν ένα αποτέλεσμα, αλλά στο ποδόσφαιρο υπάρχουν 500 πράγματα. Ναι, η παράμετρος της απουσίας του Παντελίδη από τον πάγκο πιστεύεις μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στην έκβαση του παιχνιδιού, στην εξέλιξη του κυρίως μέσα στο παιχνίδι? Ρωτήσαμε τον ίδιο, είπε ότι, και μας είπε, έκανε σύγκριση με τον μπάσκετ, ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα άθλημα στο οποίο ο προπονητής την ώρα του αγώνα με οδηγίες μπορεί να τα αλλάξει πολλά. Mm. Ναι, τις οδηγίες και θα τις δώσει τώρα. Με κάποιο τρόπο θα τις δώσει. Θα είναι με μήνυμα, θα είναι με τηλέφωνο, θα είναι στην κούτρα, θα στείλει περιστέρι, θα γράφει χαρτάκι για να το θέλει με κάποιον στον πάγκο. Δηλαδή, αν θέλει να πάρει τον Φετφαντζίδη τα δεξιά, να τον πάει αριστερά και να βάλει τον Σούντγκριν στόπερ, λέω τώρα μια χαζομάρα απλά για να την πω, θα το κάνει. Προφανώς. Η εντολή. Δεν είναι παιχνίδι μπάσκετ, δεν είναι προπονητής μπάσκετ. Το παιχνίδι στο ποδόσφαιρο, η τακτική, όλα αυτά διαμορφώνονται από πριν, υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες, όλοι οι παίκτες ξέρουν πού θα πάνε, πού θα τοποθετηθούν, πού θα τρέξουν, πώς θα πιέσουν, για πόσο διάστημα. Στο ημίχρονο άλλωστε θα κατέβει στα αποδυτήρια να δώσει οδηγίες. Και μην ξεχνάμε και κάτι ακόμα, ότι ο Άκης ο Βάβαλης, ο στενός του συνεργάτης, είναι αυτός ο οποίος με τον οποίο καταστρώνονται όλα αυτά τα πλάνα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο ξέρει και αυτό τα πάρα γνωρίζει, πολύ καλά και τι θα κάνει. Και τις σκέψεις του, τις αντιδράσεις του. Ναι. Και ίσως και από πιο ψηλά έχει και καλύτερη εικόνα, έτσι, να εντοπίσει κάποιες ατέλειες. Γιατί από ψηλά φαίνεται πιο... Δεν ξέρω αν αυτό είναι, κρίνονται πιο εύκολα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλύτερο ή χειρότερο. Ίσως. Ότι θα προτιμούσε να είναι στον πάγκο. Θα βάλω μια φωτογραφία σε λίγο εγώ που κάτσε εγώ στη θέση του εκεί. Για να δεις πώς φαίνεται. Για να δεις πώς φαίνεται. Για να δω πώς φαίνεται, ναι. Σωστό. Την ευθύνη βέβαια εγώ που κάθισα δεν την έχω. που έχει ο προπονητής. Εγώ τον έξυπνο θα κάνω εκεί, θα βγάλω μια φωτογραφία. Ο προπονητής είναι τελείως διαφορετικό. Έχει και τις ευθύνες του και φυσικά και την αγωνία του ζει. Και προφανώς και ο ίδιος σε κάποιες στιγμές θα νιώσει άβολα γιατί θα θέλει να πει κάτι, να κάνει κάτι και θα πρέπει να το κάνει με ένα διαφορετικό τρόπο αυτό που έχει συνηθίσει. Στα VIP το μεταξύ είναι ο Σάββος ο Παντελίδης, εκεί τον τοποθέτησε ο παρατηρητής του αγώνα, οπότε έτσι θα γίνει και η όποια επικοινωνία με τον πάγκο του Άρη. Ωραία. Κάτι άλλο, Χρήσαν, έτσι για να μπούμε στο κλίμα του παιχνιδιού? Εντεκάδα είδαμε για τον Άρη, τον τρόπο με τον οποίο περιμένω να παραταχθεί. Νομίζω αυτό και... το οποίο έγραψες και εσύ χθες και στο blog του, στο SDNA που είδαμε, το γκολ είναι το ζητούμενο σήμερα, έτσι, κυρίως. Νομίζω ότι αυτό είναι πρώτα απ' όλα, και από εκεί και έπειτα να μπορέσει ο Άρης να διαφυλάξει πιθανότητα όσο το δυνατόν καλύτερα. Δεν είναι πάντως για ομάδα ο Άρης που παίζει αμυντικά. Όχι, σε κάποια στιγμή θα αμυνθεί κιόλας, αλλά τα προτερήματά του είναι μεσοεπιθετικά, όπως και της Μόλτε. Οπότε πιστεύω ότι αν μη τι άλλο θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι οι Νορβηγοί θα παίξουν παιχνίδι σκοπιμότητας, θα κλειστούν πίσω ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή αν έπαιζε στην Κύπρο, ας πούμε, πρώτο παιχνίδι και έβαζε ένα γκολ ή μεσού, μετά θα βλέπαμε καθενάτσι. Οι Νορβηγοί παίζουν με τον ίδιο τρόπο και γι' αυτό πολλές φορές με αυτή την άγνοια κινδύνου που έχουν ανατρέψει και μεγάλα αποτελέσματα, να το δεις διαχρονικά, όχι μόνο η Μόλτε αλλά και η Ρόζεμπορκ. Έχουν κάνει διαχρονικά κάποιες μεγάλες ανατροπές, γιατί το παιχνίδι το χαρακτηριστικό που θυμόμαστε εμείς είναι τον Ολυμπιακό, το 0-2-3-2 που έκανε η Μόλτε. Αλλά έχουν μια άγνοια κινδύνου, παίζουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Δεν υπάρχει καμία πίεση από την κερκίδα, καμία απολύτως πίεση από την κερκίδα. Οι παίκτες μπαίνουν, παίζουν, χάζουν, κερδίσουν, το ίδιο πράγμα είναι για αυτούς όσον αφορά την αντιμετώπιση τους από τον κόσμο. Τελείως διαφορετική αντίληψη για το ποδόσφαιρο σχέση με εμάς, έτσι. Βέβαια. Καμία απολύτως σχέση. Αυτά έχει τα καλά του, έχει τα αρνητικά του. Ναι, σίγουρα. Δεν το ζουν τόσο έντονα ίσως. Δεν το ζουν σίγουρα τόσο έντονα. Σε καμία των περιπτώσεων. Οι ρυθμοί εδώ είναι... εντάξει, νομίζω πιάνεις να δεις αν έχουν σφιγμό. Αλλά εντάξει, είναι άλλος λαός. Άλλος λαός, πολύ πιο ψύχρεμος σε κάποιες περιπτώσεις σχέση με εμάς.
Εντάξει, έχει το κάθε τη σημασία του και και τη λογική του. Τα περισσότερα το βράδυ, 8 ώρα Ελλάδος, 7 ώρα εδώ τοπική, λίγο αργότερα, έτσι για τα τελευταία νέα, θα τα πούμε μέσω του All About Aris. Πολύ ωραία, έγινε Χρήστανα. Καλή συνέχεια και καλή τύχη στον Άρη. Μας είσαι καλά. Αυτά λοιπόν και από τον Χρήστανα Τσαλτίδη, ο οποίος είναι στο Μόλντε, έτσι λίγες ώρες, 4 ώρες πριν τη σέντρα του παιχνιδιού του Άρη με τη Μόλντε, εκεί μπήκαμε και λίγο περισσότερο στο κλίμα. Μας είπε και για την ενδεκάδα με την οποία λογικά θα παραταχθούν οι κυτρινόμαυροι, με τον Σάββα Παντελίδη που θα είναι στη θέση των VIP στην κερκίδα και όχι στον πάγκο λόγω της τιμωρίας του από την UEFA. Οι φίλοι του Άρη που θέλετε να δείτε το παιχνίδι σε γιγαντοοθόνη με απεριόριστη μπύρα, λαχνούς για κληρώσεις στο ημίχρονο και έτσι σε κυτρινόμαυρο κλίμα κερκίδας που θα υπάρχει, στο θέατρο Βερνίνα του Ρίτζιντς Καζίνο Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνείτε τώρα και για μία ώρα ακόμη και τις 5 στο 2310-287-888 και αυτόματα κερδίζετε μία διπλή πρόσκληση ο καθένας. Πάμε στο break, Χρήστο, και όσο σιγά σιγά να επιστρέψουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής Ολυμπέρο Παντού με τα μεταγραφικά και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε στο προσκήνιο. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 13 λεπτά και μετά τις 4. Λίμπερο 107,4 ακούτε. Ολυμπέρο Παντού, ως και τις 5 θα πάμε παρεούλα. Χρήστος Γιουβάνογλου, Γιώργος Μπαϊράμης και Γιώργος Παναγιώτης στα μικρόφωνα. Με Χρήστο και όσοι στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε παρεούλα για περίπου μία ωρίτσα ακόμη. Θυμίζω για ακόμη μια φορά ότι μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310-287-888 για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βερνίνα του Ρίτζιντς Καζίνο Θεσσαλονίκη και να δείτε εκεί σε λίγες ώρες το ματς του Άρη με τη Μόλντε, με απεριόριστη μπύρα και λαχνούς για τις κληρώσεις στο ημίχρονο. Μπορείτε να παρέμβετε και στον αέρα αν θέλετε να σχολιάσουμε κάτι για το παιχνίδι είτε για οτιδήποτε άλλο. Ανοιχτές έχουμε τις γραμμές. Συνεχίζουμε έτσι. Θα μπούμε και με τα γραφικά. Αυτή εκεί ποια είναι, ρε παιδιά, τώρα γιατί έχω μπερδευτεί. Ιλιάνα Παπαγεωργίου. Νάτος. Όλα τα ξέρεις. Νάτος ο reporter lifestyle του Λίμπερο. Ιλιάνα Παπαγεωργίου, η κυρία. Ο άλλος ποιος είναι αυτός που είχε φέρει. Αυτή είναι που σχολιάστηκε με το show, πώς το λέγανε, έτσι. Ποιο show? Αυτό που είχε κάνει πάταγο το χειμώνα. Το Next Top Model. Α, μπράβο. Εκεί δεν ήταν. Ναι, ήταν κριτής. Δώσε μας τα φώτα. Και έπαιξαν και δημοσιεύματα ότι. Τώρα αυτό είναι επανάληψη, να υποθέσω. Ναι, με ένα καλαθοσφαιριστή της ΑΕΚ. Όχι, τα είχε με τον Αργυρό. Τον Αργυρό. Ναι, αλλά ακούστηκε και τον Σαντρός. Ναι. Ήταν μαζί. Αυτό δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Κουβανός ο Σαντρός. Κουβανός, ναι. Μάλιστα. Και έτσι. Ναι, τώρα δεν ξέρω τι ισχύει. Δεν παρεμβαίνουμε στα προσωπικά τους. Εντάξει, δεν είναι και άσχημη όμως. Ναι. Είναι χρόνια νομίζω μοντέλο αυτή. Ναι. Στην Αμερική έχει κάνει καριέρα. Ναι, έχει πρακτορείο. Μάλιστα. Πρακτορείο μοντέλο. Είναι προποτσού. Έχει πετύχει καμιά διάκριση και τόσο πρακτορείο. Προποτσού. Έρχεται και το X-Factor, βλέπω. Κοίτα, Τζόκερ. Έρχεται το X-Factor, λέει. Σύντομα. Παρακολουθείτε. X-Factor. The Voice, μόνο. Μόνο The Voice. Εντάξει, ο άλλος γελάει ακόμα. Εντάξει. Λοιπόν. Στα υπόλοιπα κανάλια έχουν γνωστές επαναλήψεις των επαναλήψεων. Πόβο, έχουν κουράσει όμως. Δηλαδή, ναι. Όταν το έχουν κουράσει, το λέμε χρόνια. Νομίζω πλέον έχει κάποια ιδέα, κάτι παραπάνω. Είναι μερικά που βλέπονται. Ακόμα. Δεν βλέπονται ρε, μετά από τόσα χρόνια. Εδώ τι είναι, Ζάχο Δόγκανο. Ναι. Εκείνες κι εγώ. Ε? Έτσι λέγονταν. Δεν ξέρω. Υπάρχουν μερικές σειρές που τις ξέρουμε απ' έξω και δεν θυμόμαστε τους τίτλους. Ναι. Ξέρουμε και από κάτω είναι ο Στάθης. Αείμνηστος. Ναι, ο Ψάλτης παίζει, όντως. Ναι. Τον κουβαλάνε τώρα εδώ πέρα μέσα ένα. Σε τι, σε μεταξύ, παρατηρούσα πριν τις ηθοποιούς αυτά που φορούσαν. Λίγο προκλητικά ήταν για την εποχή εκείνη. Ναι, λίγο ισχύει. Πολύ μπροστά. Ποια ταινία δεν ήταν προκλητική του. Εντάξει, σήμερα είναι συνηθισμένα από αυτά που βλέπουμε στις τηλεοπτικές παραγωγές, αλλά για την εποχή εκείνη λίγο προχωρημένα νομίζω. Χρήστο και όσοι. Εντάξει, και μικρός εσύ, δεν τα θυμάσαι. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα μεταγραφικά. Ναι, τι έχουμε, τα πάρε δώσε της Premier League. Πάμε λίγο. Είναι το πρωτάθλημα που ξεκινάει πιο. Και έχουμε deadline σήμερα, έτσι. Ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος στην Premier League στην Αγγλία, όπως γίνεται από πέρσι, για δεύτερη σερή σεζόν. Με το που ξεκινά το πρωτάθλημα αύριο, στις 10 η Liverpool που δέχεται την Norwich στην Πρεμιέρα. Ολοκληρώνονται και οι μεταγραφές στην Αγγλία. Θα έχουμε και άλλες ειδήσεις και ανακατατάξεις στα roster των ομάδων μέχρι αύριο. Μέχρι σήμερα το βράδυ βασικά που κλείνει η μεταγραφική περίοδος. Γιατί ήδη από ό,τι φαίνεται η Arsenal έχει κλείσει τον David Luiz. Ναι. Ο οποίος πρέπει να υπογράψει μέχρι το βράδυ αν θέλει να είναι παίχτης της Arsenal. 8 εκατομμύρια το deal. Ακριβώς. Πήρε και τον Tierney της Celtic. Το αριστερό, τον back. Η Arsenal ενισχύεται
Αρκετά. Έχει και τον Σοκράτη πίσω, έχει και τον Μουστάφη ή Μουσταφή. Μουστάφη. Μουσταφή. Γερμανός τόπερ. Εντάξει, Γερμανός τώρα δεν είναι Γερμανός. Μουστάφη. Ναι. Αλλά έτσι δηλώνει. Λοιπόν, η Arsenal πήρε τον Νικολά Πέπε της Λίλ. Mm-hmm. Αυτή ήταν από τις πιο ηχηρές μεταγραφές της. Πήρε τον Γουλιάμε Σαλιμπά της Ενετιέν. Πήρε τον Ντάνι Θεμπάγιος από τη Real Madrid της, δανεικό. Ναι. Και αυτή έτσι ποιοτική λύση. Λογικά δεν θα είναι για βασικός. Είχα ετοιμάσει ένα θέμα για το Repress με τους παίκτες που πήγαν από την Real Madrid της στην Premier League. Δώστε μου μισό λεπτάκι να το βρω. Με αφορμή το Θεμπάγιος τώρα που ανέφερες. Που δεν είναι συχνό φαινόμενο κιόλας, έτσι. Ναι, ήταν 9 στο σύνολο. Οι ποδοσφαιριστές από την Πριμέρα Division Ισπανοί κιόλας να μετακομίζουν στην Αγγλία. Μισό λεπτάκι δώσε. Τα περίεργα τις τελευταίες. Συνέχισε και θα το βρω. Ναι, πήρε και τον Ρέις Νέλσον της Hoffenheim δανεικό κι αυτόν. Όπως και ένα παίχτη Γκαμπριέλ Μαρτινέλη από την Ιτουάνο. Αυτές τις προσθήκες έχει κάνει μέχρι στιγμής. Έχει διώξει πολύ κόσμο, είναι η αλήθεια, η Arsenal φέτος. Και τον Ράμσεϊ, όπως γνωστόν, πήγε στη Juventus. Ντάνι Βέλμπεκ, ο οποίος έφυγε ως ελεύθερος. Είχε αρκετά πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια. Βέλμπεκ είχε κάποιους τραυματισμούς, είναι η αλήθεια. Ο οποίος υπέγραψε τη West Ham. Υπέγραψε τη West Ham, ναι. Mm-hmm. Ισχύει. Έφυγε ο Ντένις Σουάρεθ. Ποιος πέρασε και δεν ακούμπησε πραγματικά. Ναι, ήταν δανεικός από την Μπαρτσελόνα, αλλά. Το βρήκα το θέμα, ολοκλήρωσε και το αναφέρουμε μετά. Τους 24 παίκτες είναι τα τελευταία 20 χρόνια που έχουν πάει από τη Μαδρίτη στην Αγγλία. Ωραίο, ενδιαφέρον θέμα. Θα το δούμε συνέχεια. Ναι. Πέτερ Τσέχ, ο οποίος αποσύρθηκε. Όπως και ο Νταβίτο Σπίνα έφυγε για την Νάπολη. Κολομβιανός γκολκίπερ. Πήγε να πνίξει αλλού. Ο Στέφαν Λιχτστάινερ αποχώρησε και αυτός ως ελεύθερος. Όπως και ο Κονσιενλή πριν λίγες μέρες που πήγε στην Μπορντό. Ανακοινώθηκε από την Μπορντό, ναι. Έφυγε γενικά ο βασικός κορμός ο οποίος στηρίχτηκε η Arsenal τα προηγούμενα χρόνια. Ο Αμερικανή. Και θα δούμε τώρα πώς θα είναι αυτή η μεταβατική περίοδος για την Arsenal. Πάντως μπροστά θα είναι φωτιά η Arsenal. Ναι, φαίνεται. Με Θεμπάγιος Οζίλ στο 10. Με ο Μπαμεγιάνγκ μπροστά. Μπαμεγιάνγκ, Λακαζέτ. Πεπέ που πήρε στα άκρα. Όπου, εντάξει, ναι. Θα είναι μπροστά. Και πίσω όμως είναι καλή με τις προσθήκες που έκανε. Δηλαδή, Νταβίτ Λουίζ με Σοκράτη στην άμυνα. Ναι. Νομίζω εξαιρετικό δίδυμο. Ναι. Και τον πήρε. Πώς τον είπαμε, τον κύριο από τη Σεντετιέν. Τον Τίρνη. Τον Τίρνη της Σέλτικ. Ναι. Θωρακίζει έτσι την αμυντική γραμμή. Και αρκετά. Τσάκα, και τον Τσάκα στην και τον Τσάκα, ναι. Τον Ελβετό Αλβανό. Στάκι, την Ελβετία παίζει. Λοιπόν, να πούμε λίγο αυτό το θεματάκι. Ναι, πες το και για να πάω και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, φέτος ήταν Θεμπάγιος και Κόβασιτς που πήγαν από την Ρεάλ στην Premier League, έτσι. Ο Θεμπάγιος δανεικός στην Arsenal και ο Ματέο Κόβασιτς, τον οποίο η Τσέλσον είχε πέρσι δανεικό και τον αγόρασε 45 εκατομμύρια ευρώ φέτος από την Ρεάλ Μαδρίτης με μεταγραφή. Τη σεζόν την προηγούμενη, 2018-19, ο Κίκο Κασίγια, τροματοφύλακας, πήγε δανεικός στη Λίτζ. Ο Κόβασιτς ήταν δανεικός στη Τζέλσι πέρσι. Ο Μωράτα με μεταγραφή στη Τζέλσι έναντι 66 εκατομμυρίων ευρώ από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πεταμένα λεφτά. Ο Ντανίλο από τη Ρεάλ πήγε στη Σίτι για 30 εκατομμύρια ευρώ, δεξιός μπακ, ο οποίος τώρα κατέληξε στη Γιουβέντους στο πλαίσιο της μεταγραφής του Κανσέλο ως αντάλλαγμα. Και 32 πήρε η Γιουβέντους. Έτσι και κάποια χρήματα εννοείται. Ο Άλβαρο Αρμπερόα είχε πάει ως ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτη στην West Ham. Αρμπελόα, που το θυμήθηκες αυτό. Και στη Λίβερπουλ είχε παίξει, έτσι. Το 14-15 ο Ντι Μαρία από την Ρεάλ είχε πάει με μεταγραφή στη United έναντι 75 εκατομμυρίων ευρώ. Ο αγαπημένος παίκτης του Κωνσταντίνου Τσίπιου. Ναι. Το 13-14 ο Ζιλ πήγε με μεταγραφή στην Arsenal για 47 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γκρανέρο, το θυμάσαι τον Εστέφαν Γκρανέρο με την κόμη εκείνη την πλούσια. Ωραίος. Με μεταγραφή στην QPR για 8 εκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο καλοκαίρι ο Νούρι Σαχίν είχε πάει δανεικό στη Λίβερπουλ με 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ντρέντ είχε πάει δανεικό στην Everton το 2011-12. Ο Ντρέντ Ολλανδός. Και αυτός πλουσιακό. Από τη Real Madrid. Μια μεγάλη ωραία κουτσίνα. Ναι, με ράστα θυμάμαι. Ναι. Ο Φάντερ Φάρτ είχε πάει με μεταγραφή από στην Τότεναμ από τη Real με 10 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο Ρομπίνιο από την Real City με 43 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι του 8.
Ο Woodgate από την Real στη Middlesbrough με 9,6 εκατομμύρια ευρώ, ήταν και δανεικός την προηγούμενη σεζόν. Έπαιζε παίκτης Woodgate. Woodgate, ναι, κεντρικός αμυντικός στη Real. Ναι. Έχει καταγράψει επίσημη συμμετοχή με τη Real. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια. Ναι, 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 μια χρονιά τον θυμάμαι. Ο Ζούλιο Μπαπτίστα είχε πάει δανεικός στην Arsenal. Ο Mike Lowen είχε πάει με μεταγραφή στη Newcastle με 25 εκατομμύρια ευρώ το 2005. Ο Μοριέντες είχε πάει με μεταγραφή στη Λίβερπουλ για 9.250.000 ευρώ. Ο Αντώνιο Νιούνιες ως ελεύθερος στη Λίβερπουλ. Ο Κλοντ Μακελελή είχε πάει με μεταγραφή στη Τζέλσι για 30 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολύ μεγάλο ποσό για το καλοκαίρι του 2003. Ο οποίος Μακελελή επιστρέφει στην Τζέλσι στο τεχνικό επιτελείο. Ναι, σωστά. Από φέτος. Σωστά. Ο Στίβ Μακμάναμαν είχε πάει στη Manchester City ως ελεύθερος από την Real Madrid, ο Άγγλος. Ο Ιβάν Κάμπο είχε πάει στην Bolton ως ελεύθερος, ενώ είχε παίξει μια χρονιά πριν ως δανεικός από τη Real. Ο Ραούλ Μπράβο από τη Real, όταν είχε φύγει, είχε πάει ως δανεικός στη Leeds. Παρακαλώ. Ο Γκέρεμι, αν τον θυμάστε, ως δανεικός στη Middlesbrough, συγγνώμη. Ο Γκέρεμι είχε πάει και με μεταγραφή στη Chelsea με 10 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη χρονιά. Ο δεξιός back half. Και ο Κριστιαν Καρεμπέ είχε πάει με μεταγραφή το 2000 από τη Real στη Middlesbrough έναντι 8.750.000 ευρώ. Ο Καρεμπέ, ο γνωστός Καρεμπέ που είναι στον Ολυμπιακό πλέον. Πολύ Middlesbrough ακούσαμε, είναι αλήθεια. Ναι. Χειρές μεταγραφές. Αν μη τι άλλο. Αυτά. Συνεχίζουμε με το μεταγραφικό παζαρί. Ναι, πάμε λίγο όμως στις πρωτοκλασάντες, έτσι, για να αφήσουμε στο τέλος τους υπόλοιπους. Νομίζω τις λιγότερες μεταγραφές έκανε η Λίβερπουλ. Απέκτησε τον Αντριάν από τη West Ham για backup του Μπέκερ. Από τη στιγμή που έφυγε ο Βέλγος αυτός, γιατί τον μπερδεύω πάντα το όνομά του. Πήρε από τη Τσβόλε τον Σεπ Βάντερμπεργκ. Τώρα δεν ξέρω σε ποια θέση παίζει ο συγκεκριμένος παίχτης. Και από τη Φούλαμ τον Χάρβεϊ Έλιοτ. Όπως καταλαβαίνουμε, για τη βασική ομάδα, για το βασικό κορμό που θα στηριχτεί, δεν έχει πάρει κανένα παίχτη, παραμένει με τους περσινούς. Από εκεί και πέρα είχαμε πολλές αποχωρήσεις στην Λίβερπουλ. Και ο Στάριτς έφυγε ως ελεύθερος. Ο Αλμπέρτο Μορένο, το αριστερό μπακ, κατέληξε στη Βιγιαρεάλ. Από εκεί πέρα κάποιος πολύ γνωστός, ο Ντάνι Ινγκς στη Southampton πήγε. Ο Σέγι Ότζο πήγε δανεικό στους Rangers, στην ομάδα του Τζέραρτ. Ο Μινιολέ, όπως είπαμε, στην Μπριζ. Και ο Χάρι Βίλσον πήγε δανεικό στην Μπόρνμουθ. Αυτά για τη Λίβερπουλ. Ο οποίος Βίλσον κάνει πράγματα και θαύματα στο Football Manager για κάποιο απίστευτο λόγο. Να, τον πήγε και το gaming στην, ναι, τι, στην ενότητα. Το Manager είναι πάντα. Πάντως, ούτε η Manchester City έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές. Πήρε τον Αγγελίνο από την Eindhoven, τον Ρόντρι από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Τον Φέλιξ... 75 εκατομμύρια. Μεταγραφή ρεκόρ, η πιο ακριβή στην ιστορία της City. Ο Ρόντρι. 75 εκατομμύρια ευρώ δεν έχει δώσει παραπάνω για παίκτη Manchester City. Έσπασε τη ρήτρα για να τον πάρει. Σωστά. Και πολλοί έχουν στο μυαλό του ότι η City, επειδή ξοδεύει πολλά εκατομμύρια. Όντως ξοδεύει πολλά εκατομμύρια. Ξοδεύει γύρω στα 800 την τελευταία τριετία, κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο νούμερο. Το πήρε αλλιώς. Αλλά δεν κάνει μεταγραφές. Δεν έχει κάνει μεταγραφή άνω των 100 εκατομμύριων, έτσι. Εντάξει, άλλαξε λίγο την προσέγγιση της στις μεταγραφές στη City. Γιατί είδε ότι άμα ξοδεύει δεν της βγαίνει. Πρέπει να φτιάξει ένα κορμό. Εντάξει, έχει και τον προπονητή τον κατάλληλο για να το πετύχει. Και φέτος την περιμένουμε καλύτερη την City. Καλύτερη. Πόσο, πόσο καλύτερη. Όχι, εννοώ καλύτερη να διακριθεί και στο Champions League. Γιατί δεν έχει διακριθεί μέχρι στιγμή στο Champions League. Αγωνιστικά τι καλύτερο. Όχι, αυτό είναι ο μεγαλύτερο στόχο τη City τα χρόνια που μπήκαν οι Άραβες. Στόχο είναι το Champions League. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να πάρει δύο Premier League με 100 και βαθμού. Όχι, αλλά, δεν είναι εύκολο. Αλλά όπως τονίζουν και οι άνθρωποι της City, ο μεγάλος στόχος παραμένει, ναι, σίγουρα, το αλλά... Champions League. Με αυτή τη λογική μπήκανε οι Άραβες στο τιμόνι. Ναι, θέλουν αλλά δεν μπορείς να την πεις αποτυχημένη. Όπως και τις Paris Saint-Germain, για αυτόν τον λόγο μπήκανε, άσχετα που δεν έχουν άλλο φτάσει κεφάλαιο, ούτε καν στους ημιτελικούς. Καμία σχέση. Έτσι. Και πήρε και τον Ζωάο Κανσέλο από την Juventus, τώρα πρόσφατα κιόλας έκλεισε αυτή η μεταγραφή. Από εκεί και πέρα αποχώρησαν ο Κομπανί για την Anderlecht, ο οποίος θα κάνει τον παίχτη προπονητή στους Βέλγους. Κάποιο άλλο μεγάλο όνομα, ο Ντανίλο που πήγε στην Γιουβέντους, αυτό που έλεγες πριν για την ανταλλαγή αυτή που έγινε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Τιμπάλα, που θα καταλήξει τελικά, ναι, για να, ναι, μείνει στην Γιουβέντους. Ναι, από αυτά τα μεγάλα ονόματα. Ο Λουκάκου πήγε στην Ίντερ. Σήμερα υπήρχε και ένα σενάριο για Ρεάλ και Νεϊμάρ.
Δεν νομίζω. Ισχύει με ανταλλαγή και Μόντριτς. Ναι, δεν νομίζω ότι ευσταθεί. Και 120, 120 εκατομμύρια να δώσουν στην Παρί. Και το Μόντριτς. Και το Μόντριτς. Καλά, εντάξει. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Έγκλημα, ποδοσφαιρικό έγκλημα. Ναι, εννοείται πως είναι έγκλημα αυτό. Λοιπόν. Ούτε η Manchester United έκανε πάρα πολλές μεταγραφές. Αν και ψάχτηκε πάρα πολύ στο μεταγραφικό παζάρι. Πήρε ωστόσο, έκανε ωστόσο την πιο ακριβή μεταγραφή αμυντικού στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ναι. Χάρη Μαγκουάιρ, της Λέστερ. Έτσι, 80 εκατομμύρια. Τώρα διαβάζω ότι η Manchester αποσύρει το ενδιαφέρον της για τον Μάριο Μαντζουκίτς, όπως είχε αποσύρει και για την μπάλα. Δεν θα πάρει παίχτη από το Γιουβέντους αυτό το καλοκαίρι United, όπως φαίνεται. Δεν ξέρω αν η Γιουβέντους κινηθεί για τον Ποκμπά. Γιατί να πούμε να τονίσουμε ότι οι Αγγλικές παύουν να μπορούν να κάνουν μεταγραφές από αύριο, ναι. Επειδή αρχίζει το πρωτάθλημά τους, αλλά να πουλήσουν μπορούν. Ναι, δηλαδή, ναι. Οποιαδήποτε ομάδα από οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορεί να αποκτήσει παίκτες. Έτσι, μέχρι τις 31 από Αυγούστου. Έτσι. Μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου που λήγει στην Ισπανία η μεταγραφική περίοδος. 18 Αυγούστου λήγει η μεταγραφική περίοδος στην Ιταλία. Οπότε εδώ είναι το ενδιαφέρον για Juventus, Inter, Νάπολη, πώς θα κινηθούν ακόμη. Τους μένουν άλλες 10 μέρες. Αλλά αρχίζει η μεταγραφική περίοδος μία εβδομάδα πριν την έναρξη πρωταθλήματός τους. Το πρωτάθλημα τους ξεκινά το Σαββατοκύριακο 24-25. Και η μεταγραφική περίοδο στην Ιταλία για τις ομάδες Serie A λήγει την Κυριακή 18 Αυγούστου. Ναι, πάντως η Juventus θα ελευθερώσει κάποιες θέσεις, θα δώσει κάποιους παίχτες, ειδικά στην επιθετική γραμμή. Σίγουρα, δεν μπορεί να παραμείνει μόνο σε αυτό. Δεν μπορεί, ναι, ακριβώς. Η Μπάλα, Γκουαΐν, Μάντζουκιτς, Ρονάλντο. Σωστά, ναι. Έχει και τον Κουαδράδο ή τον Ντάγκλας Κώστα, γίνεται χαμός εκεί μπροστά. Στα πλάγια, ναι. Μπερναρντέσκι και τα λοιπά. Πάντως, το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει στην Ιταλία συμβαίνει στη Γαλλία, όπου το πρωτάθλημα ξεκινά τώρα, 10 Αυγούστου το Σάββατο, και η μεταγραφική περίοδος λήγει 2 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Δηλαδή, οι ομάδες έχουν την ευκαιρία 20 μέρες μετά το νέο πρωτάθλημα τους ακόμη, για ένα 20 μέρα ακόμη, να διορθώσουν πράγματα, να κάνουν κινήσεις. Η Tottenham, να πούμε, η οποία πέρυσι δεν έκανε καμία μεταγραφή. Καθώς τα τελευταία δύο χρόνια έχει κάνει μόνο μία μεταγραφή. Ναι, γιατί ο Ζουμουστόν είναι χτίζει το γήπεδο της. Ναι. Φέτος πήγε και εξαιρετικά στο Champions League, θα σε μέχρι τον τελικό. Πήρε τον Εκουντού πίσω από τη Μονακό, τον είχε δώσει δανεικό. Δεν νομίζω ότι θα αποτελέσει βασικό τέλεχος. Πήρε τον Τάγκη Ντομπελέ από τη Λιόν. Αυτά είναι έτσι η μεγαλύτερη της μεταγραφή. Και θέλει Λο Σέλσο. Λο Σέλσο, ειδικά θα τον κλείσει το Λο Σέλσο. Είναι πάρα πολύ κοντά σύμφωνα με τα τελευταία νέα. Πήρε και τον Τζακ Κλάρκ από τη Λίντς. Έτσι λέει εδώ. Έφυγε ο Γιορέντε. Έφυγε και ο Τρίπιερ. Πήγε στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Έφυγε και ο Γιάνσεν. Ο Βίνσεν Γιάνσεν πήγε στην Μοντερέι. Τώρα κάποια άλλη ομάδα. Βλέπω εδώ πέρα ότι πάρα πολλές μεταγραφές έχει κάνει η Wolves. Η οποία θέλει να μπει και στους ομίλους του Europa League. Και η Everton έχει κάνει πάρα πολλές. Αν και είναι πολλές επιστροφές δανεισμών. Mm-hmm. Γι' αυτό. Η Άστον Βίλα, η οποία επέστρεψε στην Premier League, έκανε και αυτή αρκετές κινήσεις, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάποια, έτσι τόσο να την αναφέρουμε, λοιπόν, σε μεγάλη έκταση. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα μεταγραφικά, να πάμε σε ένα άλλο ωραίο θεματάκι. Η UEFA ανακοίνωσε τους υποψήφιους για τα βραβεία σε κάθε θέση, τα δικά της βραβεία, γιατί υπάρχουν τα βραβεία της FIFA, της FIFA τα και της UEFA, ναι. Τη UEFA είναι αυτά τώρα, για τους κορυφαίους στις διοργανώσεις της UEFA, έτσι, mm-hmm. Στο Champions League και στο Europa League. Να ξεκινήσουμε φυσικά με την κορυφαία διοργάνωση, το Champions League. Τρεις υποψήφοι σε κάθε θέση. Τερματοφύλακες. Ποιους λέτε, πριν σας πω, πριν το δείτε. Εντάξει, τερματοφύλακες σίγουρα θα είναι μέσα ο Μπέκερ. Υποψιάζουμε. Που νομίζω θα πάρει και το βραβείο. Έχω την υποψιάζουμε μέσα ότι θα είναι και ο Λωρίς, ο Γιορίς. Είναι, ναι. Οι δύο είναι αυτοί. Τελικό η Tottenham. Και βρες μας και τον τρίτο. Άλισον Μπέκερ της Liverpool, Ούγκο Γιορίς της Tottenham. Οι δύο υποψήφοι για τον κορυφαίο τερματοφύλακα της σεζόν στο Champions League. Και βρες μας και τον τρίτο. Βρήκα δύο ρε φίλε, περίμενε τώρα. Εδώ πέρα δυσκολεύει. Δεν πρέπει να είδεις ούτε ένα μάτσο του περσινού Champions League. Όλα τα είδα. Δεν νομίζω να είναι ο Νάνα, δεν νομίζω. Δεν είναι ο Νάνα. Ωραία, δεν είναι ο Νάνα. Ο Ter Stegen, το είδες, Όχι. Όχι. Και πώς το έβγαλε αυτό το συμπέρασμα του Ter Stegen, εγώ δεν το θυμόμουν να κάνω. Είναι ίσως μέσα στην πρώτη πεντάδα. Παρά τον Τεσάρα που είχε φάει από την Liverpool. Τι να βρει. Εντάξει. Καταρχάς δεν βλέπουμε μέχρι εκεί. Ωραία, πάμε έτσι, μου αρέσουν να τα τεστ. Πάμε άμυνα. Αμυντική. Ποιους λέτε. Πόσους έχουμε, τρεις. Τρεις, σε κάθε Βαντάικ, ένα. Σίγουρα είναι ο Βαντάικ. Σίγουρα είναι ο Ντελίχτ. Θα πάρει το βραβείο. Ο Ντελίχτ είναι, ναι, και βρέσουμε και τον τρίτο. Ο τρίτος της παρέας μας. Α, βοηθήσω, είναι πλάγιος μπακ, δεν είναι στόπερ. Πλάγιος μπακ. Α, ο Αλεξάνδρ Άρνολντ. Σωστός. Από τη Λίβερπουλ. Άρνολντ, Ντελίχτ και Φαντάικ. Λίβερπουλ νομίζω έχει τους περισσότερους παίκτες σε καθέ και είναι λογικό γιατί είναι η ομάδα που κατέξει τον τρόπο. Ναι, ναι, πάντα έτσι πηγαίνει. Γι' αυτό ναι. Δεν μέση, είμαι εγώ έξυπνος. Πάμε στη μεσαία γραμμή η τριάδα. Στη μεσαία γραμμή. Βαϊνάλντουμ, ίσως. Βαϊνάλντουμ, ναι, θα μπορούσε να είναι ο Βαϊνάλντουμ.
Λοιπόν, συνεχίζουμε, ναι. Ο Βαϊνάλντουμ. Όχι, δεν είναι ο Βαϊνάλντουμ. Δεν είναι ο Τζιτζι Βαϊνάλντουμ. Όχι. Όχι. Αν και θα μπορούσε. Θα μπορούσε να ήταν. Πώς τον είπες τον Βαϊνάλντουμ? Αυτό είπε Τζιτζι. Τζιτζι. Είπα εγώ Τζιτζι. Που κλείεται. Τζιτζι είναι μπουφόν, το παρατσούκλι. Δεν είπα Τζιτζι Βαϊνάλντουμ. Θα το ακούσουμε μετά στο χειρτικό. Τζίνι Βαϊνάλντουμ. Δεν είπα Τζιτζι. Τέλο πάντων. Εγώ το είπα. Το παίρνω πίσω, άμα το είπα. Πάμε λίγο. Μήπως είναι ο Χέντερσον. Είναι ένας ο Χέντερσον. Πώς είναι ο Χέντερσον, δεν μπορεί να στρίψει. Τι είπε αυτός. Δεν μπορεί να στρίψει. Είδες μάστι τη Λίβερπουλ πέρσι, σίγουρος. Όλα. Και θεωρείς ότι ο Χέντερσον δεν μπορεί να στρίψει. Ναι. Τώρα όμως. Μάλλον κάτι λάθος αντιλαμβάνεσαι βλέποντας ποδόσφαιρο. Τώρα όμως κέντρο. Θυμάσαι την περσινή εμφάνιση του Χέντερσον κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Το πώς πίεζε ψηλά, έκλεβε μπάλες και έκανε τα πάντα. Ήταν ο παίκτης κλειδίς για να έρθει το 4-0. Ο κορυφαίος. Άσχετα από αυτούς που σκόραραν. Συνέχισε. Αρχηγός. Θύμισε Τζέραρντ. Δίκαια, πολύ δίκαια λίγος, είναι. Πολύ λίγος για να φοράει το περιβραχιόνιο Τζέραρντ. Δεν βλέπεις ποδόσφαιρο, Χριστό. Δεν βλέπεις ποδόσφαιρο. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι. Ποιο είναι το κέντρο. Και αυτοί που παίζουν 6-8 ή μπορεί να παίξουν και σαν δεκάρι. Οι συγκεκριμένοι είναι οχτάρια. Και οχτάρια και είναι και ο Χέντερ είναι οχτάρι. Κάνας Μόντριτς. Εκεί, όχι, τον έναν μπορεί να τον πει και λίγο πιο οχτάρο εξάρι, τον άλλον μπορεί να τον πει και οχτάρο δεκάρι. Να σε βοηθήσει. Α, τώρα δεν τα μπερδεύει. Ο ένα είναι 8 δεκάρι, ο άλλο είναι 6. De Bruyne έχει μέσα. Δεν έχει, όχι. Δεν έχει De Bruyne. Έχει κάποιον του. Κανέναν άλλον. Κάποιον του Άγιαξ έχει. Ποιο θα μπορούσε να το μεσάει με του Άγιαξ. Ο De Jong και ο Van de Beek. Ο De Jong είναι De Jong, ναι. Το 8 εξάρι που εννοούσα και το άλλο το 8 δεκάρι. 8 δεκάρι, ε. Τώρα ποια ομάδα άλλη έφτασε στα ημιτελικά. Κανένα Τάντιτ. Όχι, αποκλείεται. 8 δεκάρι, ο Τάντιτ εσύ. Λέω ρε παιδί μου, μήπως. Δεν είδα αυτός πέρσι ούτε ένα μάτσο από την Λίγη Μισή. Είδε μέχρι τα play-off που κλείτσε ο ΠΑΟΚ. Λίβερπουλ δεν είδε. Ναι, θα πάμε στο διάλειμμα να. Να κάνουμε τις προβλέψεις μας. Πες και ποιος είναι ο άλλος, μαρτύρησε το. Ο Κρίστιαν Έριξεν είναι. Ο Έριξεν, να. Πάμε. Ποδοσφαιρικό έγκλημα. Και επίθεση, έτσι. Ποδοσφαιρικό έγκλημα με τον Έριξεν. Ποδοσφαιρικό έγκλημα. Γι' αυτό σου λέω μέχρι τα play-off του Champions League εκεί πέρα μέχρι το μάτσο με τον Μπενφίκα. Ποιος Έριξεν. Δεν είδε μετά τίποτα. Ούτε τότε να μην είδε. Ναι. Και πάμε στην επίθεση τριάδα. Στην επίθεση πάμε και τριάδα στην επίθεση και να πάμε στο διάλειμμα. Είναι σεντερφορόλη βοήθησε μας για να πάμε γρήγορα. Οι δύο είναι οι προβλέψεις. Ο σίγουρος είναι ο Σαλάχ. Κι όμως δεν είναι ο Σαλάχ. Δεν είναι ο Σαλάχ. Σίγουρα είναι ο Φιρμίνο. Ούτε ο Φιρμίνο. Ρονάλντο Μέση. Ρονάλντο Μέση και Μανέ. Έλα τώρα. Ρονάλντο Μέση, άλλοι κάναν παπάδες πέρυσι. Πλάκα κάνουμε. Ο Φιρμίνο ήταν τραυματίας προς το τέλος, αλλά ο Σαλάχ είναι δυνατόν. Ο Ρονάλντο δικαιολογημένα. Ο Μανέ, ναι, εντάξει. Περιμένε. Ο Ρονάλντο και ο Μέση δικαιολογημένα. Θυμηθείτε λίγο τι εμφάνιση έκαναν στο Champions League. Ο Ρονάλντο πέρασε μόνο του πέρασε την Ατλέτικο. Ο Μέση με την Λίβερπουλ τι είχε κάνει. Α, είδε, ρε. Είδε φάση 16. Είπε μόνο του την πέρασε. Είδε ένα μάτσο. Λοιπόν, κόφτε λίγο. Πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίρο εδώ, Λίμπερο παντού. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4 ακούτε. Ο Λίμπερο παντού. Γιώργος Μπαϊράμης, Χρήστος Γιουβάνογλου και Γιώργος Παναγιωτήτης στα μικρόφωνα ως και τις 5 για ένα 20 λεπτό ακόμη. Καλείτε και τελευταίοι στο 2-3-10-287-3-8 για να κερδίσετε διπλή πρόσκληση και να βρεθείτε σε τρεις ωρίτσες στο θέατρο Βερολίνου του Ρίτζενσι Καζίνο Θεσσαλονίκη να παρακολουθήσετε από εκεί το ματς του Άρη με τη Μόλντε σε γιγαντοθόνη με απεριόριστη μπειρά και να πάρετε και λαχνούς για τις κληρώσεις που θα γίνουν στο ημίχρονο. Έτσι σε κυτρινό μαυρό κλίμα. Πάμε εμείς για το τελευταίο μας 20 λεπτό. Πριν είδαμε τους υποψήφιους για κορυφαίους σε κάθε θέση στο Champions League, όπως ανακοίνωσε η UEFA. Πάμε να δούμε και τους υποψήφιους για τον κορυφαίο παίκτη σεζόν στο Europa League. Πώς είναι? Είναι τρεις. Λοιπόν, είναι... σίγουρα ο ένας είναι ο Αζάρ. Αφού τους είπαμε τώρα με δουλεύεις. Αν τους είπες. Πού είμαι εγώ, ρε, κάτσε. Γράφω κάτι εδώ πέρα και. Όχι, τους είπαμε εκτός αέρα. Αλλά πριν τους είπατε, τους άκουσες. Όχι. Α, ναι, πες μου τότε. Για πες. Σίγουρα είναι ο Αζάρ. Ο Αζάρ, ναι, λογικό. Νομίζω θα βγει κιόλας, θα πάρει το βραβείο. Τη Άιντραχτ ο Γιώβιτς. Ο τρίτος δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να ξέρω ποιος είναι. Ο τρίτος, φίλε, είναι ο μεγάλος τίμιος εργάτης Σέντερφορ. Τον οποίο πολλοί. Κράζουν. Ναι. Υποτιμούν. Ο Μωράτα. Ο Ολιβιέ Ζιρού. Α, οκ. Είδες που δεν άκουσα. Το μορφόπεδο αυτό από τη Γαλλία. Ούτε δεν άκουσα. Που κάνει πάταγο στο γυναικείο πληθυσμό. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι ο πιο αρεστός στο γυναικείο κοινό από ποδοσφαιριστές. Ο Ολιβιέ Ζιρού. Μετά τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Με 0 γκολ στο παγκόσμιο κύπελλο. Με 0 γκολ. Έχει άλλη παγκόσμια πρωταθλήτρια να το παίρνει με 0 γκολ στο βασικό τη σεντερφόρ. Ακριβώς. Το κατάφεραν γι' αυτό οι Γάλλοι. Τίμιος ο Ολιβιέ Ζιρού. Λοιπόν, ψηφίζεται στο site της UEFA. Νομίζω ο Αζάρ το πάρει περπατώντας το βραβείο αυτό. Ο Αζάρ που σκόραρε χθες και το πρώτο του γκολ με τη φάλανα της Ρεάλ, έστω και σε φιλικό με τη Σάλτσμπουργκ το 1-0. Και ένα υπέροχο γκολ μάλιστα έτσι από τον Βέλγο. Ακόμα δεν τα έχει χάσει τα κιλά του όμως. Θα τα χάσει μωρέ και αυτά, εντάξει.
Σιγά σιγά. Λοιπόν, για ΠΑΟΚ, ένα μεταγραφικό σενάριο που διαβάζαμε πριν για ΠΑΟΚ αφορά εμέσως τον ΠΑΟΚ και τον Χατζερίδη, ο οποίος μάλλον πάει στη Άβα Κουρεστίου. Από ό,τι διαβάζαμε. Ναι, και είναι στα χέρια μάλλον, όπως γράφουν, του Τζίτζι Μπεκάλι να τελειώσει το θέμα της μεταγραφής του Χατζερίδη, ο οποίος πέρασε και δεν ακούμπησε πραγματικά στον ΠΑΟΚ. 7 συμμετοχές ή 11, αν δεν κάνω λάθος, έχει γράψει ναι. Το κοντέρ. Εντάξει. Από τις αποτυχημένες μεταγραφικές κινήσεις με πολύ βαρύ συμβόλαιο μας. 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο. Και κλειστό 3 συμβόλαιο. Εντάξει. Τέλος πάντων. Ό,τι και να πούμε θα είναι λίγο. Ναι. Πάμε παρακάτω. Να δούμε λίγο τη δήλωση εκείνη που μου έδειχνε πριν του Κρέσπο σε ισπανικό ραδιόφωνο. Τι είπε ο Γκαραντή Άγχε Κρέσπο. Εντάξει. Μεταξύ σοβαρό και αστείο είπε ότι θα προτιμούσε για το Φαν ντε Μπικ να κλείσει γρήγορα στη Real Madrid της, ακόμα και τώρα, μα είναι δυνατό, για να μην παίξει εναντίον μας στη Revanche του Άμστερνταμ. Έτσι είπε ο Ισπανός αμυντικός του ΠΑΟΚ. Μάλλον τον έτρεξε πολύ και τον κούρασε τον Κρέσπο ο Φαν ντε Μπικ. Αλάνθαστος ο Κρέσπο στο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Κρέσπο μονίμως. Εξαιρετικός. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε, κύριε δημοσιογράφε. Εξαιρετικός ο Άγιαξ Κρέσπο. Εξαιρετικός, πραγματικά. Είναι νομίζω από τους ποδοσφαιριστές από τους οποίους ξέρεις πάντα, περιμένεις ότι θα πάρεις σταθερή απόδοση. Αυτό που είναι να κάνει στο γήπεδο θα το κάνει άψογα. Στον πρώτο του χρόνο έφαγε πολύ κυνηγητό και πολύ κράξιμο μαζί με τον Βαρέλα από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Όλοι λέγανε ότι. Έλα, συγκεκριμένα διάβαζα ότι στα σχόλια ποιο Κρέσπο έχει φάτσα κλέφτη αυτοκινήτου. Ο Ισπανός κλέφτης αυτοκινήτων λέγανε για τον Κρέσπο. Μάλιστα, κλέφτης αυτοκινήτων. Αυτοί που κάνουν αυτά τα σχόλια παντού υπάρχουν και πάντα για όλους τους παίκτες. Εντάξει, η πλειοψηφία δεν είχε καλή εντύπωση για τον Κρέσπο όπως και για τον Βαρέλα. Απλά για τον Κρέσπο υπήρχε εκείνο το. Και για το. Λοιπόν, να πάρουμε καταρχήν διαφορετικές περιπτώσεις. Για τον Κρέσπο ακουγόταν πολύ έντονα και έτσι σχολιάζονταν περίεργο το ότι είχε ρίξει αρκετές ομάδες κατηγορία. Αρκετές ομάδες τις οποίες είχε περάσει είχαν υποβιβαστεί έχοντας τον Κρέσπο στο ρόστερ. Υπήρχε αυτό έτσι για το οποίο γινόταν αρκετός σχολιασμός και για το Βαρέλα, διότι η μεταγραφή του είχε γίνει ολόκληρο σύριαλ. Μέχρι να έρθει, θα έρθει, δεν θα έρθει. Ο ΠΑΟΚ ανέβαζε προσφορά, τον περίμενε ήρθε πόσο και καιρό. Γι' αυτό, κατά τα άλλα, αγωνιστικά από τον πρώτο καιρό έδειξαν νομίζω ότι τι μπορούν να προσφέρουν. Εντάξει, εγώ θυμάμαι 4 κραυγαλαία λάθη του Βαρέλα. Τι. Το πρώτο διήμηνο τουλάχιστον. Εντάξει, τη δεύτερη χρονιά ήταν πολύ καλύτερο. Εντάξει, αυτό λέμε. Λοιπόν. Την ΕΡΤ, τα φιλικά της Εθνικής στο μπάσκετ, έτσι. Ναι, αυτό έβλεπα και εγώ τώρα. Να τα αναφέρουμε ημερομηνίες, ώρες, ναι. Τα δώσω. Λοιπόν, το πρόγραμμα των αγώνων είναι Παρασκευή 9 Αυγούστου, αύριο δηλαδή, 9 ώρα το βράδυ, στην Κρήτη. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στο πρώτο της φιλικό παιχνίδι. Την Κυριακή μετά έχουμε το δεύτερο φιλικό, πάλι στην Κρήτη, με το Ιράν. Όχι πολύ ψηλά εμπόδια, είναι αλήθεια. Αλλά είναι τα πρώτα δείγματα της Εθνικής. Να δούμε σε τι επίπεδο βρισκόμαστε. Και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη σύνθεσή μας, τον οποίο έφαγα προχθές. Εχθές. Θυμάσαι που έλεγα ότι ναι. Χωρίς απρόπτο πρωτοχωράει η Εθνική. Μετά από 2 ώρες βγήκε το χρυσοτερίτη. Άστο. Μην πιάσει ξανά στο στόμα σου κάποιον. Δεν λέω τίποτα ξανά. Μετά έχουμε Παρασκευή 16 Αυγούστου. Τα παιχνίδια ξεκινούν για το τουρνουά Ακρόπολης. 6 ώρα την Παρασκευή στις 16 Αυγούστου, όπως είπαμε, παίζει η Ελλάδα. Όχι. Στις 6 παίζει η Σερβία με την Τουρκία και στις 8.30 μετά παίζει η Ελλάδα με Ιταλία. Πολύ δυνατό το φετινό τουρνουά Ακρόπολης με Σερβία, Τουρκία, Ελλάδα και Ιταλία. Μετά την επόμενη μέρα, Σάββατο 17 Αυγούστου, στις 6 θα παίξει Ιταλία, Σερβία και στις 8.30 Ελλάδα, Τουρκία. Ωραίο. Ωραίο. Οι Τούρκοι θα τα πούμε και σε επόμενες εκπομπές, αλλά με αυτούς θα ανταγωνιστούμε μάλλον στη δεύτερη φάση των ομίλων και ένας από τους δύο θα πάρει την πρόκριση στην οκτάδα που ήταν νοκάουτ. Με τους Τούρκους θα ανταγωνιστούμε γιατί θα είμαστε σε ίδιο όμιλο με Τουρκία. Και η Αμερική στη δεύτερη φάση των ομίλων. Συν τη μία ακόμα που θα περάσει από το δικό μας όμιλο. Έτσι έχουν τα δεδομένα. Οπότε θα δούμε ένα καλό τεστ και να τεστάρουμε και τις αντοχές μας και τις δυνατότητες μας απέναντι στους Τούρκους. Και Κυριακή 18 Αυγούστου, Ελλάδα-Σερβία στις 8.30, λίγο νωρίτερα, Τουρκία-Ιταλία. Το Ελλάδα-Σερβία είναι η πρόβα τζενεράλε εν όψη του παγκοσμίου. Δύσκολη πρόβα τζενεράλε, κιόλας, έτσι. Ναι. Είναι τρία πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια. Ναι. Και νομίζω μετά από χρόνια που η Εθνική επιλέγει να κάνει την προετοιμασία της στην Ελλάδα, έτσι, και να δώσει και φιλικά μόνο σε τέτοιο, στην Ελλάδα. Ναι. Ωραία, πάμε λίγο έτσι στα τελευταία 10 λεπτά που μας απέμειναν. Όποιος θέλει να παρέμβει στον αέρα 2-3-10-2-7-8-8-8, να ασχοληθούμε
με το παιχνίδι που πλησιάζει σε τρεις ώρες, το Molde Aris, να κάνουμε τις προβλέψεις μας, παιδιά. Γιατί στο μάτι του ΠΑΟΚ κάποιοι έπεσαν πολύ έξω. Χρήστο Γιουβάνογλου, που προέβλεπες νίκη με 2-0 και που επέμενες ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα δεχτεί γκολ από τον Άγιαξ και γιατί έπεσες έξω μόλις στο 10. Γιατί παραπληροφορείς, περίμενε. Έλεγες 0. Γιατί παραπληροφορείς, έλεγες no goal. Έλεγα no goal. Το χάσεις από το 10. Έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να παίξει έτσι ώστε να μην δεχτεί πρώτος γκολ. Από τη στιγμή που δέχτηκε, ήταν λογικό μετά το μάτς να γίνει ροντέο. Άστα, δεν το σώνεις τώρα. Μην κάνεις. Καλά. Βάλε τα ηχητικά. Γιώργος Μπαϊράμις ήταν κοντά 1-2. Είναι αλήθεια, αλλά πέτυχαμε τον γκολ που του είχαμε δώσει ως βασικό σημείο. Και αλλά στο σκορ, ναι. Εγώ 1-1 πρόβλεψα, βγήκε 2-2. Έτσι. Σήμερα. Τι να κάνεις. Περιμένω και για τα τρία παιχνίδια. Craiova ΑΕΚ, 7 και 4. Κοσμοτέ TV. Το είπαμε και πριν ότι η ΑΕΚ πιστεύω θα κερδίσει. Εγώ θα πω για αυτό το παιχνίδι, είμαι ανάμεσα στο 0-1 και το 1-2 ή 0-2 εκεί πέρα θα κοιμανθώ. Πρέπει να δώσω ένα σκορ. Γιατί αύριο θα τα πούμε εδώ πάλι. Φοβάμαι θα βγεις τηλεφωνικά αύριο επειδή δεν θα είσαι. Ναι, εντάξει. Εκτός και αν μας έρθεις. Όχι, αύριο δεν έρχομαι. Δεν θα είσαι. Θα βγεις τηλεφωνικά. Εντάξει, φοβάμαι λίγο την ΑΕΚ στην άμυνα. Γιατί εκτός από το Βράνια, μάλλον θα παίξει με το Σβάρνα πίσω. Και είναι λίγο δύσκολο. Και είναι λίγο δύσκολη η ιστορία εκεί πίσω για την ΑΕΚ. Μήπως δεχτεί γκολ. Κακό. Θα πω 0-1. 0-1 λοιπόν η ΑΕΚ, λέει ο Γιώργος Μπαϊράμις. Θα πάμε με τη σειρά τα παιχνίδια. Χρήστο Γιουβάνογλου. Ουνιβερσιτατέα Craiova ΑΕΚ. Διπλό και άντερ. Σκορ θα πεις. Όχι σκορ, δεν θα πω σκορ. Όχι, όλοι σκορ θα πούμε και για τρία παιχνίδια. Διπλό και άντερ είναι το 0-1. Είναι το 0-1. Και το 0-2. Ναι. Θα πάω με το 0-2. 0-2, ναι. Λες η ΑΕΚ. Τόσο εύκολα. Εγώ για την ΑΕΚ θα πω. Για την ΑΕΚ θα πω. Είναι δύσκολο, δεν την έχουμε δει την ΑΕΚ. Ούτε ένα φιλικό της. Όχι μόνο αυτό, δεν παίζουν και τόσο μεγάλο ρόλο τα φιλικά. Δεν την έχουμε δει σε επίσημο παιχνίδι. Από αυτά που διαβάζω και πληροφορούμε. Και από αυτά που έχουμε διαβάσει και ως εικόνα για την Craiova, θα δώσω. Εσύ είπες 0-1. Ναι, εντάξει, μπορείς να το δώσεις και εσύ. Θα πω εγώ το 1-2 για αλλαγή. 1-2, ωραία, εντάξει. 0-1, 1-2 και. 0-2. 0-2. Χρήστος Κιώσης, τι λέει. 1-0 η Craiova. Να τόσο Χρήστος Κιώσης. Θα μπουν μέσα στα 2.000 παιδιά που θα είσαι στην κερκίδα. Άμα βγει 1-0. Λοιπόν, δώσαμε όλη νίκη τη ΑΕΚ και κρούσα από Χρήστο Κιώση. Θα είσαι αύριο Χρήστο Κιώση στην ηχοληψία 2-5. Ωραία. Θα ακουστεί και η δική σου φωνή λοιπόν. Πάμε τώρα Άρης που παίζει 8. Κοσμοτέ TV και Λίμπερο 107,4 ραδιοφωνικά από Χρήστο Τζαλίδη που θα είναι Νορβηγία. Γιώργος Μπαϊράμις. Για τον Άρη. Έχω κατασταλάξει στο σημείο. Πιστεύω θα βγει ισοπαλία. Είμαι ανάμεσα στο 0-0 και στο 1-1. Πρέπει να δώσω όμως ένα σκορ και θα δώσω 1-1. 1-1 λες. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Πες το 0-0 εσύ. Όχι, θα λέω 1-1. Γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε διασκόρ, δεν κατάλαβα. 1-1 κι εγώ λοιπόν. Αυτό το εξ αρχής, όχι επειδή το είπες. 1-1 κι εγώ πιστεύω. Θες να πω εγώ το 0-0. Να κυνηγηθείς εσύ που δεν θα είσαι. Χρήστο. 1-1 θα πω κι εγώ. Τι γίνεται τώρα, Χρήστο κι όσοι, 1-1 κι εσύ. Δεν λέω μόνο τραυματισμούς να μην έχουμε. Δεν λες, μόνο τραυματισμούς λέω να μην έχουμε. Επειδή είναι το πλαστικό, φοβάσαι. Ναι, και αλλαγή καιρού. Φοβάται τραυματισμούς ο Χρήστο κι όσοι. 1-1 λοιπόν λέμε όλοι. Και Ατρόμητος, λέει και Βαρσοβία, Ατρόμητος στις 10 από την ΕΡΤ. Ναι. Δύσκολο αυτό. Δεν θέλουμε να χάσει ο Ατρόμητος γιατί είναι ελληνική ομάδα, έτσι. Κάθε ποια ομάδα δεν θέλουμε να χάσει. Δεν θέλουμε να χάσει. Άφησε τον πρόλογο αυτόν. Αυτόν τον πρόλογο, εντάξει. Για τον Ατρόμητο, έτσι. 2-1 θα χάσει ο Ατρόμητος σήμερα. 3-0 θα χάσει. 3-1 λέω εγώ. Και πέφτουμε όλοι γύρω-γύρω. Ναι. Χρήστο. Θα χάσει λες και εσύ. Θα χάσει. Και είναι ανώτερη έτσι, ομάδα. Έτσι απλά Λέγκια. Και λίτα. Ωραία. Είναι ανώτερη ομάδα η Λέγκια. Και εγώ πιστεύω ότι θα χάσει. Μα άφησε ο Χρήστος Γιουβάνογλου. Και πολύ περίεργα. Σηκώθηκε και τα βρόντιξε. Δεν ξέρω. Δεν του άρεσε που είπαμε ότι θα χάσει. Αλλά και εκείνο θα χάσει, είπε. Λοιπόν, θα έρθει ρε εσύ. Θα έρθει. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και με τις προβλέψεις μας ακούστηκαν. Θα δούμε αύριο πόσο μέσα πέσαμε ή πόσο έξω πέσαμε. Είμαστε στους ρυθμούς των αγώνων. Περιμένουμε τα απόψινά παιχνίδια. Έτσι, το προκριματικά τρίτος προκριματικός γύρος του Europa League. Περιμένουμε μια γεμάτη βραδιά.
Ας ελπίσουμε να πάει καλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, συνδυασμό και με αποτυχημένα αποτελέσματα για τις κυπριακές ομάδες. Όχι ότι έχουμε κάνει με τους Κυπρίους, απλά θέλουμε τη 15η θέση ώστε να εξακολουθούμε να βγάζουμε τον δεύτερο στο Champions League, έτσι, και όλα αυτά τα οποία έχουμε πει. Και να έχουμε φορές και ομάδα στο Europa League. Ναι. Επομένως, ευελπιστούμε σε θετικά αποτελέσματα απόψε, να συνεχιστεί έτσι αυτό το καλό διήμερο που είχαμε με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ απέναντι στον Άγιαξ και το TM Νάιτος, αυτό είναι το θετικό. Και το διπλό χθες του Ολυμπιακού στην έδρα της Μπασάκ. Πήραμε 300 βαθμούς ως χώρα. Ναι, η Κύπρος έχει 0 ως τώρα. Έτσι, 200 Κύπρος είναι η νίκη για την Ελλάδα, υπενθυμίζουμε. 200 βαθμούς. Ουσιαστικά σήμερα η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να πάρει maximum 600. 600, ναι. Έτσι. Και η Κύπρος έχει την ευκαιρία να πάρει maximum 500. Ναι, ναι. Γιατί η Κύπρος έχει μεν δύο ομάδες που αγωνίζονται σήμερα, τον Απόλλων Λεμεσού και την ΑΕΚ Λάρνακας. Που έχουν δύσκολο έργο, το δύσκολο είπαμε πριν. Ναι, αλλά επειδή η Κύπρος έχει τέσσερις ομάδες, η διαίρεση γίνεται δια του 4, πάει 250 η νίκη και η ισοπαλία δίνει. Κάτω, πόσο βγαίνει. 125, πόσο πάει. 120. 125 λογικά. Κάπου εκεί. Ναι, το μισό. Δεν είμαστε μαθηματικοί. 125, ναι. Ισοπαλία και για τις ελληνικές ομάδες η ισοπαλία δίνει 100. Ναι, σήμερα με 500 βαθμούς. Όχι με 500 βαθμούς, sorry. 400. Με 400 βαθμούς είμαστε καλά. Δηλαδή, κάνουμε μια νίκη και δύο ισοπαλίες, είμαστε καλά, νομίζω. Ναι. Αν πάρουμε. Και στοχεύουμε και ψηλότερα μετά. Έχουμε βλέψει και για ψηλότερα. Με βάση τις προβλέψεις μας, πάμε για 300. Νίκη της ΑΕΚ έχει τώρα. Ναι. Ναι. Ωραία. Ας φέρει και. Ας κερδίσει ο Άρης. Περίμενε λίγο, περίμενε, δώσουμε λίγο. Και ας φέρει και ένα χιό ατρόμητος. Με 300 εμείς. Ας πάμε στο λογικό σενάριο. Στο λογικό, ναι. Με 300 δικούς μας. Η Κύπρος, είπαμε. Η ΑΕΚ Λάρνακας παίζει. Η ΑΕΚ Λάρνακας παίζει με τη Γάνδη. Εκτός έδρας. Εντός έδρας. Εντός έδρας. Να πάμε στο χι εδώ, ας πούμε. Σε 125 να πάρει η Κύπρος. Ο Απόλλωνας δεν έχει ελπίδες. Παίζει στην Αυστρία Βιέννης μέσα. Γιατί δεν έχει ελπίδες. Εντάξει. Είναι Αυστρία Βιέννης. Και είναι ο Απόλλων Λεμεσού. Ας πούμε θα πάρουν μια ισοπαλία οι Κύπροι. Ας πούμε άντε, ότι παίρνουν άντε, ναι. 125 και εμείς 300. Ναι. Πού είναι η βαθμολογία του UEFA? Στην UEFA. Στην UEFA. Μισό λεπτάκι. Να το βρούμε. Να βρούμε και το... να δούμε πόσο μπορούμε να μειώσουμε, καταλαβες. Είμαστε γύρω στους 1300 πίσω, 1400. Ναι, οπότε μπορούμε να την κατεβάσουμε γύρω στους 1000. Τώρα. Ναι, αλλά άμα χάσει δύο ομάδες τώρα η Κύπρος στα προκριματικά του Europa League. Και αποκλειστεί και ο Αποέλ από το Champions League. Θα μείνουμε με μόλις μία ομάδα και αυτό στο Europa League. Ναι, υπάρχει προοπτική να μειωθεί ακόμη πιο κάτω διαφορά. Προς το παρόν απόψε μπορούμε να την πάμε στο γύρω στους 1000. Το τριωρό εδώ στο Libero 107,4. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο από τις 2 στις 5. Ο Libero παντού. Μένετε συντονισμένοι στο Libero 107,4 γιατί ακολουθεί το All About Arsenal που θα σας βάλει περισσότερο στο κλίμα. Ο Νίκος Παπαδόπουλος της αναμέτρησης του Άρη με τη Μόλντε. Θα τα πει και με τον Χρυσά Τζαλτίδη έτσι στην τελευταία σύνδεση πριν πάμε στο pregame του αγώνα που θα γίνει στις 8. Η βραδιά είναι του Άρη απόψε και της ΑΕΚ και του Ατρόμητος. Εδώ στο Λίμπερο θα ακούσετε τα πάντα για το παιχνίδι του Άρη στην Νορβηγία με τη Μόλντε. Οπότε μένετε συντονισμένοι. Και έτσι να ευχηθούμε και καλή επιτυχία όπως επιθυμεί ο Γιώργος Μπαϊράφης στις ομάδες μας για απόψε. Μας εσύ έλεγες πριν για τους πόντους που βρισκόμαστε και τέτοια. Είδες και εσύ το έψαχνες. Ναι. Θα τα δούμε αύριο, θα τα δούμε. Εδώ θα είμαστε. Πολύ ωραία, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.